κομματάκι λίγο για τα διαδικαστικά, θα σας δώσω αμέσως το λόγο, κύριε Κόκαλη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής μας. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις αναπληρώσεις συναδέλφων στη σημερινή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις σχετικές επιστολές των κοινοβουλευτικών ομάδων. Από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας μας ενημερώνουν τον βουλευτή κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, θα αναπληρώσει η βουλευτής κυρία Μαρία Ελένη Σούκουλη Βιλιάλη. Η μάρτυρας που θα εξετάσουμε σήμερα είναι η κυρία Ιωάννα Τσιαπαρίκου, πρόεδρος της ΡΑΣ από το 2017 έως σήμερα. Κύριε Κόκαλη, θα σας πω και για κάποιες ανακοινώσεις, αλλά παρακαλώ, κύριε Κόκαλη. Παρακαλώ, ζητήσατε το λόγο. Θέλετε να κάνετε πρώτα τις ανακοινώσεις και μετά, δεν έχω θέμα. Ωραία. Έχουμε, την οποία σας την έχουμε διαβιβάσει από χθες, την δήλωση του κυρίου Βούρδα, του κυρίου Αθανάσιου Βούρδα, ο οποίος ζητά, επειδή υπάρχει εναντίον του άσκηση ποινικής δίωξης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την Σύμβαση 717, λέει ότι δεν θα παραστεί ενώπιον της Επιτροπής μας, επισημένοντας ότι δεν συνέτρεχαν τα ανωτέρω, ότι αν δεν συνέτρεχαν τα ανωτέρω κολλήματα και δικαιώματα, τα οποία απορρέουν από την ιδιότητά του ως κατηγορούμενος, θα ήθελε να παραστεί. Να μην διαβάσω ολόκληρη την επιστολή, υποθέτω ότι την έχετε διαβάσει από χθες. Επίσης, έχει αποσταλεί, ωραία. Επίσης, σας ενημερώνω ότι τώρα το πρωί θα διανεμηθεί, έχει διανεμηθεί. Αντίστοιχη στάση κρατάει και προς την Επιτροπή μας και ο κύριος Χρήστος Διονέλης, ο οποίος επίσης ελέγχεται ως κατηγορούμενος για την εκτέλεση της Σύμβασης 717 και επικαλείται το άρθρο 223, παράγραφος 4 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Θα πω το εξής, αλλά θέλω και, και την γνώμη σας. Θέλετε να τοποθετηθείτε και να... Ωραία, παρακαλώ κύριε Κόκαλη. Νομίζω κύριε Πρόεδρε, πριν την εξέταση της συγκεκριμένης μάρτυρος, πρέπει να τοποθετηθούμε όλα τα κόμματα για το θέμα το οποίο ανέκυψε με τις σχετικές επιστολές των δύο μαρτύρων, οι οποίοι αρνούνται την μαρτυρία ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής για τους λόγους που αναφέρουν συγκεκριμένα στην αίτηση. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι στην Εξεταστική Επιτροπή εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Σε αυτό δεν μπορεί να αντιλέξει κάποιος. Έχει ισχύει σύμφωνα με τον νόμο, αλλά σύμφωνα και με αυτά που έχει αποφασίσει η Εξεταστική Επιτροπή, τεκμέρεται ότι εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας κάνει σαφέστατη αναφορά στο τέταρτο κεφάλαιο, στα άρθρα 209 και 210. Στο άρθρο 209 αναφέρει ρητά ότι υποχρέωση για μαρτυρία, αν κάποιος καλείται νόμιμα για μαρτυρία, δεν μπορεί να την αρνηθεί εκτός από τις εξαιρέσεις που ρητά αναγράφονται στον κώδικα. Άρθρο 210. Μη εξεταζόμενοι ως μάρτυρες στο ακροατήριο. Έχει σημασία. Με ποινή ακυρότητας της διαδικασίας δεν εξετάζονται ως μάρτυρες στο ακροατήριο. Ποιοι? Πρώτον, όσοι άσκησαν εισαγγελικά ή ανακριτικά καθήκοντα ή έργα ανάκρισης ή έργα γραμματείας της ανάκρισης στην ίδια υπόθεση. Εν προκειμένου, υπάρχει αυτή η προϋπόθεση? Όχι. Δεύτερον, όσοι έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν για την ίδια πράξη έως ότου αμετακλήτως κριθεί ενοχή. Έχουμε παραπομπή των κυρίων Διονέλη και Βούρδα. Εξ όσων γνωρίζω και σύμφωνα με αυτά που ίδιοι λένε στις επιστολές τους, δεν έχουμε παραπομπή. Τρίτον, όσοι κηρύχθηκαν αμετακλήτως ένοχοι για την πράξη που εκδικάζεται. Εννοείται και αυτή η προϋπόθεση δεν συντρέχει. Άρα, η Εξεταστική Επιτροπή πρέπει να ανατρέξει μόνο σε αυτές τις τρεις προϋποθέσεις, εάν συντρέχουν. Οι συγκεκριμένοι μάρτυρες αναφέρουν κάποια άρθρα τα οποία ουδόλως σχέση έχουν με την ιδιότητα του μάρτυρα. Συγκεκριμένα, το άρθρο 104, η επικεφαλίδα αυτού, την οποία αναφέρει ο ένας, λέει δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος έχουν τα κάτωθη δικαιώματα. Εξ όσων γνωρίζω, τους συγκεκριμένους τους καλούμε ως μάρτυρες. Ούτε ως υπόπτους, ούτε ως κατηγορουμένους. Ή κάνω κάποιο λάθος?
Δεύτερον, το άρθρο 223 παράγραφος 4, το οποίο επικαλούνται οι συγκεκριμένοι, δεν κάνει αναφορά στην υποχρέωση της μαρτυρίας, αλλά στον τρόπο εξέτασης του μάρτυρα. Δηλαδή, ότι ο μάρτυρας δεν είναι υποχρεωμένος να καταθέσει περιστατικά από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει ενοχή. Πράγματι, αφού λοιπόν κληθεί, αφού προσέλθει και ξεκινήσει η κατάθεσή του, τότε μπορεί να κάνει χρήση, όπως αναφέρεται στη 223 παράγραφος 4, να πει ότι εγώ δεν απαντώ σε αυτές τις ερωτήσεις, διότι πιθανό να αυτοενεχοποιηθώ. Συνεπώς, οι διατάξεις που εφαρμόζονται για την υποχρέωση ή μη να εμφανιστεί κάποιος ως μάρτυρας είναι μόνο οι διατάξεις του άρθρου 209 και 210. Οι διατάξεις του 223 και 104 αναφέρονται στα δικαιώματα υπόπτου ή κατηγορουμένου. Εν προκειμένου, δεν έχουμε αποδώσει, δεν θα μπορούσαμε άλλωστε να το κάνουμε αυτό, την ιδιότητα σε κανέναν είτε ως ύποπτο είτε ως κατηγορούμενο. Η άποψή μας είναι ότι μπορούν να προσέλθουν, να καταθέσουν ως μάρτυρες. Άλλως, προτείνουμε να παραπεμφθεί στην επιστημονική υπηρεσία της Βουλής το όλο θέμα, να γνωμοδοτήσει εάν οι συγκεκριμένοι μάρτυρες, και όχι μόνο αυτοί, πιθανόν να υπάρξουν κι άλλοι στο μέλλον για τους οποίους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, εάν μπορούν να αρνηθούν τη μαρτυρία ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. Αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο το καταθέτουμε και παρακαλώ να τοποθετηθούν όλα τα κόμματα, διότι εάν αποφύγουν τη μαρτυρία πρόσωπα τα οποία, όχι μόνο αυτά σήμερα ή αύριο και στο μέλλον, τότε καταλαβαίνετε ότι από η Εξεταστική Επιτροπή δεν θα έχει το απαραίτητο υλικό προκειμένου να μορφώσει άποψη ή γνώμη. Η Εξεταστική Επιτροπή δρά παράλληλα με την δικαιοσύνη, δεν έχει αποδώσει σε κανέναν την ιδιότητα του υπόπτου, ούτε πολλό δε μάλλον του κατηγορουμένου, δεν θα μπορούσε άλλωστε. Καλεί, σύμφωνα με τον κώδικα ποινικής οικονομίας, τους συγκεκριμένους ως μάρτυρες. Η άρνηση μαρτυρίας τους δεν είναι σύμφωνη με τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Τα άρθρα τα οποία επικαλούνται οι συγκεκριμένοι κάνουν αναφορά μόνο και αποκλειστικά στην ιδιότητα κάποιου ως κατηγορουμένου και οφείλουν να προσέλθουν και μετά, αφού προσέλθουν, έχουν το δικαίωμα να κάνουν επίκληση την παράγραφο 4 του άρθρου 223 όσον αφορά στις απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα τους τεθεί. Ευχαριστώ. Πριν τοποθετηθεί ο κύριος, θέλετε να τοποθετηθείτε? Ωραία, κύριε Τσαβδαρίδη, το λόγο έχετε εσείς. Θέλατε κάτι να πείτε πριν? Ήθελα να πω το εξής, ότι στην Εξεταστική Επιτροπή εφαρμόζονται μεταξύ άλλων με το άρθρο... Θα το πω εγώ. Εντάξει, οκ. Okay. Ό,τι θέλετε, ό,τι νομίζετε. Κύριε Πρόεδρε, σε Εξεταστικές Επιτροπές εφαρμόζονται μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το άρθρο 145 του Κανονισμού της Βουλής, η διατάξη του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπου κυρίαρχο ρόλο έχει ο σεβασμός των δικαιωμάτων των υπόπτων και των κατηγορουμένων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ο ύποπτος έχει το δικαίωμα της σιωπής και σύμφωνα με το 106 το δικαίωμα εγγράφου υπομνήματος. Αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 273, παράγραφος 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ο κατηγορούμενος έχει τα αντίστοιχα δικαιώματα σιωπής και έγγραφης απολογίας. Τα δικαιώματα αυτά έχουν γίνει αποδεκτά και σε προηγούμενες εξεταστικές και ειδικές προανακριτικές επιτροπές, όπου στους ελεγχόμενους που το επιθυμούσαν και είχαν την ιδιότητα του υπόπτου ή του κατηγορούμενου, δόθηκε η δυνατότητα της υποβολής υπομνήματος και της άσκησης δικαιώματος σιωπής, πράγματα που προφανώς ισχύουν και στη δική μας επιτροπή. Ενδεικτικά να πω ότι στην εξεταστική για τις υποκλοπές, αλλά και στην προανακριτική για τον Νίκο Παπά και στην πρώτη εξεταστική για το Βατοπέδι, δόθηκε η δυνατότητα σε ανθρώπους που είχαν την ιδιότητα του κατηγορουμένου να καταθέσουν υπόμνημα. Βέβαια,
Είπε ο κύριος Κόκαλης ότι εμείς εδώ δεν τους καλούμε με την ιδιότητα του υπόπτου ή του κατηγορουμένου. Δεν είπανε ούτε οι άνθρωποι αυτοί αυτό το πράγμα. Εμείς τους καλούμε ως μάρτυρες, όμως έχουν καταστεί κατηγορούμενοι με βάση την μήνυση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για την 717. Άρα υπάρχει αυτή η ιδιότητα. Βέβαια, το σωστό είναι ότι θα πρέπει να κληθούν, θα πρέπει να παραστούν με βάση αυτά που είπα προηγούμενα και είτε να αρνηθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις οι οποίες... Ναι, εντάξει. Είτε να αρνηθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις ή να κάνουν χρήση του δικαιώματος να υποβάλουν ένα γραπτό υπόμνημα. Θεωρώ λοιπόν και εγώ ότι δεν μπορούν να αποκλείσουν τους εαυτούς τους από την παρουσία τους, να αποκλείσουν από την παρουσία τους στην Επιτροπή. Θα πρέπει να έρθουν και όταν προκύψει αυτό το θέμα να το επικαλεστούν και είτε να μην απαντήσουν σε ερωτήσεις είτε να κάνουν ένα έγγραφο υπόμνημα. 10 δευτερόλεπτα. Συμπληρωματικά. Η Εξεταστική Επιτροπή ερευνά πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουν σχέση με το τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών. Σε ένα από αυτά, η 717, ασκήθηκε ποινική δίωξη. Υπάρχουν και άλλα τα οποία μπορεί να εξαντληθεί η μαρτυρική κατάθεση κάποιου. Άρα, κύριε Τσαυδαρίδη, συνεννείτε με την πρόταση για... Κύριε Πρόεδρε, είναι σαφής και αυτό που λέμε ότι στις προηγούμενες εξεταστικές έτσι, κατατέθηκε ένα υπόμνημα από τον κύριο Παπά. Δηλαδή από τους ανθρώπους που δεν ήθελαν, έτσι, είχαν την ιδιότητα του κατηγορούμενου και ήθελαν να κάνουν χρήση των αυτών που προβλέπει ο κώδικας ποινικής του οικονομίας, το κάνανε, αλλά το κάνανε είτε στέλνοντας ένα υπόμνημα, είτε ερχόμενοι στις επιτροπές και αρνούμενοι να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις, οι οποίες ήταν σχετικές με το αδίκημα για το οποίο κατηγορούνταν. Άρα η πρόταση της πλειοψηφίας ποια είναι? Η πρόταση της πλειοψηφίας είναι να κληθούν, να γίνει ένα έγγραφο και να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι έχουν υποχρέωση παρουσίας εδώ στην Επιτροπή για να απαντήσουν, είτε να πούνε ότι δεν απαντάμε, είτε ότι. Κάνουμε ένα υπόμνημα, καταθέτουμε ένα υπόμνημα και τελειώνουμε. Ο κύριος Κόκαλης πρότεινε να παραπέμψουμε το θέμα στο Επιστημονικό Συμβούλιο. Δεν υπάρχει λόγος. Το θέμα είναι λυμένο αυτό. Τι να παραπέμψουμε. Και συμφωνούμε κιόλας. Το ίδιο πράγμα λέμε. Όλος και επικουρικός. Η εξεταστική θα αποφασίσει. Το πώς θα καταθέσει ο μάρτυρας είναι αποκλειστικά και μόνο δικό του θέμα. Εάν δεν θέλει να απαντήσει σε ερωτήσεις, μπορεί να το πει. Εάν θέλει να πει, σας δίνω υπόμνημα, επίσης μπορεί να το πει. Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να αρνηθεί την μαρτυρία του ενώπιον της εξεταστικής. Ακόμα και να έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Ο κύριος Δουδονής. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σαφέστατο ότι εδώ πέρα έχουμε μια καταχρηστική επίκληση της ιδιότητας του μάρτυρα για να επεκταθεί το δικαίωμα της μη αυτοενοχοποίησης, όπως λέμε, όχι απλώς στην άρνηση απαντήσεως σε ερωτήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αυτοενοχοποίηση, αλλά στην εν όλο άρνηση κατάθεσης. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό αυτό. Συνιστά προσβολή προς την Εξεταστική Επιτροπή και ναι, συντασσόμαστε στο να τεθεί το ζήτημα στην Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής. Ο κ. Καλαθανασόπουλος από το ΚΚΕ. Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να απευθυνθούμε στην Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Είναι ξεκάθαρο το ζήτημα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γιατί να κολλησιεργήσουμε για να απαντήσει η Επιστημονική Επιτροπή? Είναι ξεκάθαρο. Να θυμίσω την περίπτωση του κυρίου Καλογρίτσα, ο οποίος ήρθε εδώ πέρα, απάντησε σε ερωτήσεις που ήθελε να απαντήσει, σε όποιες θεωρούσε ότι μπορεί, επειδή ήταν κατηγορούμενος, δεν απάντησε, επικαλούμενος το ότι ήταν κατηγορούμενος. Από αυτήν ούτε καν την αποστολή υπομνήματος, γιατί η Εξεταστική Επιτροπή δεν εξετάζει τη Σύμβαση 717. Δεν είναι το αποκλειστικό της αντικείμενο. Είναι συνολικά το έγκλημα στα Τέμπη. Και από αυτή την άποψη, μια σειρά άλλα ζητήματα, η γνώμη τους είναι σημαντική. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, θεωρούμε ότι είναι προσχηματική. Δεν θα αναφερθώ εγώ στα νομικά σημεία, τα πιάσαν οι προηγούμενοι, αλλά θεωρούμε ότι είναι και προσχηματική πέρα από αυτό η άρνησή τους να έρθουν στην Επιτροπή. Γιατί ακριβώς η Επιτροπή, το λέω και πάλι, δεν εξετάζει την 717.
εξετάσει συνολικότερα ζητήματα και βεβαίως την 717. Για παράδειγμα, μπορούν εκεί πέρα να αρνηθούν να απαντήσουν για την 717 ενδεχόμενα. Ουσιαστικά όμως, έτσι όπως το ακούω, είναι σαν να λέμε ότι η 717 δεν έχει σχέση με το δυστύχημα. Δεν είπαμε αυτό το πράγμα. Είπε εξετάσει και την 717. Η 717. Συγγνώμη, πρόεδρε, μην εδώ, με παρα... όπως μην έχει υπάρξει μια αρχιτεκτονική. Δεν αναφέρομαι μόνο σε εσάς. Αναφέρομαι συνολικά. Υπάρχει μια αρχιτεκτονική ότι η 717 αφορά άμεσα το δυστύχημα. Εδώ είναι ουσιαστικά μια νέα τοποθέτηση και λογική την οποία ακούω. Γι' αυτό το βάζω στη συζήτηση εν όψη των μαρτύρων. Γι' αυτό νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το διευκρινίσουμε. Μέχρι στιγμής ακούμε στην θεματική και στη συζήτηση ότι η 717 αποτελεί βραχίωνα της υπόθεσής μας. Εδώ είναι σαν να την απομονώνουμε την 717. Καταθέτω ένα εύλογο νομίζω ερώτημα. Έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι είναι, από τις τοποθετήσεις σας. Πρόεδρε, είναι σημαντικό ζήτημα 717, αλλά δεν είναι το μοναδικό ζήτημα. Δεν είναι το μοναδικό ζήτημα που εξετάζουμε. Δηλαδή, τους προηγούμενους μάρτυρες τους ζητήσαμε μόνο για την 717. Και για την 717 τους ρωτήσαμε. Βεβαίως, θα μπορούσα για παράδειγμα να πούνε ότι επειδή 717 έχουμε την υπόθεση της έρευνας Ευρωπαϊκής Αγγέλης, δεν θα θέλαμε να απαντήσουμε. Άλλο πράγμα αυτό. Αλλά το να αρνηθούν να παρευρεθούν, το θεωρούμε προσχηματικό. Και από αυτή την άποψη δεν έχει καμία απολύτως βάση η άρνησή τους αυτή. Γιατί κύριε Πρόεδρε, ανοίγουμε έτσι και τον ασκό του αιώλου. Θα σου πούν κι άλλοι μετά. Έχω ζήτηματα, άρα δεν μπορώ να παρευρεθώ. Παντώς και από αυτή την άποψη δεν θα μπορέσουμε να εξετάσουμε καθόλου τα πραγματικά περιστατικά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του εγκλήματος αυτού. Οι υπόλοιπες κοινοβουλευτικές ομάδες, οι εισηγητές. Να πάμε την ο κύριος Δημητριάδης. Εγώ κύριε Πρόεδρε θα να πω το εξής. Θεωρώ και εγώ προσωπικά ότι γίνεται προσχηματικά καταχρηστικά η άρνηση εμφάνισης των μαρτύρων. Να πω ότι 717 είναι μία πτυχή που εξετάζουμε. Υπάρχουν και άλλες. Μπορούν κάλλιστα οι μάρτυρες, οι οποίοι δεν είναι ούτε ύποπτοι ούτε κατηγορούμενοι. Δεν τους καλούμε ως υπόπτους κατηγορούμενους εδώ πέρα, τους καλούμε ως μάρτυρες απλώς. Μπορούν να επικαλούν τα δικαιώματα σιωπής και να μην απαντήσουν. Δεν είναι απαραίτητο να τους ρωτήσουμε μόνο για αυτό το θέμα. Η 717 πράγματι για μας συνδέεται, όμως είναι μία από τις πτυχές. Ας ρωτηθούν για τις υπόλοιπες πτυχές του έγκληματος που θα πει. Και δεν παραπέμπονται, ξέρετε, για τον θάνατο 57 ανθρώπων, παραπέμπονται για την 717. Όχι για το έγκλημα στα Τέμπη μόνο. Οπότε μπορούν κάλλιστα να εμφανιστούν. Εμείς δεν θεωρούμε ότι χρειάζεται να πάμε στο Επιστημονικό Συμβούλιο να συνεργήσουμε, διότι ακριβώς το θέμα έχει λυθεί. Μπορούν κάλλιστα αυτοί οι κύριοι να εμφανιστούν ενώπιον της Επιτροπής, να επικαλούν δικαιώματα της σιωπής, να πούνε δεν απαντάμε στην 717, ας απαντήσουν στις υπόλοιπες πτυχές. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κόλλημα εμφάνισή του. Ας έρθουν εδώ πέρα οι κύριοι, δεν έχουμε ούτε με κάποια πρόθεση να του αυτοενεχοποιήσουμε, ούτε να του πούμε κάτι που να του επιβαρύνει. Ας μην απαντήσουν, είναι πάρα πολύ απλό. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένα κόλλημα, ας ευχαριστούν κανονικά. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Παπαγεωργοπούλου. Καραγεωργοπούλου, ζητώ συγγνώμη, με συγχωρείτε. Θέλετε, κύριε. Ζητώ συγγνώμη. Ο κύριο Οικονομόπουλο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είπατε με τη σειρά και νόμιζα ότι. Κύριε Πρόεδρε, μέχρι τώρα υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις ότι οι περισσότεροι από όσους ήρθαν εδώ και εξετάζονταν κατά το μάλλον οι ήτων έχουν κάποια εμπλοκή, δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους. Αν όποιος έχει επιθυμία να μην έρθει ή θέλει να την γλιτώσει για να μην τεθεί στη βάσανα των ερωτήσεών μας λέει ότι έχω μηνυθεί και δεν έρχομαι και δεν έχω δικαίωμα να έρθω, τότε φοβάμαι ότι θα βρεθούμε στη δύσκολη θέση να μην έχουμε μάρτυρες να εξετάσουμε σε λίγο. Συνεπώς θεωρώ ότι πρέπει να ασκήσουμε άμεσα τη δυνατότητα που μας παρέχει ο νόμος και να διατάξουμε την προσαγωγή και βεβαίως, εάν δεν θέλει σε κάποια ερωτήματα που αφορούν στην κατηγορία να απαντήσει, ας μην απαντήσει. Άλλωστε αυτό το ζήσαμε μέχρι τώρα, μετά δεν ξέρω, δεν απαντώ τον περισσότερο. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Η κυρία Καραγεωργοπούλου. Σε αυτό το έγκλημα που είναι απότοκος του φρικαλαίου επικοδομήματος του διαχρονικού κράτους με απόλυτα εμπλεκόμενα πρόσωπα, τα πολιτικά πρόσωπα, είναι προφανές ότι επιχειρείται να δοθεί ένα άλοθη και σε επόμενους μάρτυρες, κρίσιμους μάρτυρες, υπουργούς και όχι μόνο, οι οποίοι θα το χρησιμοποιήσουν επίσης για να νομιμοποιήσουν την απουσία τους και την αποχή τους από την εξέταση.
Φρονώ ότι και φρονούμε ως πλεύση ελευθερίας ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος και ο νόμος ξεκάθαρα προδίδει ότι η απουσία τους δεν είναι δικαιολογημένη και δεν θα χρειαστεί σε καμία περίπτωση η απόφαση κάποιας επιστημονικής υπηρεσίας. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριος Φλόρος. Σύντομος θα είμαι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Για τον κύριο Βούρδα που αναφέρεται και επικαλείται το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ και το άρθρο 14 του Διεθνούς Συμφώνου σχετίζονται καταρχάς με το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Εδώ δεν δικάζουμε σε αυτήν την επιτροπή, εξετάζουμε, καλούνται ως μάρτυρες. Τα άρθρα 104 και 223 έχουν για την υποχρέωση της κατάθεσης και περιπτώσεις αναγκαστικής προσαγωγής μάρτυρα. Και πάλι έχουν όμως να κάνουν με θέμα δίκης. Οι μάρτυρες πρέπει να έρθουν εδώ πέρα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην παρευρεθούν. Στα υπόλοιπα με έχουν καλύψει οι συνάδελφοι, μπορούν να έρθουν να καταθέσουν, να πούν ότι στην τάδε ερώτηση δεν απαντάω, για παράδειγμα στην 717, στην οποία επικαλούνται και για τον οποίο λόγο έχουν κινηθεί διαδικασίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από εκεί και πέρα μπορούν να απαντήσουν, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, ότι για την 717 για παράδειγμα δεν απαντάω. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να μην παρευρεθούν στην επιτροπή μας. Και δεν θεωρώ ότι υπάρχει και λόγος να πάει και στο επιστημονικό της Βουλής. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Άρα, να κληθεί για τις 2 η ώρα ο κύριος Βούρδας, με τη σύμφωνη γνώμη νομίζω όλων των εισηγητών, ομόφωνα. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι εγώ είπα το εξής στην εισήγησή μου. Αν θέλει αυτός να καταθέσει υπόμνημα και επιμένει στο έτσι που είναι μια δυνατότητα που έχει εφαρμοστεί και στις άλλες, έχει δοθεί και στις άλλες περιπτώσεις που ανέφερα σε προηγούμενες εξεταστικές, νομίζω ότι το 2 η ώρα, αν θέλει να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος, νομίζω ότι είναι νωρίς για να το. Δηλαδή δεν θα προλάβει να το καταθέσει. Καλύτερα να το καλέσουμε για αύριο, να υπάρχει και αυτή η άνεση. Λέω αν θέλει να το κάνει, κυρία Καραγιωργοπούλου, και μην με διακόπτετε επιτέλους τώρα. Αυτά τα βγάζετε συνέχεια από το μυαλό σας. Λόγο χωρίς να σας έχει δοθεί. Με την ίδια λογική μπορώ να πάρω και εγώ τον νόμο και να πω ότι χειραγωγείται. Ζήτησα το λόγο, και καταλάβατε. Τη συνέχεια τη συζήτηση. Επιτέλους, σταματήστε. Και την πρόσκληση και την ιδιότητα. Σταματήστε, είστε σε άλλη αίθουσα πάλι. Λοιπόν. Άρα να δώσουμε ένα διάστημα μέχρι αύριο, να τηλεφωνία γίνει μια επικοινωνία με τον κύριο Βούρδα. Ας κληθεί αύριο, λέω εγώ. Να κληθεί για αύριο. Εντάξει. Okay. Παρακαλώ. Ναι, αύριο, αλλά δεν μπορούμε να υποδεικνύουμε στους μάρτυρες πώς θα μιλήσουν. Εντάξει. Και τι θα πούνε. Αύριο θα γίνει κλήση στον κύριο Βούρδα για αύριο. Όχι μόνο για τον κύριο Βούρδα, γενικά για όλους. Επειδή έχουμε μία ροή μαρτύρων, θα συνεννοηθούμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης και για τους. Ζητώ συγγνώμη. Ναι. Θα συνεννοηθούμε και για τον κύριο Διονέλη να γίνει αντίστοιχη επικοινωνία και θα συνεννοηθούμε στο τέλος της συνεδρίασης για να προχωρήσουμε λίγο τη διαδικασία σήμερα για το πώς θα εξελιχθούν η ροή των υπόλοιπων μαρτύρων λόγω των συγκεκριμένων περιπτώσεων. Λοιπόν, παρακαλώ η κυρία Παπακώστα. Κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό. Ναι, κύριε Κόκαλη, ένα λεπτό. Απλά θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι είναι αναφέρει το δικαίωμά τους να έρθουν αύριο και να πούν ότι θέλουν να καταθέσουν υπόμνημα, έτσι, να συμφωνήσουμε σε αυτό. Και νομίζω ότι μάλλον χρόνο χάνουμε, διότι ήδη έχουν εκφράσει την βούλησή τους και οι δύο. Έτσι δεν είναι οι δύο οι μάρτυρες. Και φυσικά έχουν και το δικαίωμα και τη σιωπή και τη απονεχοποίηση. Το πιο πιθανό είναι ότι θα έρθουν αύριο εδώ και θα πούν προφανώς ότι δεν απαντώ, δεν απαντώ. Okay. Το επόμενο είναι ότι πολύ πιθανόν θα δηλώσουν ότι θέλουν να καταθέσουν υπόμνημα. Κύριε Πρόεδρε, το λόγο. Μα το έχουν πει. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια. Παρακαλώ. Έχουν πει ήδη. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Δεν σας τον έχω αφαιρέσει. Ναι. Παρακαλώ, λίγο το λόγο μόλις τελειώσει, κύριε Παπακώστα. Η κυρία Παπακώστα τέλειωσε. Θα σας θυμίσω, κύριε Κόκαλη, ότι αντίστοιχη χρήση του δικαιώματος έκανε και ο κύριος Παπάς στην δική του εξεταστική και είχε καταθέσει υπόμνημα. Απλά αυτό για την ιστορική υπενθύμηση των πραγμάτων. Όπως επίσης αντίστοιχη χρήση είχε υπάρξει και στην υπόθεση των υποκλοπών και στην πρώτη υπόθεση του βατοπεδίου. Σας τα θυμίζω για την ιστορική χρήση, επειδή έχουν υπάρξει και κάποιες προηγούμενες υποθέσεις που έχουν διερευνηθεί. Απλά υπενθυμίζω γιατί την έχει κάνει χρήση και ο κύριος Παπάς από το κόμμα σας. Παρακαλώ. Έχω το λόγο. Ναι, παρακαλώ. Μπορείτε να μου το επιθυμίσετε με άλλα 100 παραδείγματα. Είναι άκομψο το λιγότερο να λέμε πριν έρθει ο μάρτυρας πώς πιθανόν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του.
Σήμερα αποφασίζουμε εάν έχει υποχρέωση μαρτυρίας. Το πώς θα μιλήσει και τι θα πει, αυτό είναι δικό του θέμα στον κάθε μάρτυρα. Το να λέμε από σήμερα ότι αύριο πιθανότατα, όπως είπε η κύριε Παπακώστα, θα έρθει και θα φέρει υπόμνημα, είναι σαν να λέμε όλους, ελάτε, φέρτε υπομνήματα και φύγετε. Κυρία Παπακώστα, κύριε Κόκαλη, είναι έμπειροι όπως και εσείς. Μην ξεχνάτε ότι πέραν το υπόμνημα. Και σας λέει ότι θα χάσουμε χρόνο. Σας πληροφορώ όμως ότι ο Κώδικας Ποινικής Οικονομίας λέει ότι πέραν από το υπόμνημα έχει δικαίωμα να δεχτεί ερωτήσεις και έχει δικαίωμα να μην απαντήσει. Μισό λεπτάκι, κύριε Κόκαλη. Δεν έκανα τίποτα περισσότερο παρά να αναφερθώ στην δήλωση την οποία έχει αποστείλει ο κύριος Αθανάσιος Βούρδας. Αυτά τα οποία προφανώς, υποθέτω, θα μας πει αύριο, τα έχει πει ήδη στη δήλωσή του. Εάν θέλετε να έρθει... Εγώ είμαι αυτή που είμαι, κυρία Καραγιωργοπούλου, και θα σας παρακαλούσα πολύ... Και εσύ, ναι, κυρία Καραγιωργοπούλου, συνηθίζετε να διακόπτετε πάντοτε. Αφήστε τον κανιβαλισμό. Συνηθίζετε πάντοτε να διακόπτετε τους πάντες, σας παρακαλώ πολύ. Έτσι... Λοιπόν, νομικός είμαι πρωτίστως και βουλευτής. Τώρα, το ποιος είναι υπερασπιστής και το ποιος είναι κατήγορος, θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, δεν έκανα τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο παρά ουσιαστικά να καταθέσω αυτό το οποίο έχει δηλώσει ήδη. Θέλετε να έρθει να σας το πει αύριο προφορικά και εδώ, καλώς να έρθει. Κοιτάξτε, κάποιοι θέλουν να παίξουν καθυστερήσεις. Και αυτό εμείς το έχουμε επισημάνει ως Προεδρείο εδώ και καιρό. Η διαδικασία θα πάει έτσι, προφανώς δεν υπάρχει κανένας λόγος, ούτε έντασης ούτε διαφωνίας. Θα τονίσω όμως, κύριε Κόκαλη, ότι από αυτό το οποίο λέτε, ουσιαστικά απομονώνεται από την όλη διαδικασία την 717. Είναι καθαρό αυτό. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, είναι καθαρό, η επιχειρηματολογία σας νομικά ουσιαστικά διαχωρίζει από την υπόθεση την 717. Κύριε Πρόεδρε, αυτό... συγγνώμη, γιατί απομονώνουμε την 717. Εσείς το κάνατε, δεν το έκανα εγώ. Πώς το έκανα εγώ. Αν είναι δυνατόν. Εσείς το κάνατε. Πώς το έκανα. Διαβάστε και τα πρακτικά την τοποθέτησή σας. Πώς το έκανα. Απομονώνω στην 717. Όταν ο μάρτυρας λέει ότι ασκήθηκε δίωξη για την 717 και παρόλα αυτά δεχόμαστε να έρθει να καταθέσει, την απομονώνουμε. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν μάρτυρες. Όχι, κύριε Πρόεδρε. Επειδή θέλω να είμαι καθαρός. Είπατε κάτι. Εγώ κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι απομονώσαμε. Εγώ θέλω να είμαι καθαρός απέναντι. Να πούμε την αλήθεια. Μιλάμε για μάρτυρες. Εσάς δεν σας ενδιαφέρει ο κύριος Βούρδας. Κύριε... Σας ενδιαφέρουν οι επόμενοι. Κύριε Κόκαλη, ο κύριος Βούρδας, άμα θέλετε να ανοίξουμε και τη συζήτηση, σε ποια περίοδο διακυβέρνησης είχε καθήκοντα. Σε ποια περίοδο διακυβέρνησης είχε καθήκοντα. 2015-2019. Άρα ήταν επικυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Γιατί να μην θέλει η πλειοψηφία να τον καλέσει. Εμείς θέλουμε πάντως. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Εμείς θέλουμε. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Ήταν ναι, πώς απομονώνουμε την 717, μπορείτε να μου πείτε. Να μιλήσω, παρακαλώ. Και να σας δώσω τον χρόνο και ο κύριος Καραθανόσοπουλος θέλει. Πώς απομονώνουμε. Ο κύριος Βούρδας είναι πρόταση της πλειοψηφίας να έρθει εδώ. Συμφωνούμε σε αυτό. Για ποιο λόγο λοιπόν κάποιον τον οποίο πρότεινε η πλειοψηφία να μην θέλει να τον εξετάσει. Εδώ λέμε όμως ως Προεδρείο ότι αν είναι να έρθουν. Να χάσουμε χρόνο, να επικαλεστούν τον κώδικα ποινικής δικονομίας και στο τέλος να αποχωρήσουν, άρα να χάσουμε χρόνο, καλύτερα ίσως θα είναι ενδεχομένως να κερδίσουμε αυτόν τον χρόνο και για άλλες μαρτυρίες. Γιατί έχετε ζητήσει και κάποιους πρόσθετους μάρτυρες. Αν θέλουμε να χάνουμε χρόνο, εδώ είμαστε. Εμείς το λέμε επί της διαδικασίας. Και σας επισημαίνω και επαναλαμβάνω ότι ο κύριος Βούρδας και ο κύριος Διονέλης είναι προτάσεις της πλειοψηφίας. Δεν είναι προτάσεις της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Καραθανασόπουλος. Κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, κύριε Κόκαλη και κύριε Καραθανασόπουλε, εσείς μετά. Πρώτον, δεν απομονώσαμε την 717. Το κάνατε, κύριε, θα σας πείτε παραπέμψω. Πείτε πώς το κάναμε. Θα δούμε και τα πρακτικά και αύριο θα επανέλθω. Πείτε ήταν πώς το κάναμε. Καθαρό ότι απομονώσατε την 717. Πώς, με ποιο τρόπο. Τώρα τα μαζεύετε πίσω. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κόκαλη, παρακαλώ. Τώρα... Πώς απομονώσαμε την 717. Δέστε, παρακαλώ, τις δηλώσεις σας. Παρακαλώ, να δούμε τις δηλώσεις. Μάλλον δεν έχετε καταλάβει το νομικό συλλογισμό και σας καταλαβαίνω γιατί δεν είστε νομικός. Όταν εγώ ως εισηγητής. Σας λέω ότι έχετε απομονώσει την 717. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Όταν ο μάρτυρας. Κύριε Κόκαλη, παρακαλώ. Όταν ο μάρτυρας λέει ότι μου ασκήθηκε δίωξη για την 717. Αύριο για την 717 θα μιλήσω. Ακούστε, κύριε Πρόεδρε. Όταν ο μάρτυρας λέει ότι ασκήθηκε δίωξη. Καταλαβαίνω ότι πάτε να το μαζέψετε. Αύριο θα μιλήσω. Να πάω να το μαζέψω. Έχω αυτή την αίσθηση. Θα το δούμε στα πρακτικά. Συγγνώμη. Για να μην πάρουμε και χρόνο από τους συναδέλφους σας. Εμφανίστηκε ένας μάρτυρας ο οποίος είπε ότι μου ασκήθηκε δίωξη για την 717. Και εγώ τοποθετήθηκα και είπα να έρθει.
Πώς απομονώθηκε 7-17. Δέστε, θα διαβάσουμε αύριο τα πρακτικά και θα το καταλάβετε. Αύριο θα κάνουμε τη σχετική συζήτηση. Και όσον αφορά για το χάσιμο χρόνο. Ακούστε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κοκαλή, αδικείτε τους συναδέλφους σας. Σας έχω δώσει παραπάνω χρόνο από όσο. Θα έρθουν όλοι οι μάρτυρες. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Ο κύριος Καραθανασόπουλος στο λόγο. Λέω, κύριε Πρόεδρε, ανοίγουμε περίεργες εξελίξεις. Και με ευθύνη της πλειοψηφίας έχω τη γνώμη. Γιατί το λέω καθαρά. Οι μάρτυρες αυτοί δεν είναι μόνο της πλειοψηφίας, είναι και από εμάς έχουν προταθεί. Ένα το κρατούμενο. Βεβαίως, δεύτερον, βεβαίως, δεν αφορά μόνο τους συγκεκριμένους. Μπορεί αύριο μετά να έρθουν κι άλλοι που να επικαλεστούν τα ίδια ζητήματα. Από αυτή την άποψη λέμε καθαρά. Το υπόμνημα δεν υποκαθιστά και δεν μπορεί να υποκαθιστήσει τη ζωντανή παρουσία του και την εξέταση του συγκεκριμένου μάρτυρα. Το λέω αυτό πολύ καθαρά. Είναι υπεκφυγή άμα φέρουν υπόμνημα, γιατί μπορεί να υπόμνημα μια σελίδα και επί της ουσίας να υπονομεύει την ίδια τη λειτουργία της Επιτροπής. Γιατί, για παράδειγμα, ο κύριος Μαντέλης και υπόμνημα έφερε και εξετάστηκε. Μα δεν είναι. Δεν λέω, έχει δίωξη και ο κύριος Μαντέλης. Μα δεν, αυτή το, την λέω, το λέω τώρα, γιατί μπορεί πολύ εύκολα να πετάξουν μπάλα να φέρουν όλοι υπομνήματα. Η κυρία Παπακώστα, αυτό που έκανε, κύριε Καραθανασόπουλε, είναι απλά να περιγράψει υπόθεση. Το τι θα ακολουθήσει. Από αυτή την γιατί άποψη, ξέρουμε λοιπόν, το τι θα ακολουθήσει. Νομικά ξέρουμε όλοι εδώ. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, δεν σα διέκοψα, κύριε Πρόεδρε, και δεν σα επιτρέπω. Ήμουνα πάντοτε, ζήταγα το χρόνο και δεν έκανα παρεμβολή σε κανέναν. Παρακαλώ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αφήστε με να ολοκληρώσω. Μπορεί να διαφωνείτε, έχετε το δικαίωμα, αλλά τουλάχιστον θα πω τη γνώμη μου και μετά απαντήστε ό,τι θέλετε. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, η γνώμη του ΚΚΕ είναι ότι δεν φτάνουν και δεν αρκούν τα υπομνήματα. Και δεν μπορούν να καταφύγουν οι συγκεκριμένοι μάρτυρες και να επικαλούν το δασύλλο ένα υπόμνημα και ξεμπέρδεψα. Δεν ξεμπερδεύουν έτσι απλά, κατά τη γνώμη μας. Χρειάζεται η προσωπική τους παρουσία, η φυσική τους παρουσία εδώ και να υποβληθούν σε ερωτήσεις. Και άμα δεν θέλουν να απαντήσουν, όπως και άλλοι μάρτυρες, είπαν δεν απαντάω. Δεν ξέρω. Μπορεί να σφυρίζουν αδιάφορα. Αλλά το να μην έρθουν και να στείλουν ένα υπόμνημα, το θεωρούμε υπεκφυγή. Και το λέμε καθαρά. Αφήστε τώρα τις ποινικές δικονομίες και όλα αυτά. Μα τι λέτε τώρα. Ας τα αφήσουμε αυτά, κυρία. Θα εφαρμόσουμε το νόμο ή δεν θα τον εφαρμόσουμε. Λέω, ας τα αφήσουμε αυτά. Αυτά είναι υπεκφυγές. Αυτά είναι υπεκφυγές. Όχι, δεν είναι υπεκφυγές. Απαντήστε επί της ουσίας. Είναι τήρηση της νομιμότητας ή όχι. Η εξεταστική επιτροπή. Εάν αυτό που προτείνεται είναι μη τήρηση της νομιμότητας. Έχει πολιτικά χαρακτήρα. Είναι μια εξεταστική επιτροπή που έχει και πολιτικά χαρακτήρα. Έχουμε περάσει στο επαναστατικό προσέγγιση. Και συζητάμε τα υπόλοιπα. Ας αφήσουμε τώρα τα υπόλοιπα. Τα είναι άλλα λόγια για τα αγαπιόμαστε. Η πρόταση είναι να παρακάμψουμε τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Ο κύριος Φωτήλας, αλλά παρακαλώ. Αυτή είναι η δική σας, ερμηνεία. Αυτή είναι η δική σας ερμηνεία. Αυτή είναι η δική σας ερμηνεία. Αφήστε τον νόμο, είπατε. Αφήστε τον νόμο. Το επισημαίνω. Αυτό λέω, επί της ουσίας λέω βεβαίως ότι δεν μπορεί με πρόσχημα νομοθετικές διατάξεις να αρνεί το μάρτυρα να παραστεί. Ο νόμος. Να παραστεί. Δεν μπορείτε. Δεν είμαστε σε επαναστατική διαδικασία. Όχι, πρόσεξτε, κύριε Πρόεδρε, ακούστε, αφήστε τις επαναστατικές διαδικασίες. Και σε άλλες περιπτώσεις που έχουν υποστεί υπομνήματα, αυτοί οι οποίοι εξέταζαν, τους ζήτησαν να έρθουν και να κάνουν συμπληρωματικές καταθέσεις. Στον κύριο Παπά δεν συνέβη αυτό πάντως. Αυτό δεν με ενδιαφέρει τι συνέβη στον κύριο Παπά, αλλά ξέρουμε και στα δικαστήρια ακόμη και σε ανακριτικές διαδικασίες μπορεί να στείλει υπόμνημα, αλλά ταυτόχρονα δεν αποκλείει ο ίδιος ο ανακριτής να ζητήσει και τη φυσική του παρουσία εδώ. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, ας αφήσουμε αυτό ότι υποβάλλει είτε υπόμνημα είτε φυσική παρουσία. Και τα δύο μπορεί να γίνουν. Κύριε Φωτήλα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, και ολοκληρώνουμε κύριε. Για να προχωρήσουμε ευχαριστώ, την διαδικασία. Κύριε, θα λοιπόν, χάσουμε ακόμα την διαδικασία. Ακόμα και πρωτοετής φοιτητής της νομικής γνωρίζει ότι για το έγκλημα το οποίο κάποιος είναι κατηγορούμενος, το να κληθεί σε κάποια επιτροπή να καταθέσει, είναι δικαίωμά του να καταθέσει υπόμνημα ή και να μην καταθέσει καθόλου, άμα θέλει. Όμως εγώ θα κρατήσω ένα θετικό. Κύριε Καραθανασόπουλε, σας παρακαλώ. Εγώ όμως θα κρατήσω ένα θετικό συμπέρασμα. Διότι αν συμφωνήσουμε ότι αποκλειστικά η πέτεια η 7-17 δεν είναι
για το δυστύχημα των Τεμπών και είναι και άλλα πράγματα που εξετάζουμε και δεν φταίει μόνο η 717, κάτι το οποίο εγώ και εμείς το λέμε από την αρχή. Αλλά επειδή βλέπω ότι σιγά σιγά συμφωνούμε και περισσότεροι σε αυτό, τότε ναι, πράγματι, να συμφωνήσουμε λοιπόν ότι δεν είναι αποκλειστικά η πέτεια η 717 και να καλέσουμε αυτούς τους ανθρώπους να καταθέσουν αυτό που πρέπει να καταθέσουν. Διότι πράγματι εδώ βγαίνει ένα πρώτο γενικό συμπέρασμα, ότι η 717 από μόνη της δεν φταίει καθεαυτό για το ατύχημα. Διότι αν έφταιγε αυτή και μόνη της για το ατύχημα, τότε δεν συζητάμε αν αυτοί οι άνθρωποι που είναι κατηγορούμενοι για αυτή τη σύμβαση έχουν δικαίωμα να μην έρθουν και να μην καταθέσουν, να έρθουν και να μην καταθέσουν. Είναι σίγουρο. Εγώ κρατάω λοιπόν ότι όλοι σχεδόν συμφωνήσαμε ότι η 717 από μόνη της δεν έφερε το ατύχημα. Δεν συμφωνήσαμε καθόλου. Μισό λεπτάκι, κύριε Κόκαλη. Είναι μια ερμηνεία, κύριε συγγνώμη, Κόκαλη, δεν έχετε το λόγο. Συναδέλφου. Κύριε Κόκαλη. Λοιπόν, το άρθρο 223 παράγραφος 4 ορίζει ρητά. Ο μάρτυρας δεν είναι υποχρεωμένος να καταθέσει περιστατικά από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει η ενοχή του για αξιόπινη πράξη. Και οι δύο μάρτυρες, στους δύο μάρτυρες έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Και οι δύο θεωρούν ότι προφανώς το σχετικό θέμα με τα Τέμπη θα μπορούσε να δημιουργήσει ενδείξεις ή να... δικαίωμά τους να μην θέλουν να καταθέσουν περιστατικά τα οποία θα τους καταστήσει κατηγορούμενους. Και ερχόσαστε λοιπόν εσείς και λέτε σήμερα ότι θα αφαιρέσουμε από κάποιον άνθρωπο το δικαίωμά του να κάνει χρήση των δικαιωμάτων που ορίζει ο ποινικός κώδικας. Αυτή η τοποθέτηση είναι ξένη με την τοποθέτηση του εισηγητή σας. Είναι λοιπόν, ξένη. Λέτε άλλα από ό,τι λέει ο εισηγητή σας. Λέει άλλα από ό,τι λέει ο εισηγητή σας. Είπαμε κι εμείς ότι σε ζητήματα που μπορεί να ενοχοποιηθεί μπορεί και να μην απαντήσει. Όχι να μην έρθει αυτό να μην ακριβώς απαντήσει. Αυτό και θα γίνει, κύριε Καραθανασόπουλε. Ακριβώς αυτό και θα γίνει. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, η κυρία Παπακώστα διαβάζει το κεφάλαιο που αναφέρονται στους κατηγορούμενους. Κύριε Κόκαλη, σας έχω δώσει το λόγο. Λοιπόν, για να προχωρήσει η διαδικασία, είπαμε, ο κύριος Βούρδας ενημερώνεται αύριο να προσέλθει στο τέλος της διαδικασίας για να προχωρήσουμε με την κυρία Τσαπαρίκου. Θα συνεννοηθούμε για τη ροή των μαρτύρων και προχωράμε τη διαδικασία. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, να προχωρήσουμε να έρθει η κυρία Τσαπαρίκου μέσα. Να ενημερώσω και για δύο αναπληρώσεις. Ο κύριος Λοβέρδος αναπληρώνει τον κύριο Καραγκούνη και ο κύριος Στήλιος τον κύριο Υψηλάντη. Η κυρία Τσαπαρίκου να έρθει στην αίθουσα. Σας ενημερώνω για μία πρόταση του Προεδρείου. Επειδή ο κύριος Τσιαμαντής είχε κάποιο πρόβλημα και μας είχε ζητήσει να έρθει να καταθέσει αντί για σήμερα αύριο και το είχαμε δεχθεί ως σώμα, να έρθει να καταθέσει ο κύριος Τσιαμαντής αύριο στις 10 το πρωί και κατόπιν κλήσει στον κύριο Βούρδα και στον κύριο Διονέλη. 10, 12 και 2 να είναι η ροή. Είστε σύμφωνοι? Ας το συζητήσουμε μετά την κυρία Τσιαπαρίκου να το σκεφτείτε και λίγο. Εντάξει. Να εισέλθουν οι φωτογράφοι, παρακαλώ.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Το ονοματεπώνυμό σας, παρακαλώ, Μάρτης. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Ονομάζομαι Ιωάννα Τσιαπαρίκου, είμαι πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Ονόμα Πατρός Μητρός. Αθανάσιος και Μαγδαληνή. Ημερομηνία και τόπος γέννησης. 18/1/1974 στην Αθήνα. Επαγγελματική ιδιότητα μας την είπατε. Δηλώνω επικαλούμενη την τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τίποτε. Ορκίζομαι. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα ένα βιογραφικό σας, έτσι να ξεκινήσουμε σύντομο, να πούμε μερικά πράγματα για την επαγγελματική σας πορεία και δραστηριότητα, για να περάσουμε στους εισηγητές. Είμαι οικονομολόγος του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Έχω μεταπτυχιακό στις διεθνείς μεταφορές από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας στο Κάρντιφ. Είμαι διδάκτορος του Πανεπιστημίου, του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιός. Έχω μακρά επαγγελματική πορεία σε διάφορους κλάδους. Έχω ξεκινήσει με τον κλάδο της ναυτιλίας για αρκετά χρόνια σε υψηλό βαθμές θέσεις. Έχω προχωρήσει στον κλάδο της κοινωνικής ασφάλισης. Διατέλεσα υποδιοικήτρια στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια Πειραιός και Αιγαίου. Το 2017 μέχρι σήμερα είμαι ασκώτα καθήκοντα της Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Ωραία. Τώρα, το λόγο έχει ο εισηγητής της πλειοψηφίας, ο κ. Τσαβδαρίδης. Κύριε Πρόεδρε, θα θέσω ένα θέμα διαδικαστικό στην αρχή, για το οποίο θα πρέπει να θεωρώ να τοποθετηθούν όλα τα μέλη, εισηγητές καταρχάς της Επιτροπής. Χθες ήταν το φως της δημοσιότητας με δύο δημοσιεύματα. Η κατάσταση υγείας του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Είναι δημοσιεύματα του i εφημερίδα και του New Money, αν δεν κάνω λάθος, του Power Game. Επειδή λοιπόν εκεί μιλάει για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του μηχανοδηγού, τα οποία βασίζονται σε ένα ιατρικό απόρριτο, και επειδή ο συγκεκριμένος μηχανοδηγός σήμερα δεν υπάρχει, είναι νεκρός, θεωρώ ότι δεν θα πρέπει εδώ στην Επιτροπή να γίνει την βορυχία. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια οικογένεια απέναντι του μηχανοδηγού, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Θεωρώ ότι αυτή η συνεδρίαση, επειδή οι ερωτήσεις που θέλουμε να κάνουμε θα αναφερθούν σε αυτά τα ιατρικά δεδομένα, αν δηλαδή υπήρχε καταλληλότητα και επάρκεια εκ μέρους του μηχανοδηγού να είναι στην αμαξοστοιχεία τη συγκεκριμένη, θα έκανα πρόταση, και εφόσον συμφωνούν και τα άλλα μέλη της Επιτροπής, αυτή η συνεδρίαση να μην μεταδοθεί από το σταθμό της Βουλής. Για όλα αυτά που εξέθεσα, για να μην προσωπικά δεδομένα, ιατρικά δεδομένα. Κύριε Τσαβδαρίδη, μπορείτε να μας προσκομπήσετε τα σχετικά δημοσιεύματα λίγο, για να έχουμε εικόνα και γνώση? Βεβαίως. Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο. Μη μιλάτε, δεν έχετε το λόγο. Σταματήστε να κανιβαλίζετε, σας το έχω ξαναπεί. Θα με αναγκάσετε να πάρω μέτρα. Σας παρακαλώ και δεν το θέλω. Σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, να πω και κάτι άλλο για να το ολοκληρώσω. Ναι, ναι. Εμείς κάνουμε αυτή την πρόταση και εφόσον συμφωνήσουν και όλα τα μέλη της Επιτροπής. Εμείς θέλουμε να υπάρχει ομοφωνία. Εάν δεν υπάρχει ομοφωνία, για να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας, να προχωρήσει κανονικά η διαδικασία. Την ευθύνη όμως για ό,τι θα συμβεί και για όποιο διασυρμό, να την αναλάβουν όσοι θα πούνε να μεταδοθεί τηλεοπτικά η συνεδρίαση. Εάν έστω και ένας, ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας, από τους συναδέλφους επιθυμεί να υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη σε όσα θα ακουστούν για την κατάσταση υγείας του συγκεκριμένου μηχανοδηγού και όσα προσωπικά ευαίσθητα δεδομένα που καλύπτονται από το ιατρικό απόρριτο ακουστούν, τότε την ευθύνη θα την έχουν αυτοί που θα εισηγηθούν τη μετάδοση της
Επιτροπής, τη συνεδρία της Επιτροπής και όχι εμείς. Εάν υπάρχει έστω και ένας να μεταδοθεί. Εμείς κάνουμε αυτή την πρόταση γιατί θα ακουστούν σκληρά πράγματα. Έχουμε, ο μηχανοδηγός δεν υπάρχει στη ζωή, υπάρχει μια οικογένεια. Δεν θέλουμε να κανιβαλίσουμε ούτε να κάνουμε την βορυχία. Κύριε Κόκα... Κύριε Κόκαλη, καταρχάς να ρωτήσω κάτι. Είναι σε γνώση σας αυτά τα δημοσιεύματα? Όχι. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, έχω το λόγο. Παρακαλώ. Καταρχήν δεν έχω καταλάβει το αίτημα. Το αίτημα είναι... Ανέφερε ανέφερε κάποια δημοσιεύματα. Εγώ δεν τα γνωρίζω και δεν είμαι υποχρεωμένος να τα γνωρίζω. Σωστά. Θα τα τυπώσουμε αν είναι... Είμαστε υποχρεωμένοι να τα γνωρίζουμε? Όχι, βέβαια. Αναλόγως πόσο καθένας παρακολουθεί την υπόθεση. Άκουσα, εξιστορήθηκε ένα δημοσίευμα για πιθανά προσωπικά δεδομένα. Σωστά. Που έχουν κάνει με την ιατρικά προσωπικά. Μάλιστα. Είναι άρα καθοδηγείται η Εξεταστική Επιτροπή από δημοσιεύματα. Εδώ ουσιαστικά. Θα σας διανεμηθεί γιατί πρέπει να διανεμηθεί. Εδώ υπάρχει και ένα ιατρικό έγγραφο. Δημοσιεύεται ιατρικό έγγραφο. Να, αν θέλετε, να διακόψω για 5 λεπτά, να εκτυπώσουμε για να έχετε και... Να κάνω μια πρόταση, γιατί, κύριε Πρόεδρε. Γιατί σας το λέω αυτό? Εδώ, αν είναι να γίνει κάτι τέτοιο, κύριε Τσαβδαρίδη, αυτό πρέπει να έχει την έγκριση του σώματος. Κύριε Πρόεδρε, να κάνω μια πρόταση συμβαστική. Αν δεν θέλει το σώμα, κύριε απλά Πρόεδρε, καταλαβαίνετε, επειδή είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα να κάνω μια πρόταση προσωπικών δεδομένων υγείας. Βεβαίως. Και για μια οικογένεια που σεβόμαστε. Το σεβόμαστε απόλυτα, αλλά επειδή η κυρία Τσαπαρίκου θα απαντήσει όχι μόνο γι' αυτό και για άλλα θέματα. Πιθανόν. Ίσως η πλειοψηφία κρίνει ότι είναι μείζον. Αυτό γιατί είναι μια χθεσινή. Τότε μπορεί ο εισηγητής ή οι εισηγητές, όταν να αφήσουν τις ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με αυτό το θέμα, στο τέλος. Επειδή η εξέταση έχει μια αρχιτεκτονική, κύριε Κόκαλη. Ναι. Έχει μια ροή. Και επειδή ενδεχομένως θα πρέπει κάποια πράγματα, γιατί μιλάμε για ένα ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, να θέσουμε το ζήτημα, να εκτυπώσουμε, να δείτε περί τίνος πρόκειται, αφού δεν υπάρχει γνώση από την πλευρά σας. Για να πάρετε θέση έχοντας εικόνα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Κύριε Καραθανασόπουλε, έτσι. Να το δούμε. Για να έχετε και εικόνα για να τοποθετηθείτε, να δείτε ακριβώς τι είναι. Για να μην μιλάμε τώρα για κάτι το οποίο δεν γνωρίζετε. Παρακαλώ, κυρία Καραγεωργοπούλου. Κύριε Πρόεδρε, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υπάρχει αναλυτική αναφορά στα προσωπικά δεδομένα ενός ανθρώπου που δεν ζει. Μα αυτό λέει και ο κύριος Τσαβδαρίδης, γι' αυτό. Ναι, δεν υπάρχει κάποιος λόγος λοιπόν να μην είναι δημόσια η συνεδρίαση για λόγους σεβασμού στην οικογένειά του, γι' αυτό το λέμε. Και να μην γίνει καμία αναφορά στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ενός ανθρώπου γίνεται... που δεν ζει. Πώς θα γίνει, πρέπει να σε... Λέει ο κύριος Τσαρδαρίδης. Γιατί υπάρχει... πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συζήτηση υπάρχει... το ιστορικό, αν το ιατρικό ενός υπόθεση, ανθρώπου που δεν ζει. Αν έχει κάποια σχέση με την υπόθεση. Το συμπέρασμα λοιπόν ότι υπάρχει ένα ιατρικό πόρισμα ότι δεν ήταν κατάλληλος, νομίζω ότι αυτό μπορεί να υποθεί. Το γιατί δεν ήταν κατάλληλος, αυτό δεν χρειάζεται να υποθεί. Δεν είναι. Ακούστε να δείτε, εδώ υπάρχει μια ανακριτική διαδικασία σε εξέλιξη. Δεν μπορούμε εκ προημίου να αποκλείσουμε ερωτήσεις και τοποθετήσεις. Γι' αυτό λέμε για σεβασμό στην οικογένεια του συγκεκριμένου ανθρώπου, να μην είναι αυτό δημόσιο. Αν όμως δεν θέλετε και δεν επιθυμεί το σώμα, απλά έλεγα να το δείτε πρώτα για να τοποθετηθείτε. Κύριε Πρόεδρε, η αρχή της δημοσιότητας είναι η ψυχή της δημοκρατίας. Εις βάρος της οικογένειας. Όχι εις βάρος της οικογένειας, γι' αυτό θα αποκλειστούν εκείνες οι ερωτήσεις με την πρόνοια του κάθε ενός από εμάς, οι οποίες θα μπορούσαν να εκθέσουν τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ενός ανθρώπου που δεν ζει. Τι λέτε τώρα, κυρία Καραγιώργοπούλου, αυτό στον ποινικό κώδικα που προβλέπετε αυτό που λέτε, γιατί θα πρέπει αυτά που λέμε να εδράζονται η αναλυτική πράγματα. Αναφορά στο ιατρικό ιστορικό ενός ανθρώπου φρονώ ότι δεν αποτελεί αντικείμενο συζήτηση αυτής της επιτροπής. Όλα όμως εντάξει, τα υπόλοιπα είναι ευχαριστώ. Πολύ ευχαριστώ. Σημαντικά. Λοιπόν, θα ήθελα να μην αποχωρήσετε από την αίθουσα. Σε 5 λεπτά να έρθουν φωτοτυπημένα τα δημοσιεύματα. Μας έχετε προσκομίσει ένα δημοσίευμα. Είναι του site Παραπολιτικά, Steely Power Game. Μας είχατε πει και για ένα ακόμα. Δεν το έχω τυπωμένο, είναι τα αυτοά εφημερίδα. Μπορείτε να το στείλετε αν το βρείτε στη γραμματεία. Και σε 5 λεπτά να το εκτιμήσετε για να κάνουμε τις τοποθετήσεις μας. Ευχαριστώ. Thank you.
κάποιων ηλεκτρονικών εφημερίδων τα οποία σίγουρα δεν πρόσκειται στην αντιπολίτευση και τα οποία πρώτον, εξ όσων βλέπουμε, πρώτον είναι ανυπόγραφα. Εκτός αν κάνω κάποιο λάθος και δεν έχω δει. Διορθώστε με. Δεύτερον, δημοσιεύεται μια βεβαίωση από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Έχει δημοσιευθεί ήδη το προσωπικό δεδομένο. Τρίτον, η κυρία Τσαπαρίκου δεν είναι γιατρός. Τέταρτον, εάν έχουμε να πούμε κάτι όσον αφορά την υγεία, μπορούμε να το προσκομίσουμε ως έγγραφο στην εξεταστική. Πέμπτον, μπορούμε να κάνουμε χρήση προστατεύοντας τα προσωπικά δεδομένα, αναδεικνύοντας όμως ο καθένας μας πιθανές ευθύνες ή ελλείψεις. Αυτό αναφέρεται σε όλα τα μέλη της εξεταστικής. Γνωρίζουμε όλοι πως αφενός μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις αναδεικνύοντας αυτό που κατά την άποψη των μελών της εξεταστικής είναι φλέγον, είναι σημαντικό, προστατεύοντας παράλληλα και τα προσωπικά δεδομένα τουλάχιστον καλύτερα από ό,τι προστατεύτηκαν από τη συγκεκριμένη δημοσίευση την οποία μας εγχειρίζουν. Δεν συνεννούμε να μην δεν είναι δημόσια η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τη συγκεκριμένη μάρτυρα. Ευχαριστώ. Το ΠΑΣΟΚ, κύριος Πανάς. Νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα από όλους μας σε ό,τι αφορά τις τοποθετήσεις μας να ξεχωρίσουμε, εν πάση περιπτώσει, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο τις ερωτήσεις οι οποίες αφορούν προσωπικά δεδομένα και τις ερωτήσεις που αφορούν κατ' εξοχήν ζητήματα σε ό,τι αφορά το δυστύχημα των Τεμπών. Άρα και από την πλευρά μας δεν συνεννούμε στο να μην υπάρχει δημόσια κάλυψη της συγκεκριμένης μάρτυρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Το λόγο ο κύριος Καραθανασόπουλος. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν δύο δημοσιεύματα. Ανεξάρτητα αν είναι πραγματικότητα ή μη πραγματικότητα, ήδη έχει διασυρθεί η μνήμη και αφήστε τα υπόλοιπα. Αλλά πέρα από αυτό, εδώ η Επιτροπή μπορεί και αυτοί που εξετάζουν, γιατί και σε άλλες περιπτώσεις μπορεί κάποιος να θεωρεί σε ερωτήσεις προσβλητικές. Αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να ρωτάμε με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε ούτε πραγματογνωμοσύνη ιατρική να κάνουμε, ούτε να καταφεύγουμε σε πραγματικά περιστατικά, γιατί εδώ πέρα θα βγάλουμε πόρισμα ιατρικό κατά πόσο ένα συγκεκριμένος δύο, τρεις ή τέσσερις ήταν ικανή ή δεν ήτανε. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Αυτό έγκυται στα αρμόδια όργανα. Νοσοκομεία, αυτοί που πιστοποιούν, επιτροπές που μπορεί να ελέγχουν. Εμείς εδώ πέρα θα ρωτήσουμε αν καλός ή κακός κάποιος μπορεί να έχει άδεια. Αν ελέγχεται, αν δεν ελέγχεται. Αν παίρνονται υπόψη μια σειρά περιστατικά, δεν παίρνονται. Ποιοι είναι αυτοί που τα κάνουν. Αυτό θα ρωτήσουμε και όχι αν ο συγκεκριμένος έχει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Γιατί να είναι, δηλαδή να μην είναι δημόσια η συζήτηση και η τοποθέτηση. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να είναι δημόσια η συζήτηση και η τοποθέτηση. Κύριος Δημητριάδης. Καταρχάς, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ οξύμορο να μιλάμε για ιατρικό απόρριτο για σεβασμό όταν τα site τα έχουν βγάλει δημόσια. Ο καθένας στο διαδίκτυο μπορεί να τα αναζητήσει. Τι σεβασμό υπάρχει όταν κάποιος βγάζει στη φόρα τα ιατρικά απόρριτα. Εμείς έχουμε και ένα θεσμικό χαρακτήρα. Δεν το καταλαβαίνω, αλλά θέλω άλλο να πω. Άλλο τα site, ναι, και άλλο μια επιτροπή η οποία οφείλει να σεβαστεί τη μνήμη και την οικογένεια. Εμείς λοιπόν, σεβόμενοι τη μνήμη της οικογένειας και δεν θέλουμε να κάνουμε τη φορεχεία, θα αποφύγουμε να εστιάσουμε σε αυτό το περιστατικό. Μπορούμε κάλλιστα, ο καθένας από εμάς μπορεί κάλλιστα να κάνει ερωτήσεις με τον τρόπο που θέλει, χωρίς να εστιάσει εκεί πέρα. Να τονίζω πως η κυρία Τσαπαρίκου δεν είναι γιατρός και μάλιστα ως πρόεδρος της ΕΡΑΣ έχει πάρα πολλές αρμοδιότητες πάνω από τις ασφαλείας. Το ζητήμα ασφαλείας του σιδηροδρόμου. Έχει την εποπτεία. Κυρία Τσαπαρίκου, μην προτρέχετε. Ναι.
Θα τα δούμε και τα θέματα αρμοδιότητα. Ναι, εγώ αυτό που θέλω να πω ότι υπάρχει μια πληθώρα ζητημάτων που μπορούμε να ρωτήσουμε, αποφεύγοντας να ρωτήσουμε αυτό το θέμα. Άρα, επομένως, και να σας πω κάτι άλλο. Δεν είμαστε εδώ πέρα ούτε γιατροί, ούτε μπορούμε να εστιάσουμε στο ιατρικό πρόγραμμα ενός ατόμου. Μπορούμε κάλλιστα να ρωτήσουμε μια σειρά από γενικά ζητήματα που άπτονται της ασφαλείας. Το τι θα ρωτήσει ο καθένας. Ναι. Κατανοείτε ότι. Το κατανοώ. Είναι ζήτημα απλώς, του καθενός. Απλώς εξηγώ ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος. Απ' εγώ... και άλλα ζητήματα. Και απ' υπάρχουν και άλλα ζητήματα που άπτονται της ασφαλείας του ιδιοδρόμου. Δεν χρειάζεται να εστιάσουμε μόνο σε αυτό εδώ. Άρα μπορεί κάλλιστα να ρωτήσουμε άλλα ζητήματα βασικά. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι ο κάθε συνάδελφος που θεωρεί ότι υπάρχει κάποιο θέμα ιατρικό, κάθε το καθέτος έγγραφο, όπως έγινε. Έχει κατευθεί ήδη. Επομένως, στα έγγραφα υπάρχουν αυτά εδώ. Μπορούμε λοιπόν να εστιάσουμε σε άλλα ζητήματα και να αποφύγουμε αυτό το ζήτημα. Σεβόμενοι τη μνήμη του νεκρού μηχανοδηγού. Εμείς λοιπόν δεν συνεννοούμε στο να μην υπάρξει. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει δημόσια κάλυψη της συνεδρίας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πέρκα. Ναι, καταρχάς, εγώ θέλω να πω ότι δεν είναι διασυρμός η ασθένεια, εάν πρόκειται για ασθένεια. Πρώτον. Δεύτερον, προφανώς δεν μπορούμε εμείς από ένα site να υιοθετήσουμε αν ισχύουν ή δεν ισχύουν. Προφανώς δεν θα γίνει εντελεχής κουβέντα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ωραία, μπορούμε να το λάβουμε υπόψη και να κάνουμε μια ερώτηση. Επομένως, δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει και κλεισμένο των καμερών. Ο κύριος Οικονομόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, εφόσον ο εισηγητής της πλειοψηφίας είπε ότι πρέπει ομόφωνα να αποφασιστεί κάτι τέτοιο, και ήδη οι συνάδελφοι δεν συμφωνούν, άρα δεν είναι ομόφωνη η απόφαση. Είναι προφανές ότι προχωράμε με τηλεοπτική κάλυψη, εκτός αν αλλάξει την πρότασή του. Ευχαριστώ. Η κυρία Καραγεωργοπούλου. Να θυμίσουμε ότι η ΡΑΣ απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας διοικητικής οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή. Στο πλαίσιο λοιπόν της σημερινής συζήτησης έρχεται μόλις χθες ένα άρθρο που δημοσιεύεται με ανώνυμο υπογράφοντα. Ποιος είναι ο συντάκτης αυτού του άρθρου? Απλά μια διαδικτυακή εφημερίδα το δημοσιεύει μόλις χθες και τίθεται σήμερα ένα ζήτημα από τον εισηγητή της πλειοψηφίας για παύση της δημοσιότητας αυτής της συνεδρίασης ως προς τη σημερινή συνεδρίαση. Σαφώς και δεν συνένουμε σε κάτι τέτοιο και το θεωρούμε με έναν τρόπο ότι είναι και μπεγμός επί της διαδικασίας και προδίδει ότι υπάρχει κάποιο συμφέρον στο να μην ακουστούν όσα έχει να καταθέσει η μάρτυρας που έχει μια πολύ σοβαρή θέση από την οποία μπορούν να προκύψουν πάρα πολύ σημαντικά πάρα πολύ σημαντικές απαντήσεις χρήσιμες για το πόρισμα της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φλώρος. Μου κάνει φοβερή εντύπωση του πώς εμφανίστηκαν αυτά τα δύο άρθρα, το Men στο Power Game, 7 η ώρα το πρωί σήμερα, 3 ώρες πριν την εξεταστική, και στο AI Εφημερίδα, όπως αναφέρεται και στο έγγραφο που μας έχετε δώσει, 23:54 χθες το βράδυ. Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί το χειρότερο σενάριο ότι από τη στιγμή που έχουν έρθει αυτά τα δύο άρθρα μέσα στην εξεταστική, έχουν γίνει σκόπιμα για να προστατευτεί και η συγκεκριμένη μάρτυρας για κάποιο λόγο και να μην γίνει δημόσια η συνεδρίαση της εξεταστικής. Δεν θέλω καν να σκεφτώ ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα, με έχουν καλύψει και οι προαλληλείς αντισυνάδελφοι. Δεν συνεννοώ σε καμία περίπτωση να μην γίνει δημόσια η προβολή της εξεταστικής της συγκεκριμένης μάρτυρος. Και συνεχίζουμε. Κύριε Τσαρδαρίδη. Κύριε Πρόεδρε, εγώ στην τοποθέτησή μου είπα το εξής. Ότι εδώ θα ακουστούν σοβαρά πράγματα για την κατάσταση υγείας του μηχανοδηγού πριν το ατύχημα. Και είπα, αφήστε κυρία Πέρκα. Μα δεν την αφήστε κυρία Πέρκα. Εντάξει, θα τη μάθουμε όμως. Εντάξει. Λοιπόν, αφήστε όμως να ολοκληρώσω, δεν σας διέκοψα. Ζήτησα λοιπόν... Και ήταν ξεκάθαρο το κομμάτι αυτό της εξέτασης της κυρίας Τσαπαρίκου που θα είχε σχέση με την κατάσταση της υγείας του μηχανοδηγού πριν από το ατύχημα, σε αυτό το κομμάτι η συνεδρίαση να μην καλύπτονταν τηλεοπτικά. Δεν είπα όλη η κατάθεση της κυρίας Τσαπαρίκου. Όχι, δεν είπα. Δεν αλλάζω τίποτα. Εξ αρχής το είπα. Δεν το καταλάβατε. Δικό σας θέμα είναι, κύριε Κόκαλη. Εγώ λοιπόν είπα, τσατιζόμαστε γιατί ο κύριος Κόκαλης συνηθίζει να διαστρεβλώνει τις τοποθετήσεις της δικές μου. Δεν είναι η πρώτη φορά, έχει γίνει και άλλες φορές. Γι' αυτό κύριε Πανά.
ήρθε η υποστήριξη από την κυρία Καραγιωργόπουλου. Λοιπόν, μετά από την τοποθέτηση, και είπα επίσης ότι εάν δεν είναι ομόφωνη η απόφαση να προχωρήσουμε. Αναλαμβάνετε όμως εσείς όλοι οι κύριοι της αντιπολίτευσης την ευθύνη να μην σεβαστούμε τη μνήμη του νεκρού. Οι μάσκες πέσανε, εσείς στο βωμό, να έχετε μία δημόσια συνεδρίαση και γι' αυτό το πολύ ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο το οποίο άπτεται του ιατρικού απορρίτου, εσείς επιδιώκετε τη δημόσια συνεδρίαση, δεν σας ενδιαφέρει η μνήμη του νεκρού, δεν σας ενδιαφέρει απολύτως τίποτα και εντάξει τώρα, ντροπή είναι η δική σας η τοποθέτηση. Πέσανε λοιπόν οι μάσκες. Βεβηλώνετε τη μνήμη του νεκρού, δεν σας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, μόνο και μόνο για να έχετε δημοσιότητα και το έχετε αποδείξει στο βωμό της δημοσιότητας τι έχετε κάνει σε αυτή τη συνεδρίαση. Εν πάση περιπτώσει, προχωράμε κύριε Πρόεδρε, όπως με ανοιχτές τις κάμερες, όμως να πω και κάτι άλλο. Δεν μπορεί εδώ να λένε για να έχει μόνο και μόνο δημοσιότητα η συνεδρίαση. Η κυρία Πέρκα είπε να γίνει μόνο μια ερώτηση. Γιατί κυρία Πέρκα να γίνει μόνο μια ερώτηση? Δεν είναι έτσι είπατε? Για το ιατρικό, ακούστε να δείτε, για την κατάσταση υγείας του μηχανοδηγού είπατε αυτό? Και ότι να γίνει μόνο μια ερώτηση? Όχι, δεν είπα καθόλου αυτό. Όχι, δεν είπα καθόλου αυτό. Έχω ένα σωρό ερωτήσεις να κάνω. Να εστιάσουμε, είπε ο κύριος Δημητριάδης, σε άλλα ζητήματα. Δεν μπορεί να παραπεί, υπάρχουν πρακτικά. Τα έχω καταγράψει. Απλώς λέω ότι το ιστορικό εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε από ένα site και να το υιοθετήσουμε. Θα γίνει μια γενική αναφορά. Κυρία Πέρκα, αφήστε αυτό το, αυτό λέω, είναι μετά. Θα το βάλουμε αυτό. Αυτό θα το βάλουμε μετά. Δεν είναι δυνατόν. Έτσι. Για να καλύψουμε τηλεοπτικά τη συνεδρίαση σε αυτό το θέμα, να λέμε ότι για αυτό το θέμα να περιοριστούμε σε μία ερώτηση, υπόθηκε, να μην κάνουμε ενδελεχή κουβέντα, δεύτερο πράγμα που υπόθηκε από τα μέλη που πήρανε το λόγο τους εισηγητές, είπε ο κύριος Δημητριάδης να εστιάσουμε σε άλλα ζητήματα, ως αν η κατάσταση υγείας του μηχανοδηγού να μην είναι σημαντικό πράγμα για την επέλευση του δυστυχήματος. Ως αν δηλαδή ένας άνθρωπος με βαριά εγκεφαλικά, αφού το θέλουνε, και με κατάσταση υγείας που δεν επέτρεπε να οδηγεί, ήταν σωστό να είναι εκεί πάνω και δεν ήταν αυτό σημαντικό για την επέλευση του δυστυχήματος και ήταν οτιδήποτε άλλο. Είναι αστείο, εφόσον αποδειχτεί ότι πράγματι η κατάσταση υγείας του συγκεκριμένου ανθρώπου ήταν επιβαρημένη, είναι αστείο να ισχυρίζεται κάποιος ότι δεν είναι σημαντικό ζήτημα και ότι δεν θα ρωτήσουμε. Θα ρωτήσουμε και μάλιστα πολύ. Και αφού το επιλέξατε εσείς όλο αυτό το πράγμα να λάβει δημοσιότητα και να μαθαίνει ο κάθε ένας που ανοίγει την τηλεόραση τι είχε αυτός ο άνθρωπος, εσείς το επιλέξατε, το προχωράμε έτσι. Προχωράμε κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κυρία Μάρτυρα, μισό λεπτό. Κυρία Μάρτυρα, θα σας παρακαλέσω, επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία και είσαστε μάρτυρες, αν μπορείτε το κινητό σας να το αφήσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ήταν μια πρόταση της πλειοψηφίας για συνένεση, όπως την καταλαβαίνει το Προεδρείο. Από τη στιγμή που δεν έγινε δεκτή, προχωράμε με ανοιχτό το κύκλωμα. Δεν θα χάσουμε άλλο χρόνο. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, όμως έχει υποθεί κάτι το οποίο Πέρκα, δεν ισχύει. Πρέπει να πω δύο κουβέντες. Θα σας παραπέμψω και εσάς. Όχι, δεν ανοίγω νέο κύκλο. Σας το λέω με όλη την καλή διάθεση. Πάρτε από τις τοποθετήσεις. Λοιπόν, όχι, εγώ πρέπει να πω καθαρά. Κυρία Πέρκα, στα πρακτικά είναι γραμμένο και εγώ. Εντάξει. Το άκουσα ότι είπατε να γίνει μία ερώτηση. Τι μία ερώτηση, τι ωραία, θα γίνουν τότε περισσότερες με τη σύνδεση. Δεν είπα ποτέ τέτοιο πράγμα, δεν ξέρω τι ακούσατε. Παρακαλώ, ξεκινάμε τη διαδικασία. Τώρα. Η κυρία Τσιαπαρίκου, να σεβαστούμε τη μάρτυρα. Έχει έρθει πόση ώρα να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Κύριε Τσαβδαρίδη, ξεκινάμε. Είχα σκοπό να ξεκινήσω αλλιώς τις ερωτήσεις μου, κυρία Τσαπαρίκου, αλλά με βάση αυτό που μόλις προηγούμενα συζητήσαμε και επειδή κρίνω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα της υγείας του μηχανοδηγού,
Αν ο άνθρωπος αυτός ήταν καλά στην υγεία του, ώστε να μπορεί να ανεβαίνει και να κυβερνά τα τρένα και να έχει 400 άτομα έτσι, που να τα μεταφέρει από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με το εξής. Οι φάκελοι των μηχανοδηγών με τους ιατρικούς τους φακέλους κατατίθενται για έλεγχο στη ΡΑΣ. Λοιπόν, να απαντήσω, αν και πραγματικά δεν ήμουν προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο, άρα δεν ισχύει και αυτό που είπε ο συνάδελφός σας με όλο το σεβασμό ότι θα μπορούσε η ΡΑΣ να έχει κάποια συμμετοχή σε αυτά τα δημοσιεύματα για κάποιο λόγο, να αποφύγει τη δημοσιότητα ή ό,τι άλλο. Κάτι τέτοιο υπονοήσατε. Λοιπόν, θα σας εξηγήσω λίγο το πλαίσιο. Είναι ο νόμος 39-11 του 2011, όπου προβλέπει ότι ένας οδηγός, προκειμένου μηχανοδηγός, προκειμένου να οδηγήσει στο Εθνικό Σιδηροδρομικό Δίκτυο, πρέπει να διαθέτει ευρωπαϊκή άδεια μηχανοδήγησης και επιστοποιητικό ασφαλείας μηχανοδήγησης. Επίσης, πρέπει να είναι ικανός σε ό,τι αφορά την υγεία του, να κριθεί ικανός. Αυτό είναι και προϋπόθεση προκειμένου να λάβει και την ευρωπαϊκή άδεια μηχανοδήγησης. Την ευθύνη για να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις που οφείλει να περάσει ο κάθε μηχανοδηγός την έχει η σιδηροδρομική επιχείρηση κατά το χρόνο που προβλέπεται από την νομοθεσία. Υπάρχει μια κοινή υπουργική απόφαση του 2016 όπου καθορίζει το πλαίσιο εξέτασης των μηχανοδηγών προκειμένου να κριθούν ή να κριθούν ικανοί είτε μη ικανοί. Το πλαίσιο αυτό προβλέπει ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα μητρό πιστοποιημένων εξεταστών σε ό,τι αφορά εννοώ την υγεία τους ιατρών. Το μητρό αυτό το διατηρεί η ΡΑΣ. Είναι διαφανές, είναι αναρτημένο στο site της. Μετά από αίτηση φυσικά των ιατρών και κατάθεση του ιατρικού τους διπλώματος και της ειδικότητάς τους. Αυτό αφορά τους ιδιώτες γιατρούς και de facto σε αυτό το μητρό περιλαμβάνονται όλοι οι γιατροί που εργάζονται σε δημόσια νοσοκομεία, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι γιατροί αυτοί ανανεώνουν την παραμονή τους, τη διάθεσή τους να παραμείνουν στο μητρό κάθε 2 χρόνια και εμείς φροντίζουμε να υπάρχει αυτό το μητρό επικαιροποιημένο μητρό πιστοποιημένων ιατρών για την εξέταση των μηχανοδηγών και υποψήφιων μηχανοδηγών. Αυτό διατηρείται στη ΡΑΣ φυσικά από την έναρξη του νόμου. Εγώ το βρήκα το 2017 που ήμουν εκεί. Τώρα, για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, γνωρίζω γιατί απαντήθηκε αυτή η ερώτηση και στον φέτη ανακριτή που διερευνά την υπόθεση, ότι υπάρχει πιστοποιητικό με το οποίο κρίνεται ικανός. Ο συγκεκριμένος μηχανοδηγός έχει εξεταστεί από καρδιολόγο, νευρολόγο, ψυχίατρο, οριλά και οφθαλμίατρο. Οι γνωματεύσεις τους περνάνε σε έναν γενικό γιατρό ή παθολόγο, ο οποίος συγκεντρώνει και συνεκτιμά ότι αυτός ο μηχανοδηγός είτε είναι ικανός είτε είναι μη ικανός. Υπάρχει τέτοιο πιστοποιητικό ικανότητας. Παρόλο που η σιδηροδρομική επιχείρηση υποχρεούται να στείλει τους μηχανοδηγούς όποτε λύγει τέλος πάντων η επάρκεια της ικανότητάς τους. Να σημειώσω παρένθεση τώρα ότι αυτοί που είναι οι μηχανοδηγοί κάτω των 55 εξετάζονται κάθε 3 χρόνια, ενώ οι μηχανοδηγοί άνω των 55, στην περίπτωσή μας ο επίμαχος μηχανοδηγός, κάθε 1 χρόνο. Για να μην υπάρχει και καμία υπόνοια παρέμβασης μεταξύ των ιατρών και της ικανότητας του μηχανοδηγού, ο φάκελος αποστέλλεται κλειστός απευθείας ταχυδρομικά στην αρχή με το πιστοποιητικό του απευθείας είτε από το νοσοκομείο είτε από το ιδιωτικό θεραπευτήριο που εργάζονται οι γιατροί. Άρα υπάρχει αυτό το πιστοποιητικό. Αν θέλετε, οι συνεργάτες μου, επειδή ακούσαν τη συζήτηση μου, το έστειλαν στο mail μου μόλις τώρα, μπορώ δηλαδή να το προσκομίσω και άμεσα στην Επιτροπή. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο. Κύριε Πρόεδρε, στο σημείο αυτό, επειδή αυτό το έγγραφο είναι απολύτως απαραίτητο για να λάβει γνώση η Επιτροπή και να το χρησιμοποιήσει
προκειμένου να κάνει και κάποιες άλλες ερωτήσεις, νομίζω ότι θα πρέπει να κατατεθεί στην Επιτροπή να διακόψουμε για 5-10 λεπτά, ένα τέταρτο, να διανεμηθεί στα μέλη, να λάβουμε γνώση για να κατευθύνουμε στη συνέχεια τις ερωτήσεις. Αν υπάρχει, το έχετε. Ωραία. Διακόπτουμε 5 λεπτά για να το πάρουμε όλοι το έγγραφο για να συνεχίσουμε και την εξέταση. Ειδικό υγείας του κυρίου Κουτσούμπα. Λοιπόν, κύριε Τσαυδαρίδη. Μόνο επειδή το είπατε, αλλά θυμίστε μας σας παρακαλώ πολύ, από τι γιατρούς πριν πάρει αυτό το πιστοποιητικό ικανότητας έπρεπε να εξεταστεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος? Είπατε 4 γιατρούς, 4 ειδικότητες γιατρών, αν δεν κάνω λάθος. Θέλετε να μας το ξαναπείτε για να πάρω θέση? Μάλιστα. Είναι καρδιολόγος, νευρολόγος, ψυχίατρος, οριλά και οφθαλμίατρος. Τις γνωματεύσεις του συγκεντρώνει ένας γιατρός, συνήθως γενικός γιατρός ή παθολόγος. Και εκδίδει το πιστοποιητικό, το οποίο είναι, όπως βλέπετε, και παράρτημα της συγκεκριμένης κοινή υπουργική απόφασης. Ωραία. Επίσης, να συμπληρώσω ότι η ΡΑΣ, παράλληλα με τη σιδηροδρομική επιχείρηση που παραλαμβάνει αυτούς τους φακέλους, σε περίπτωση ελέγχει τους μηχανοδηγούς, δηλαδή προσέχει όταν πλησιάζει η ώρα όπου λύγει το πιστοποιητικό υγείας του κάθε μηχανοδηγού. Σε περίπτωση που αυτό δεν, μέχρι την ημερομηνία που λύγει, δεν έχει ανανεωθεί, γίνεται εισήγηση προς την Ολομέλεια και ανακαλείται η άδεια του μηχανοδηγού. Και αν παρακολουθήσετε στην ιστοσελίδα της ΡΑΣ της αποφάσης μας, μεγάλος αριθμός αποφάσεών μας ασχολείται με ανακλήσεις αδειών μηχανοδηγών για ιατρικούς λόγους. Δηλαδή, τιμή προσκόμιση των πιστοποιητικών υγείας. Κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Κατατέθηκα στην Επιτροπή δύο πιστοποιητικά υγείας. Το πρώτο με ημερομηνία 15/11/2021 βλέπω ένα πιστοποιητικό υγείας που δεν έχει συμπληρωμένα βασικά στοιχεία που θα έπρεπε να έχουν συμπληρωθεί. Δηλαδή περισσότερο βλέπω ότι υπάρχει μια διεκπεραίωση και λιγότερο καταλαβαίνω ότι αυτός που έβαλε την υπογραφή του, ο γιατρός, ασχολήθηκε με τη συγκεκριμένη υπόθεση και με τα ευρήματα, αν τυχόν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Δηλαδή, λέει ο υπογεγραμμένος Νικόλαος Σταυρέας, παθολόγος, εξέτασα σήμερα, δεν ξέρουμε που τον εξέτασε, έτσι, επί της οδού, αριθμός και λοιπά, το Κουτσούμπα, και κατά την εξέταση έλαβα υπόψη μου το με αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, δεν φαίνεται να... Ενώ λέει ότι το έχει λάβει υπόψη του, δεν υπάρχουν τα στοιχεία που μπορούν να συμπληρωθούν. Τις προβλεπόμενες εξετάσεις από ποιους γιατρούς? Μας είπε εδώ η κυρία Τσαπαρίκου ότι υπάρχουν εξετάσεις από καρδιολόγο, νευρολόγο, οριλά και οφθαλμίατρο που έχει λάβει υπόψη του. Υπάρχουν αυτά? Πού είναι? Παρακαλώ. Μια στιγμή, θα πάρετε το λόγο στο τέλος. Τις προβλεπόμενες εξετάσεις. Ποιες ήταν οι προβλεπόμενες εξετάσεις? Γίνανε? Εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο με δύο βαριά εγκεφαλικά, με ανέβρισμα, με εμβολισμό. Όλα αυτά τα πράγματα διαπιστώθηκαν από τους 4 γιατρούς? Υπάρχουν στον ιατρικό φάκελο? Και αν υπάρχουν στον ιατρικό φάκελο, πώς δόθηκε η δυνατότητα σε ένα τέτοιο άνθρωπο με τόσο επιβαρημένη υγεία να οδηγεί στην ηλικία των 62 ετών βράδυ και να μεταφέρει Παρακαλώ. Επειδή αυτά που αναφέρω, έτσι, για την πρώτη βεβαίωση ισχύουν και για τη δεύτερη, με άλλο γιατρό, ο οποίος βεβαιώνει, πάλι έχουμε τα ίδια, δεν υπάρχει καθόλου παραπομπή στις εξετάσεις, στα ιατρικά πιστοποιητικά γνωματεύσεις, δεν προκύπτει αν είχε γνωστοποιήσει το πρόβλημα υγείας με τα εγκεφαλικά και ο ίδιος ο Θανόν,
Και μάλιστα συνιστάται, λέει, και εκοκαρδίας. Για να συνιστάται εκοκαρδίας, εγώ που δεν είμαι γιατρός, φαντάζομαι ότι κάτι προέκυψε από όλα αυτά. Αυτό το εκοκαρδίας που, από ό,τι ρώτησα τους γιατρούς εδώ της Επιτροπής, είναι ένας υπέρηχος. Έγινε, δεν έγινε, μπήκε στο φάκελο, δεν μπήκε στο φάκελο. Γιατί αν αυτό το εκοκαρδίας έγινε και έδειξε κάτι και συνεχίστηκε να υπάρχει η άδεια ικανότητας και δεν ανακλήθηκε από τη ΡΑΣ, υπάρχει πρόβλημα. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα σωρό στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να προκύψουν από, από αυτά τα πιστοποιητικά υγείας που κατατέθηκαν στην Επιτροπή. Εμείς θεωρώ ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να συνεδριάζουμε χωρίς να έχουμε τον πλήρη ιατρικό φάκελο στα χέρια μας, μόνο αυτό το πιστοποιητικό υγείας που δεν παραπέμπει πουθενά, που δεν λέει ποια στοιχεία λήφθηκαν υπόψη, ποιες εξετάσεις, ποιες γνωματεύσεις γιατρών, εάν υπήρχε καταχωρημένο στο ιστορικό του συγκεκριμένου. Κύριε Πρόεδρε, τι να γίνει τώρα. Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο. Τοποθέτηση κάνω. Τοποθέτηση κάνω. Δεν το καταλάβατε αυτό. Και εμείς μετά. Στον πρόεδρο απευθύνουμε. Γιατί είπα εγώ να μην κάνω. Κύριε Κοκαλή, σας στερήσαμε το δικαίωμα. Σας παρακαλώ. Γιατί ενοχλείστε. Σας στερήσα εγώ ποτέ το δικαίωμα. Δεν είναι η ώρα. Ενοχλείστε. Κάθε φορά. Κύριε Τσαβδαρίδη. Όχι, είναι πάγια τακτική. Όποτε ενοχλούνται να φωνάζουν. Να φωνασκούν, να διακόπτουν. Λοιπόν. Είναι πολύ σημαντικό για την Επιτροπή. Όλος ο φάκελος, ο ιατρικός που τηρείται στη ΡΑΣ, να έρθει στην Επιτροπή μας για να τον εξετάσουμε, να λάβουμε γνώση, για να ξέρουμε επιτέλους αν αυτός ο άνθρωπος έπρεπε ή δεν έπρεπε να είναι μηχανοδηγός σε εκείνη την αμαξοστοιχεία τη μοιραία νύχτα. Αυτό. Άρα το αίτημα της πλειοψηφίας είναι η διακοπή σήμερα της συνεδρίασης και η προσκόμιση εκ μέρους της κυρίας Τσαπαρίκου και της ΡΑΣ του πλήρη, φακέλου ώστε στη συνέχεια να συνεχίσουμε την εξέταση της κυρίας Τσαπαρίκου, έτσι δεν θα, και την κυρία Τσαπαρίκου. Και να συνεχίσουμε να εκκινήσουμε από το σημείο αυτό. Έτσι. Κύριε Κέλλα, πολύ γρήγορα παρακαλώ να περάσω στους συζητητές. Δεν θέλω... Έχουμε ένα πιστοποιητικό υγείας, το οποίο λέει έλαβε υπόψη τις απαραίτητες εξετάσεις. Το πιστοποιητικό αυτό πλην του ονόματος του μακαρίτη, του μηχανοδηγού και της γιατρού δεν αναφέρει ούτε καν το ΑΜΚΑ. Το η κυρία Τσαπαρίκου μας είπε ότι προβλέπονται εξετάσεις από οφθαλμίατρο, από καρδιολόγο και από ψυχίατρο. Πού είναι αυτά τα χαρτιά. Ευχαριστώ, κύριε Κελά. Πού είναι αυτά τα χαρτιά. Και ποια είναι η φαρμακευτική αγωγή που έπαιρνε. Ομολογώ, κυρία Τσαπαρίκου, θα σας δώσω το λόγο, κύριε Κόκαλη, θα τον δώσω σε όλους. Ομολογώ, κυρία Τσαπαρίκου, και εγώ, έχοντας μία εικόνα σχετικών εγγράφων, ότι και εμένα μου φαίνεται ημιτελές και πρόχειρο αυτό το πράγμα. Με την έννοια, όντως, λείπουν πάρα πολλά στοιχεία. Παρακαλώ. Με συγχωρείτε. Δηλαδή, αυτή είναι η διαδικασία, ένα έγγραφο με ένα όνομα και μια υπογραφή γιατρού. Μισό λεπτό. Στη ΡΑΣ έρχονται τα πιστοποιητικά. Ο γιατρός πιστοποιεί αν ο μηχανοδηγός είναι ικανός ή όχι. Δεν έχουμε καμία δικαιοδοσία να αμφισβητήσουμε την κρίση του Γενικού Γιατρού που συγκεντρώνει τις γνωματεύσεις των υπολείπων γιατρών με κανένα τρόπο. Έχετε το φάκελο. Μόνο που έχουμε στα χέρια μας, ο φάκελος δεν περιλαμβάνει τις εξετάσεις του ασθενή, γιατί δεν έχουμε και κανένα λόγο. Εμείς δεν γνωρίζουμε να τις δούμε τις εξετάσεις και να τις κρίνουμε. Περιλαμβάνει όμως τις γνωματεύσεις, νομίζω, των υπολείπων γιατρών. Αν θέλετε, μπορώ και αυτό. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Τις γνωματεύσεις των υπολείπων γιατρών. Και αν συνίσταται έγκο... Δεν σας κρύβω και σας το λέω τώρα με μια γνώση πολλών ετών γύρω από τέτοιες υποθέσεις. Το έγγραφο, πραγματικά το μόνο που γράφει είναι το όνομά του. Δηλαδή αυτό είναι διαδικασία ανεξάρτητης αρχής να έχει μόνο το όνομα και μια υπογραφή γιατρού. Δεν γράφει ο αρμόδιος γιατρός μια σειρά από σημαντικά στοιχεία. Το ΑΜΚΑ δεν έχει καμία σημείωση για έναν άνθρωπο που έχει υποστεί τέτοια ζημιά στην υγεία του από προηγούμενα εγκεφαλικά. Δηλαδή αυτό είναι ένα έγγραφο κρατικό με μια υπογραφή. Κύριε Κοκαλή, δεν έχετε το λόγο. Θα σας τον δώσω. Υπομονή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας τον έχω στερήσει ποτέ το λόγο για να μην σας τον δώσω τώρα. Δηλαδή αυτό εδώ είναι ένα έγγραφο μιας αρχής η οποία ασχολείται με τόσο είναι σημαντικά. Με συγχωρείτε, δεν σας διέκοψα. Θα τοποθετηθείτε μετά. Με συγχωρείτε, δεν έχω. Όχι, δεν έχετε διαδικασία. Το λόγο, θα τοποθετηθείτε. Είναι το έγγραφο μιας αρχής η οποία εποπτεύει τόσο σημαντικά ζητήματα όπως την επάρκεια ενός μηχανοδηγού ο οποίος ανεβαίνει και μεταφέρει τόσο κόσμο και μάλιστα έχει και προβλήματα υγείας. Δεν σας κρύβω ότι εντυπωσιάζομαι. Δηλαδή, με συγχωρείτε, δεν γράφει καν το ΑΜΚΑ. Δεν γράφει τις προβλεπόμενες εξτάσεις. Δεν γράφει τη φαρμακευτική αγωγή. Δεν γράφει τίποτα. Όχι. Κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε παρακαλώ. Πρόεδρε. Παρακαλώ. Ο κύριος Γραμματέας. Ένα λεπτό. Μια επισήμαση και θα απαντήσει συνολικά. Πάνω σε αυτά που λέει ο Πρόεδρος.
Καταρχάς, με βάση τα στοιχεία που λείπουν, δεν ταυτοποιείται καν αν είναι ο άνθρωπος για τον οποίο μιλάμε. Δεν υπάρχει ούτε ταυτότητα, ούτε άμγκα. Θα μπορούσε να είναι λοιπόν οποιοδήποτε άλλος Κουτσούμπας Γιώργιος. Είναι κάτι το οποίο δείχνει πραγματικά μια απίστευτη προχειρότητα. Είναι δημόσιο έγγραφο αυτό το οποίο προσκομίζεται. Κύριε Κέλλα, παρακαλώ. Ένα δευτερόλεπτο. Με σε δύσκολη θέση. Όχι, καθόλου. Πρέπει να μιλήσω. Δευτερόλεπτο. Και καταχρηστικά. Η κυρία Τσαμπαρίκου είπε ότι η ΡΑΣ απαιτεί χαρτί από ψυχίατρο, από καρδιολόγο, από παθολόγο, από οφθαλμίατρο. Δεν λέει πουθενά ότι εξουσιοδοτεί ένα γιατρό να μαζέψει όλα τα υπόλοιπα. Άρα η ΡΑΣ πρέπει να έχει ένα-ένα τα χαρτιά από τους γιατρούς. Δηλαδή, κλείστε το μικρόφωνο. Κυρία Τσαμπαρίκου, δηλαδή, συγγνώμη, συγχωρείτε, τέτοιου είδους έγγραφα υπάρχουν και άλλα. Δηλαδή, κυκλοφορούν και άλλοι μηχανοδηγοί μόνο και μόνο με μία υπογραφή ενός γιατρού χωρίς τα στοιχεία, χωρίς καν τον ΑΜΚΑ. Είναι αυτό λειτουργία μιας αρχής η οποία εποπτεύει την επάρκεια των μηχανοδηγών? Είναι αυτό έγγραφο? Εσείς δηλαδή το θεωρείτε δημόσιο έγγραφο? Πραγματικά με εκπλήσει. Με εκπλήσει. Εδώ ο γιατρός είναι διαβητολόγος και ζητάει υπέρηχο καρδιάς. Κύριε Κέλλα, προεδρεύεται στη διαδικασία. Δικαίωμα να καταθέσω ερωτήσεις. Δεν κατάλαβα. Τον κανονισμό τον ξέρετε, κύριε Κόκαλη. Σας παρακαλώ. Δεν πρόλαβα να πω κάτι. Είναι δικαίωμά μου. Ακούστε. Προεδρεύω κατά τον τρόπο που κρίνω εγώ σωστό. Παρακαλώ, κύριε Κέλλα. Είστε ζωηρός σήμερα. Κύριε Κόκαλη, έχετε το λόγο. Λίγο την ησυχία σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κύριος Κόκαλης έχει το λόγο. Παρακαλώ. Επειδή φτάσατε η πλειοψηφία κυβερνητική να ενοχοποιείται και νεκρούς. Τώρα αυτοακυρώνεστε, κύριε Κόκαλη. Ακούστε. Αυτοακυρώνεστε και αποτελεί αυτό μομφή. Και προσπαθείτε. Είναι ακούστε. Αυτό το οποίο λέτε, γιατί σας δόθηκε η ευκαιρία πριν. Είναι πραγματικά αδιανόητο αυτό το οποίο κάνετε. Εάν πραγματικά, να συνενέσετε στο να μην γίνει δημόσια διαδικασία, σας εγκαλώ και να το πάρετε πίσω. Εσείς δεν θέλετε. Να το πάρετε πίσω. Ακούστε. Κάνετε αξιοποίηση. Είναι αυτό το οποίο κάνετε, σας το επιστρέφουμε. Ακούστε. Γιατί εσείς πρωτοστατήσατε να είναι ανοιχτή η διαδικασία. Σας το επιστρέφουμε. Κύριε σας Πρόεδρε. Σας το επιστρέφει το Προεδρείο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε. Σας το επιστρέφουμε. Την βορυχία εδώ δεν θα επιτρέψουμε. Κύριε Πρόεδρε. Την βορυχείτε. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Τσαυδαρίδη. Εάν να το πάρει πίσω. Εάν δεν θα συνεχίσουμε τη συνεδρίαση. Δεν θα συνεχίσουμε. Δόθηκε η ευκαιρία να είναι κλειστή η διαδικασία. Να το πάρετε πίσω. Όχι, δεν το μας φύγετε και μας προσβάλλετε με αυτό το οποίο λέτε. Εάν εσείς πραγματικά ζητήσατε ανοιχτή διαδικασία. Να κάνω μια πρόταση. Απαιτήσατε ανοιχτή διαδικασία. Να κάνω μια πρόταση. Θα το πάρετε πίσω αυτό. Παρακαλώ. Θα μ' αφήσετε. Παρακαλώ, θα το πάρετε πίσω. Έχουμε αξιοπρέπεια εδώ όλοι οι συνάδελφοι. Δεν σας επιτρέπω, ενώ με δική σας πρωτοβουλία. Η διαδικασία είναι ανοιχτή και προσβάσιμη στα ατομικά στοιχεία του νεκρού. Θα το πάρετε πίσω και θα συνεχίσουμε. Εσείς ζητήσατε ανοιχτή διαδικασία. Σας είχε επισημάνει ο κύριος Τσαυδαρίδης ότι θα είναι μια δύσκολη διαδικασία. Μην προβαίνετε σε πολιτική εκμετάλλευση μιας τόσο ευαίσθητης υπόθεσης. Παρακαλώ να ανακαλέσετε και να συνεχίσουμε. Κύριε Πρόεδρε, η ικανότητα για εργασία επαφίεται και εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από ιατρική και μόνο κρίση. Τελεία. Εάν έχετε υπόνοια, πιθανότατα συντασσόμεθα και εμείς με αυτή τη βάσιμη υπόνοιά σας. Περιμένετε να ακούσετε ότι αυτό το έγγραφο είναι ή πλαστό ή εικονικό να διαβιβαστεί στην εισαγγελία εφετών για τη διενέργεια σχετικής έρευνας. Είναι απαράδεκτα πρόχειρο για μια τόσο σοβαρή εάν υπόθεση. Έχετε είναι επαναλαμβάνω πρόχειρο. Υπόνοια εάν υπάρχει υπόνοια ότι αυτό το έγγραφο δεν τηρεί τις προϋποθέσεις του νόμου. Είναι αυτό έγγραφο για έναν άνθρωπο που μετέφερε τόσους ανθρώπους. Αυτό σας είναι λέω. Είναι αυτό έγγραφο κρατικό αυτό για έναν άνθρωπο που μετέφερε τόσες ψυχές. Συμφωνείτε. Είναι αυτό έγγραφο. Συμφωνείτε. Το υιοθετείτε εσείς αυτό το έγγραφο. Εσείς μιλάτε για ψυχές, γιατί λέγω ότι είναι γουρλίδικη η επιτροπή επειδή έγιναν υπουργοί. Σας παρακαλώ, κύριε Κόκαλη. Ακούστε. Εσείς θέλατε ανοιχτές κάμερες για να μην χάσετε το πολιτικό σας όφελος. Κύριε Πρόεδρε. Για μια υπόθεση η οποία αφορά έναν νεκρό συμπολίτη μας. Συνενείτε να διαβιβαστεί στην εισαγγελία εφετών για περαιτέρω έρευνα. Διαβιβαστεί, να διαβιβαστεί. Σαν επιτροπή να ξέρουμε τα χαρτιά. Κύριε Τσαυδαρίδη,
να διαβιβαστεί στην εισαγγελία εφετών για περαιτέρω έρευνα. Εάν το έγγραφο αυτό όλοι. Είναι τύπης ή ουσιαστικά. Θα τοποθετηθούν όλοι. Και να κληθεί ο γιατρός. Όχι μόνο αυτό, γιατί πρόεδρε. Αυτό είναι υπεκφυγή. Όχι μόνο αυτό, να διαβιβαστεί. Εμείς όμως, σαν επιτροπή, θα έχουμε τις γνωματεύσεις εδώ για να τις κρίνουμε. Κύριε Τσαβδαρίδη, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, δεν τελείωσα. Ζητάτε τον πλήρη φάκελο. Παρακαλώ, κύριε Πόγαλη. Και επιπλέον, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ακούστε. Είναι προφανές αυτό που κάνει η πλειοψηφία. Θέλει να φέρει σε δύσκολη θέση από ένα έγγραφο το οποίο πράγματι φαίνεται ελλιπές. Α, το παραδέχεστε. Ακούστε. Καλώς ήρθατε στον πλανήτη Γη. Α, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στον πλανήτη Γη. Αλλά εσείς είπατε ότι είναι δυνατόν η ΡΑΣ, μα επαφίεται, είναι αποκλειστικά ιατρική κρίση. Να διαβιβαστεί συνεπώς στην εισαγγελία εφετών Λάρισα. Αφού είναι ελλιπές το έγγραφο, όπως το είπατε κύριε Κόκαλη και το παραδεχτήκατε. Και να κληθεί και ο γιατρός. Κύριε Κόκαλη, παραδέχεστε. Κυρία Πέρκα, δεν έχετε το λόγο, θα σας τον δώσω. Σας παρακαλώ πολύ. Κυρία Πέρκα, δεν έχετε το λόγο. Μιλάει ο κύριος Κόκαλης και εγώ. Κυρία Πέρκα. Κύριε Πέρκα, κύριε Πρόεδρε, θα σας δώσω το λόγο στην ώρα σας. Κύριε Πρόεδρε, δεν... θα έρθει να τελειώσω η ώρα ένα λεπτό θέλω. Δεν έχετε το λόγο, μιλάει ο κύριος Κόκαλης. Κυρία Πέρκα. Ένα λεπτό. Δεν θα ξαναπάρει το λόγο, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, είναι τρία τα θέματα. Πρώτον, δεν υπερασπιζόμαστε κανένα αφού τέτοιο. Αφού την υπερασπίζει, με συγχωρείτε τώρα. Μας λέτε ότι είναι ελλιπές το έγγραφο και μετά μας να ελεγχθεί, κύριε Πρόεδρε, τι λέμε. Ναι, λέτε όμως, παραδέξτε τόση ώρα εγκαλείτε την πλειοψηφία για ένα τόσο ελλιπές έγγραφο. Για μια τόσο σοβαρή μα υπόθεση. Μα δεν με αφήνετε, κύριε Πρόεδρε. Για έναν άνθρωπο που μετέφερε τόσο κόσμο. Μα δεν με αφήνετε. Παρακαλώ. Πρώτον, δεν υπερασπιζόμαστε κανένα έγγραφο. Προτείνουμε να ελεγχθεί αυτό το έγγραφο. Νομίζω ότι θα συμφωνούν όλοι. Μισό. Βρίσκεται ήδη στο εφετείο, είναι. Διαβάσετε το δημοσίευμα τη λέει. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω το λόγο. Ένα λεπτό. Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε Κόκαλη. Να ελεγχθεί η εγκυρότητα του εγγράφου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Δεύτερον. Μα δεν σας λέει η πλειοψηφία, κύριε Κόκαλη, αυτό. Δεν μ' αφήνει. Σας λέει ότι είναι ανεπαρκές. Δεν σας λέει ότι είναι πλαστό. Σας λέει ότι είναι ανεπαρκές και πρόχειρο, άρα επικίνδυνο. Αυτό σας λέει η πλειοψηφία. Δεν μ' αφήνει. Λειτουργείτε παρελκυστικά, με συγχωρείτε. Κύριε Κέλλα, συνεχίστε, κύριε Κόκαλη. Πρότασή μας να ελεγχθεί η ορθότητα αυτού του εγγράφου. Η επάρκεια ή μη, όπως το λέτε κι εσείς, γιατί εάν είναι ανεπαρκές, πρέπει να έχει σχέση με εικονικότητα ή πλαστότητα. Διαφορετικά δεν ασκεί καμία επιρροή. Σωστά. Μα δεν σας θέτει ζήτημα πλαστού εγγράφου η πλειοψηφία, μόνο σας βρίσκεται τώρα. Δεύτερον, να κληθεί ο μάρτυρας και τρίτον, κάνετε μια προσπάθεια. Εμείς δεν επερασπιζόμαστε κανέναν εδώ. Κανέναν. Αλλά να ταυτίζετε αυτό το έγγραφο, το οποίο είναι αποκλειστικά ιατρική κρίση, με τη γενικότερη διοίκηση της ΡΑΣ, νομίζω αυτό δεν αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι η συνέχεια της συζήτησης. Έτσι. Μην πάτε ακόμα σε αυτό. Αυτό δεν είναι αυτό σωστό. Αυτό είναι η συνέχεια της συζήτησης. Και μην λειτουργείτε ως συνήγορος. Δεν λειτουργώ ως συνήγορος κανενός. Θα αποδειχτεί και αργότερα. Μην λειτουργείτε σαν συνήγορος. Ο συνήγορος κανενός αργότερα θα αποδειχτεί. Έχουμε κρίση και βλέπουμε. Κύριε Πρόεδρε, ξεκάθαρα πράγματα. Έχουμε υπόνοιες για αυτό το έγγραφο στην εισαγγελία εφετών. Δεύτερον, να κληθεί ο μάρτυρας. Να κληθεί ο γιατρός. Γι' αυτό σας σταματάω. Είστε εκτός θέματος. Δεν έχει εγείρει κανένα ζήτημα πλαστότητας του εγγράφου. Είστε εκτός θέματος. Ακούστε, όταν λέτε ότι αυτό το έγγραφο λείπει αυτό, λείπει το άλλο, σημαίνει ή ότι είναι πλαστό. Μα δεν είπε κανένας κάτι τέτοιο. Ότι είναι φεύρημα δικό σας. Εικονικό. Ωραία, να κληθεί. Μπορεί να είναι πρόχειρα επικίνδυνο. Πρόχειρα επικίνδυνο. Κύριε Πρόεδρε, γιατί λόγω αποκλείεται. Να αποκλείπει να πράγματα. Είναι... Γιατί το λέτε. Ποιος σας είπε για πλαστότητα. Κύριε Έχετε Πρόεδρε. Κάνει ένα εφεύρημα το οποίο σας το λέμε από την αρχή δεν στηρίζεται πουθενά. Συγγνώμη, υπάρχει ένα έγγραφο
Εσείς το χαρακτηρίσατε. Με αυτά που λάβαμε ελλειπές. Εσείς ως πολιτικός δεν θέλετε να μάθετε για τις ελλείψεις αυτού του εγγράφου. Όχι, όχι. Εγώ θέλω... Πρέπει να πάει στην εισαγγελία για να μάθει. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να μάθω την αλήθεια. Προσκομίστηκαν κάποια έγγραφα από τα site για σοβαρή κατάσταση στην υγεία του μηχανοδηγού. Και έχουμε ένα έγγραφο. Και ζητάω το μείζον. Που είναι να ελεγχθεί η επάρκεια. Να ελεγχθεί η εγκυρότητα του εγγράφου. Και εσείς μου λέτε όχι, να μην ελεγχθεί αν είναι πραγματικό το έγγραφο, να δούμε γιατί λείπει ο ΆΜΚΑ και γιατί λείπει η διεύθυνση. Το είπα, πλάκα εντάξει. Κάνετε. Εντάξει, το καταλάβαμε, το ΠΑΣΟΚ τώρα ο κύριος Πανάς. Ακούγομαι. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ένα έγγραφο το οποίο αφορά το ΕΡΙΚΟ της Δινάν. Αφορά το ΕΡΙΚΟ της Δινάν. Λοιπόν, αν είναι κάπου να απευθυνθούμε, πρέπει να απευθυνθούμε στο σύστημα υγείας. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτή τη στιγμή όλο αυτό από την πλευρά σας. Ναι. Πάντως θα μου επιτρέψετε, εμέσως κύριε Κόκαλη, αυτό το οποίο λέτε και το επισημαίνω, είναι μια παραδοχή ότι η κυρία Τσαπαρίκου έχει προσκομίσει πλαστό έγγραφο ενδεχομένως. Το πάτε σε άλλη διάσταση με την πρότασή σας. Δηλαδή, μάλλον βάζετε σκιά στην κυρία Τσαπαρίκου. Αυτά σκέφτεστε πολύ τώρα για να τα πείτε. Συγγνώμη. Δεν ξέρω. Εσείς μιλάτε καπλά. Εγώ δεν το προσκόμισα, ούτε εσείς. Η κυρία Τσαπαρίκου το έχει προσκομίσει. Είπα υπόνοιες. Βάζετε ερώτημα για την κυρία Τσαπαρίκου αν έχει προσκομίσει πλαστό έγγραφο. Δηλαδή. Εσείς προσπαθείτε να ρίξετε ευθύνες από ένα έγγραφο το οποίο το συντάσσει μόνο ο γιατρός και μόνο οι γιατροί μπορούν να αποφασίσουν. Εάν είναι σωστό. Κυρία Παπακώστα, για παράδειγμα. Ναι, ένα λεπτό, μισό λεπτάκι και θα τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Καταρχήν, το έγγραφο το οποίο έδωσε η κυρία Μάρτυρα. Συγγνώμη, έχω ζητήσει το λόγο, δεν μπορεί να παρεμβαίνετε και να πετάτε την μπάλα στην εξέδρα. Κρατήστε τη διαδικασία, αφήστε να τοποθετηθούν οι συζητητές των κομμάτων και να μην πετάτε την μπάλα. Έχω το δικαίωμα σαν αντιπρόεδρο να τοποθετηθεί. Λέτε, εγώ δεν έχω το δικαίωμα. Και εσείς θα πάρετε το λόγο σας. Μετά από 5 ώρες. Με την σειρά αν είναι δυνατόν. Θα τον πάρετε. Λοιπόν, η κυρία Μάρτυρας μας προσκόμισε όχι ένα, δύο έγγραφα. Το ένα όντως φέρει τη σφραγίδα του Ερίκου Σντινάν. Το άλλο, το πιστοποιητικό υγείας, είναι από άλλη ιατρό. Δεν ξέρουμε αν είναι ιδιώτης, αν είναι δημόσιο. Αρχανιωτάκη Μαρία, Μαριάνθη. Τι λέει λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, τι είπε ο συνάδελφος, ο εισηγητής της πλειοψηφίας, ότι εμείς θέλουμε όλο τον ιατρικό φάκελο και τον ζητά και το Προεδρείο για να δούμε πραγματικά πάνω σε ποια βάση συντάχθηκαν αυτά τα έγγραφα. Βεβαίως, από εκεί και πέρα να τα ελέγξει όχι μόνο η εισαγγελία, όλες οι αρμόδιες αρχές. Αλλά δεν θα το πάμε γενικά και αόριστα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, κύριοι συνάδελφοι. Θα το πάμε στους αρμόδιους, οι οποίοι έκαναν αυτές τις γνωματέψεις. Πάνω σε ποια βάση τις έκαναν, αν τις συνέταξαν νομίμως, αν είναι ελλειπή τα έγγραφα ή όχι. Άρα λοιπόν τι ζητάμε και ζητά το Προεδρείο ολοκληρωμένο τον φάκελο να έρθει εδώ και εννοείται ότι οι αρμόδιες αρχές θα έχουν το λόγο. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καραθανασόπουλος, παρακαλώ. Λέτε ότι στέκεστε με ιδιαίτερη ευαισθησία. Την είδαμε. Υποκρισία. Λέτε ονόματα, πετάτε ονόματα στον αέρα, τα οποία μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Βέβαιος, κάποιος υπέγραψε. Δεν χρειάζεται όλο αυτό το προβοκατόρικο στυλ και το επιθετικό. Εμάς τι μας ανησυχεί περισσότερο, κύριε Πρόεδρε, και το λέμε καθαρά, γιατί και το πρώτο και το δεύτερο πιστοποιητικό είναι πανομοιότυπο από διαφορετικούς ανθρώπους, από διαφορετικά νοσοκομεία, ένα στη Θεσσαλονίκη, ένα στην Αθήνα, και έχει ακριβώς τις ίδιες ελλείψεις όλα. Φωτογραφίες, στοιχεία άλλα, τέτοια, τίποτα. Αυτό λοιπόν έρχεται ως εκτίμηση, παραδίδεται στην Hellenic Train, γιατί και η Hellenic Train έχει ευθύνες, δεν ξέρω γιατί την πετάτε απ' έξω, και στην ρυθμιστική αρχή, και με βάση ένα τέτοιο χαρτί πιστοποιούμε ότι είναι εντάξει. Αυτό το ότι δεν υπάρχει, ότι δεν γίνεται πραγματικά, αυτή η προχειρότητα με τρομάζει άμα την επεκτείνουμε και σε ζητήματα ασφάλειας που πιστοποιεί η ΡΑΣ. Αν με τέτοιου είδους προχειρότητες δίνονται τα πιστοποιητικά ασφαλείας των τρένων, δίνονται τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας,
αν γίνεται έτσι όλη η διαδικασία. Γιατί δεν είναι μόνο για το συγκεκριμένο, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι για όλους. Και ας αφήσουμε τώρα το συγκεκριμένο πρόσωπο ή τα πρόσωπα που αναφέρονται εδώ. Είναι αυτή η διαδικασία. Αντί λοιπόν να γίνει μια τέτοια ερώτηση, μια τέτοια συζήτηση, προσπαθούμε να βρούμε υπεκφυγές. Σε παρακαλώ, περί πλαστότητας, περί τόνα, περί τάλλου, να έρθουν οι φάκελοι. Λες και εμείς θα κάνουμε ιατρική γνωμάτευση τώρα, αν ο φάκελος είναι πλήρης ή δεν είναι, λείπει κάτι. Εντάξει, είναι άλλα τα ζητήματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν και με βάση αυτά τα οποία έγραφα, τα οποία κατατίθενται. Η προχειρότητα πρώτα και κύρια, και να πάμε μετά να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα. Προφανώς, κύριε Καραθανασόπουλε, και η εταιρεία θα κληθεί. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Η διαδικασία, είπαμε, θα συμπεριλάβει τους πάντες. Πρέπει να φωτιστεί όλη η κατάσταση. Από τους εισηγητές θέλει κάποιος άλλος το λόγο, γιατί βλέπω κάποιους συναδέλφους. Να πάμε τότε με τη διαδικασία. Ο κύριος Σαράκης. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Πράγματι, εδώ βλέπουμε από τα έγγραφα τα οποία έχουν προσκομιστεί ότι πέρα από τα στοιχεία τα οποία είναι για τον εξεταστέντα και για τον γιατρό, δεν έχει συμπληρωθεί το έντυπο, το οποίο είναι πραγματικά αναγκαίο και απαραίτητο, διότι προβλέπει ότι η γνωμάτευση του γιατρού έλαβε υπόψη της συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή, έχει στο έγγραφο, στο 2, τις προβλεπόμενες εξετάσεις που έπρεπε να συμπληρωθεί, ποιες εξετάσεις έχει υποστεί ο εξεταζόμενος και έχει μάλιστα και να αναφέρονται σε συγκεκριμένα ιατρικά πιστοποιητικά. Διότι ακριβώς εδώ έχουμε ένα συμπέρασμα ότι είναι ικανός για να λάβει, για να ανανεώσει την άδεια του μηχανοδηγού, αλλά ο γιατρός δεν εξηγεί σε ποιες εξετάσεις έχει βασίσει την επιστημονική του κρίση. Το ίδιο και ο έτερος γιατρός που έχει εκδοθεί πανομοιότυπα ένα έτος μετά, δηλαδή το ένα πιστοποιητικό, το ιατρικό, χορηγήθηκε 15 Νοεμβρίου του 2021 και το έτερο 15 Νοεμβρίου του 2022. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή η χρονική απόσταση. Εγώ θα συμφωνήσω ότι εδώ θα πρέπει να διερευνηθεί εάν η ρυθμιστική αρχή λειτουργούσε μόνο για να καλύπτει τον προϋπολογισμό των 1.200, το οποίο, όπως διαβάζω, με μόλις 14 άτομα προσωπικό, και να μην εκτελεί την αποστολή της και να μην διασφαλίζει την ασφάλεια των σιδηροδρόμων όπως προβλέπει ο νόμος. Κατά συνέπεια, ανεξάρτητα αν ο μηχανοδηγός εκείνη την ημέρα του μοιραίου τραγικού συμβάντος ήταν ιατρικά ικανός ή όχι, εδώ προκύπτει μια τεράστια παθογένεια λειτουργίας της ΡΑΣ, όλο αυτό και μάλιστα στο πώς χορηγούνται οι άδειες. Γι' αυτό και να έρθει και ο ιατρικός φάκελος και πρέπει να ψάξουμε σε βάθος πώς λειτουργεί η ρυθμιστική αρχή και φυσικά πώς ακριβώς όλα αυτά γίνονται. Είναι ένα ντόμινο, αν θέλετε, μια αλυσίδα για να φτάσουμε πραγματικά και να αποδοθούν, έτσι για να, μάλλον να αναδειχθούν ευθύνες, γιατί εμείς δεν μπορούμε να αποδώσουμε ευθύνες, να αναδειχθούν. Άρα και εσείς συνενείτε σε ό,τι αφορά την προσκόμιση του φακέλου εκ μέρους της ΕΡΑΣ. Ναι, απλώς, Πρόεδρε, θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε την εξέταση για άλλα θέματα, αφού έχουμε εδώ την εκπρόσωπο του ΡΑΣ. Να στον αυτού εδώ. Να στον ναι. Ωραία. Ναι. Ο κύριος Δημητριάδης. Μισό λεπτά για να τοποθετηθούν οι εισηγητές και εσείς κατόπιν. Όχι, σας παρακαλώ, θα τηρηθεί η διαδικασία. Σας παρακαλώ, κυρία Τσαπαρίκου, σας επαναφέρω στην τάξη, παρακαλώ, σας παρακαλώ, δεν σας δίνω το λόγο, κυρία Τσαπαρίκου, σας παρακαλώ, να μιλήσουν οι εισηγητές και μετά, σας παρακαλώ πολύ, κυρία Τσαπαρίκου, δεν σας δίνω το λόγο, δεν σας επιτρέπετε. Ο κύριος Δημητριάδης και η κυρία Τσαπαρίκου στο τέλος μετά των εισηγητών. Λοιπόν, εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα πω κάτι. Εγώ βλέπω δύο ιατρικά έγγραφα από δύο διαφορετικούς γιατρούς. Υπογεγραμμένα, σφραγισμένα. Ένα αυτό εδώ, λοιπόν. Ας κληθούν αυτοί οι γιατροί να μας πούνε βάσει ποιων στοιχείων σχημάζει αυτή την κρίση για την ικανότητα. Να μας πούνε τι έγγραφα είχανε. Δεύτερον, υπάρχει και θέμα εργοδοσίας. Η Hellenic Train, το είπατε και εσείς, το υπόθηκε πριν. Θα πρέπει να μας πει η εργοδοσία πώς επέτρεψε αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν ικανός ή όχι. Γιατί ο ιατρικός φάκελος, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, υπάρχει στην εργοδοσία. Και ήθελα να διευθυντήσουν να δούμε. Για τη ρυθμιστική για τη ΡΑΣ, για την Electric, πώς ακριβώς, ποια ήταν η διαδικασία, αυτό να το διερευνήσουν βασικά, χωρίς να κατηγορήσω κανέναν βασικά, πώς οι αρμόδιες αρχές απεφάνθησαν ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ικανός. Επομένως, λοιπόν, ζητώ εγώ να έρθουν οι δύο γιατροί. Μπορούμε όμως να πω την αλήθεια, γιατί είχα πει πάνω και άλλα ζητήματα.
και άλλα θέματα. Μπορούμε να εξεταστεί μάκτες για άλλα θέματα βασικά και να περιμένουμε αργότερα την προσκόμιση του κεφαγγελού. Δεν χρειάζεται να κολλήσουμε για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Πέρκα, παρακαλώ. Ναι, καταρχάς, εγώ για πολλωστή φορά θα πω ότι αυτή δεν είναι διαδικασία. Και αναφέρομαι και στο Προεδρείο, κύριε Πρόεδρε. Πού φωνάζετε, πού μετάβονται. Κύριε Πέρκα, πάλι το ίδιο. Σας παρακαλώ πολύ. Να το. Εσείς φωνάζατε πριν. Θέλω, υπάρχει διαδικασία εδώ. Μπορώ να πω ό,τι θέλω. Δεν μπορείτε να διακόπτετε. Δείτε τον λόγο στον κύριο Κέλλα. Δεν τον δίνετε ζούγκλα, σε μένα. Το εδώ, μετά τον δίνετε με τη σειρά, αλλά όταν σηκώνω εγώ πρώτη το χέρι δεν τον δίνετε. Κυρία Πέρκα. Θα πω ό,τι θέλω. Φωνάζετε διαρκώς από κάτω. Θα πω ό,τι θέλω, δεν φωνάζω διαρκώς και κάνω και οικονομία του χρόνου και δεν τοποθετήθηκα στο πρώτο γύρο. Αλλά θα πω ό,τι θέλω. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι απαράδεκτο και μπορεί να το δει οποιοδήποτε. Σαν, δηλαδή είναι τρομερό αυτό. Διευκρινίζω πρώτον, δεν είπα μία ερώτηση, είπα αυτό που θα πω και τώρα. Δεν είμαστε οι εξεταστικοί που μπορεί να εξετάσει και να αξιολογήσει ιατρικό φάκελο. Συμφωνούμε σε αυτό? Όχι, δεν συμφωνούμε. Γιατί το λέω. Ωραία, εγώ προσωπικά λοιπόν να εξετάσω ιατρικό φάκελο δεν μπορώ. Μπορώ όμως να δω τα συμπεράσματα των γιατρών. Αυτό μπορώ να το δω. Γιατί γιατρός δεν είμαι. Και όποιος πει ότι δεν είναι γιατρός αλλά μπορεί να αξιολογήσει την ιατρική κατάσταση κάποιου, είναι τσαρλατάνος συνήθως την καθομιλουμένη. Πάμε παρακάτω. Γιατί είναι απίστευτα αυτά που γίνεται. Αυτό που είπα, διευκρίνιζω πρώτα στην αρχή, ήταν, δεν είπα μία ερώτηση. Είπα πρώτον ότι δεν είναι διασυρμός η ασθένεια, διότι πραγματικά ένας άνθρωπος είναι ασθενής, δεν σημαίνει ότι φταίει ή ότι είναι κάτι κακό. Το κακό όμως είναι για τη Hellenic Train, εάν δεν το είχε εξετάσει, και επιμένω για τη Hellenic Train, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει μπει στο κάδρο, και πάω παρακάτω. Είναι φανερό ότι έχετε βγάλει από πριν ένα πόρισμα. Σήμερα ήρθε ο κ. Τσαβαλής με ένα δημοσίευμα φρέσκο, ξανά με διακόπτει ο κ. Κέλλας. Πολύ Κέλλα. Ωραία. Ωραία. Κύριε Κέλλα, παρακαλώ. Ωραία, παρακαλώ. Και συνεχίζω. Και γίνεται αυτή η φασαρία, και δεν είναι η φασαρία που πειράζει, γιατί ανταλλάσσουμε απόψεις. Είναι η ένταση. Είναι η ένταση και οι διακοπές και οι φωνές. Που δεν μπορώ να καταλάβω πώς στοχεύουν. Λέω λοιπόν με πολύ απλά λόγια. Έχουμε αυτό το χαρτί. Δύο χαρτιά. Σας φώναξα και πριν να σας πω, γιατί έχουν ημερομηνία 21 και 22, έτσι, αυτό τότε βγήκανε. Εξετάστε το σύστημα υγείας, εξετάστε τη διαδικασία που ακολουθείτε στο ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ και βεβαίως και τη γιατρό. Εγώ αυτό έχω να πω. Εσάς αυτό δεν σας προβληματίζει? Από ένα νοσοκομείο ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ βγαίνει αυτό? Εκεί ο κ. Κόκκαλης ήρθε και είπε μήπως είναι πλαστό, υπονόησε. Εγώ δεν λέω ότι είναι πλαστό. Εγώ λέω λοιπόν ότι είναι μια διαδικασία φασών, πιθανών, λέω, δεν ξέρω, που δίνονται όπως άδειες οδήγησης, όπως για όπου απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις, γίνονται με μια διαδικασία πιθανών, αν υπάρχει θέμα υγείας. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή από ένα δημοσίευμα δεν μπορώ να υιοθετήσω ότι υπήρχε θέμα υγείας. Πιθανόν όμως να υπήρχε. Αυτό χρήζει εξέτασης πραγματικά, διότι αλλάζει λίγο το τοπίο. Βέβαια δεν σας είδα καθόλου να έχετε το ίδιο ενδιαφέρον και μένος για τη μετακίνηση του σταθμάρχη και τη δική του ευθύνη πιθανά. Δεν το είδαμε. Ήσασταν πολύ ήσυχοι. Ακούσαμε. Εξετάστηκε αυτό εδώ στην Επιτροπή. Είδαμε ότι ήσασταν πολύ χαμηλά. Δεν σας είδα για όλες τις άλλες δικλείδες ασφαλείας που δεν υπήρχαν να λέτε κουβέντα. Εδώ δώστε τα αρέστα σας. Αυτά ήθελα να πω. Εγώ λέω λοιπόν να συνεχίσει η εξέταση της κυρίας Μάρτυρος. Σε ό,τι αφορά τον ιατρικό φάκελο της γνωματεύσης, επιμένω ότι ίσως πρέπει, αυτό δεν ξέρω ποια αρχή μπορεί να το κάνει, να εξεταστούν πώς δίνονται αυτά από το ΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ και πώς οι γιατροί υπογράφουν. Αυτό είναι ένα θέμα. Και το έχουμε ξανασυναντήσει σε άλλες υποθέσεις. Και να συνεχίσουμε. Και σας παρακαλώ πολύ να κατέβουν λίγο οι τόνοι. Χωρίς λόγο. Μιλάνε όλοι μαζί, διακόπτουν. Τι γίνεται δηλαδή σήμερα? Βρίσκεστε σε δύσκολη θέση ως κυβέρνηση, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά όχι έτσι. Ευχαριστώ. Κάτι καταλαβαίνω. Κυρία Πέρκα, ολοκληρώσατε? Σας έχω παρακολουθήσει τόσες μέρες σιωπηλούς. Ολοκληρώσατε? Με το κεφάλι κάτω. Και σήμερα έχετε σηκώσει η επανάσταση. Κυρία Πέρκα, ολοκληρώσατε? Ολοκλήρωσα. Ο κύριος Κονομόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, περιμένουμε να ακούσουμε από την κυρία Τσαπαρίκου πολύ σημαντικά πράγματα, εκτός από αυτό στο οποίο έχουμε εστιάσει. Συμφωνώ και εγώ ότι το ύφος και η τόνη έχουν ανέβει αδικαιολόγητα. Και θα ήθελα, ας πούμε, ένα από τα βασικά που περιμένω να ακούσω είναι ότι 20 χρόνια
Δεν έχουν αναβαθμιστεί. Κάηκαν άνθρωποι ζωντανοί γιατί δεν πληρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας της πυρασφάλειας. Έπρεπε με βάση τις κοινοτικές οδηγίες, αν τις είχατε εφαρμόσει σωστά, να έχουν προδιαγραφές ε, 4-55-45 κάθετος 2. Τις εφαρμόσατε. Αυτά είναι τα ζητούμενα. Και μην φωνάζετε κι εσείς εδώ, κυρία Μάρτης, διότι δεν έχετε δικαίωμα. Εμείς εδώ πέρα έχουμε κάθε δικαίωμα να τσακωνόμαστε. Συνάδελφοι είμαστε. Εσείς από πού και ως πού? Ποιος σας δίνει το δικαίωμα να φωνάζετε? Είστε μάρτυρας και θα πρέπει λίγο να μας ανεκτείτε, αν έχετε την καλοσύνη, και ήρεμα να μας δώσετε κάποιες απαντήσεις. Εντάξει. Ευχαριστώ. Η κυρία Καραγεωργοπούλου, παρακαλώ. Πραγματικά συνεχίζεται ο εργοτισμός του Προέδρου σε σχέση με τη διαδικασία. Πλην όμως, αυτό το έγγραφο πραγματικά είναι ένα έγγραφο τύπου φασόν, όπως είπε και η κυρία Πέρκα, όπως συνηθίζει το ελληνικό δημόσιο να συντάσσει έγγραφα και το ΕΣΥ. Δεν προδίδει ότι υπάρχει κάποιος λόγος να έχει συνταχθεί ελλιπές. Είναι ελλιπές. Σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ εύκολο να διαπιστωθεί αν οι υπογράφοντες ιατροί πράγματι είχαν εξετάσει τον θανόντα και είχαν ήδη αποδώσει το συμπέρασμα ότι είναι ικανός για την συνέχιση της εργασίας του. Σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο όμως στην εξέταση της μάρτυρα δεν μπορεί να εντοπίζεται μόνο στο θέμα της επάρκειας των προσόντων ενός μηχανοδηγού ή του μηχανοδηγού της αμαξοστοιχίας. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα ζητήματα για τα οποία κάνει να εξεταστεί και θεωρώ ότι έχει καθυστερήσει υπερβολικά η διαδικασία με ευθύνη του Προεδρείου και του εισηγητή της πλειοψηφίας, μετατοπίζοντας όλα τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν την Επιτροπή σε σχέση με το ρόλο της μάρτυρα γενικότερα στο θέμα της επάρκειας προσόντων και του ιατρικός επιτρεπτού της εργασίας του μηχανοδηγού που δεν ζει. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Κύριος Φλώρος τώρα. Σχετικά με τα έγγραφα που μας έχουν κατατεθεί, εγώ δεν θα πω, δεν εστερνίζομαι καν την άποψη περί πλαστότητας. Είναι όμως με ελλείψεις. Αυτές τις ελλείψεις, για αυτές τις ελλείψεις μάλλον, φέρουν ευθύνη οι υπογράφοντες ιατροί που έχουν κάνει και τους εκάστοτε ελέγχους στον κύριο Κουτσούμπα. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να κληθούν αυτοί οι γιατροί να καταθέσουν και να μας αναφέρουν για ποιους λόγους δεν έχουν συμπληρώσει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία λείπουν. Να προσκομιστεί ο φάκελος για να ελεγχθούν και άλλες ελλείψεις ή παραλήψεις που τυχόν να έχουν είτε στο συγκεκριμένο μηχανοδηγό είτε σε οποιονδήποτε άλλο, αλλά όχι για να αναδείξουμε πιθανή ευθύνη του μηχανοδηγού. Δεν έφταιγε ο μηχανοδηγός για τη βραδιά των τεμπών. Γιατί κάτι τέτοιο πάει να σχηματιστεί σήμερα. Δεν ελέγχουμε αν ο μηχανοδηγός έπαθε εγκεφαλικό το 2017 και το 2005. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Okay. Αν ένας γιατρός έκρινε ότι πρέπει αυτός ο μηχανοδηγός να συνεχίσει να οδηγεί, το έκρινε και συνεχίζει. Και έτσι βγαίνει και η άδεια. Από εκεί και πέρα όμως ο μηχανοδηγός δεν φταίει κάπου για το δυστύχημα των τεμπών. Δεν μπορούσε να φταίει. Και δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε στο φινάλε. Από εκεί και πέρα. Θα πρέπει να αναδειχθούν μέσω του φακέλου και από αυτές τις ελλείψεις ευθύνες και στην Hellenic Train και στη RAS, γιατί φαίνεται και είναι σίγουρο ότι υπάρχουν, και να είμαστε λίγο προσεκτικοί στις διατυπώσεις, γιατί στο τέλος θα βγει και ένα συμπέρασμα ότι φταίνε και όλοι όσοι πήραν το τρένο εκείνο το βράδυ. Δεν φταίει κανένας άλλος, φταίνε αυτοί που ανέβηκαν στο τρένο. Και 57 νεκροί, φταίνε και αυτοί που ανέβηκαν στο τρένο. Οι οικογένειές τους φταίνε αυτοί που τους είπαν πήγαινε σε περιμένο σπίτι το βράδυ. Να είμαστε λίγο προσεκτικοί, λοιπόν. Κυρία Αντιπρόεδρος και κατόπιν η κυρία Τσαπάρη που θα τοποθετηθεί. Κάποιοι βουλευτές μετά στην πορεία να πάρουν τις απόψεις. Άκουσα λίγο με προσοχή τώρα τον κύριο Φλώρο. Συγγνώμη, είπατε ότι δεν φταίει ο μηχανοδηγός. Μισό λεπτάκι. Είπα, θεωρώ δεν φταίει και δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Ναι, ακριβώς. Επειδή δεν γνωρίζουμε και η δουλειά αυτή της εξεταστικής είναι να μάθουμε ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Γι' αυτό ζητήθηκε να προσκομιστεί ο φάκελος. Γι' αυτό και ζητάμε λοιπόν να προσκομιστεί ο φάκελος και σαφώς μπορεί να μην είμαστε γιατροί, μπορούμε όμως
να συνεκτιμήσουμε ιατρικά στοιχεία. Υπάρχουν και γιατροί πολλοί μέσα εδώ στην Επιτροπή. Ο καθένας από εμάς έχει και μια ιδιότητα επαγγελματική. Όπως λοιπόν και για νομικά θέματα καταθέτουν τις απόψεις τους και μη νομικοί και γίνονται όλες σεβαστές, ασχέτως το τι πιστεύει ο καθένας από εμάς. Νομίζω ότι είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε στοιχεία. Επειδή λοιπόν ως Προεδρείο από την αρχή είπαμε ότι εμείς θα επιζητούμε μέχρι την τελευταία στιγμή όλα τα σχετικά έγγραφα, τα οποία θα φωτίσουν όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης, αυτού του φοβερού και τραγικού δυστυχήματος, αυτό θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε μέχρι και το τέλος. Λοιπόν, τώρα, ναι, ευχαριστούμε πολύ κύριε Φλόρε για την ηρωνία. Αλλά θα μας επιτρέψετε επίσης να πούμε ότι δεν θα δεχτούμε από κανέναν. Ούτε εγώ από εσάς. Ναι. Δικαίωμά σας είναι, αλλά και δικό μας δικαίωμα επίσης. Να μην δεχόμαστε προσβλητικές εκφράσεις του τύπου και αν θέλετε συγκερασμούς ότι αν δεν φταίει ο μηχανοδηγός, ότι επειδή εμείς δήθεν είπαμε ότι φταίει ο μηχανοδηγός που δεν κάναμε τίποτε άλλο παρά να ζητήσουμε αυτό το οποίο νομιμοποιούμαστε και υποχρεωνόμαστε και υποχρεούμαστε να ζητήσουμε, δηλαδή τα πλήρη έγγραφα, να το γυρνάτε αντίστροφα και να λέτε ότι σε λίγο εμείς, η πλειοψηφία δηλαδή, το Προεδρείο, δεν ξέρω ό,τι θέλετε, πέστε, ότι θα πούμε σε λίγο ότι φταίγαν και οι επιβάτες. Αυτού του είδους λοιπόν να οι συγκερασμοί, να είστε πάρα πολύ προσεκτικός. Όχι, εσείς να είστε πολύ προσεκτικός. Ξέρω πάρα κύριε Φλόρε, να είστε εσείς πολύ προσεκτικός σε αυτά τα οποία λέτε. Εντάξει, να είστε πολύ προσεκτικός εσείς, σας παρακαλώ πολύ. Έτσι, όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ευχαριστώ πολύ. Δεν λειτουργώ καθόλου με δύο μέτρα. Φλόρε, δεν έχετε το λόγο. Ένα λεπτό. Όχι, δεν έχετε το λόγο. Η κυρία Τσιαπαρίκου έχει το λόγο. Τοποθετηθήκατε. Κυρία Αποστολάκη, πριν από λίγο έγινε ο κύκλος. Γι' αυτό. Κύριε Φλόρε, δεν έχετε το λόγο, παρακαλώ. Δεν επιτρέπω να διαστρεβλώνουν τα λόγια μου. Εσείς ανοίξατε τη συζήτηση. Δεν επιτρέπω να διαστρεβλώνουν τα λόγια μου. Κύριε Φλόρε, έχετε βγάλει το πόρισμα εσείς. Έχετε αποφασίσει ποιοι φταίνε, ποιοι δεν φταίνε. Κυρία Τσιαπαρίκου έχει το λόγο. Κύριε Φλόρε, η κυρία Τσιαπαρίκου έχει το λόγο. Καθόλου όχι. Δεν τρέπομαι. Όχι, δεν τρέπομαι. Δεν θα γίνει εδώ η διαδικασία, Ροντέο. Δεν τρέπομαι. Κύριε Κούβελα, παρακαλώ, κύριε Κούβελα. Σας παρακαλώ. Κύριε Φωτήλα, η κυρία Τσιαπαρίκου και κατόπιν οι βουλευτές που έχουν ζητήσει το λόγο. Το χέρι παρακαλώ. Δεν μπορεί να συμμετέχει κάποιος συνάδελφος στην Επιτροπή. Δεν μπορεί να λέει ότι απαιτείται. Κύριε Κούβελα, σας παρακαλώ. Σοβαρά, και επιτρέπετε να προσβάλλουμε τα θύματα. Κύριε Φλόρε, αφήστε την εργολαβία αυτή, ντροπή, ντροπή. Εργολάβη του πόνου. Σταματήστε το αυτό, σταματήστε το αυτό. Αρκετά με την τιμωρηχία. Ναι, έχετε πάρει εργολαβία τον πόνο. Αφήστε τα. Είστε ο μόνος ευαίσθητος εσείς εδώ. Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ. Η κυρία Τσιαπαρίκου, κύριε Φλόρε, δεν έχετε το λόγο. Ανακαλώ, λέω, το τρικυμία εγκρανίου που είπα στην κυρία συνάδελφο. Κλείστε το μικρόφωνο σας. Θα το κάνουμε εδώ, ζούγκλα. Κυρία Τσιαπαρίκου, παρακαλώ. Καταρχήν, με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, γιατί ανέβασα και εγώ τους τόνους προηγουμένου. Ζητώ συγγνώμη από όλους τους συναδέλφους. Δεν μου δόθηκε ευκαιρία εξ αρχής να σας εξηγήσω ορισμένα πράγματα για τη θεσμοθέτηση, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της αρχής. Πράγμα που θεωρώ ότι είναι απολύτως βασικό πριν βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα, και μάλιστα εδώ κάναμε άλματα συμπερασμάτων, και από το ότι δεν έχει τον ΆΜΚΑ επάνω αυτό το έγγραφο, φτάσαμε σε ευθύνες της αρχής και προχειρότητα σε όλα τα θέματα ασφάλειας, σε όλες τις αρμοδιότητές της. Αυτά ακούστηκαν εδώ μέσα. Θεωρώ ότι είναι άδικο. Παρακαλώ, κύριε Ψηλάντη, αφήστε. Σας παρακαλώ, κύριε Ψηλάντη, αφήστε την κυρία Τσιαπάρικου. Σας παρακαλώ. Κύριε Ψηλάντη, διευκολύνετε, σας παρακαλώ, ειλικρινά. Και παρακαλώ, θεωρώ ότι ο κάθε ένας εδώ έρχεται ως μάρτυρας. Οι συνάδελφοι του Προέδρου εννοούσα, όχι δικοί μου. Νομίζω ότι έχω δικαίωμα όμως να υπερασπιστώ το ρόλο και της αρχής. Με συγχωρείτε, εξετάζομαι, είμαι μάρτυρας, όχι κατηγορουμένη. Σας παρακαλώ. Και αν είναι να αποδοθούν ευθύνες, εγώ πρέπει να απαντήσω. Κυρία Τσιαπαρίκου, δεν είναι τόνος αυτός, όπως και παρακαλώ και τους συναδέλφους. Ξανά ζητώ συγγνώμη. Κύριε Ψηλάντη, σας παρακαλώ θερμά. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ θερμά. Παρακαλώ, κυρία Τσιαπαρίκου. Θα σας παρακαλέσω να συνεχίσετε. Σας παρακαλώ, κύριε Ψηλάντη, δεν θα μπούμε σε διάλογο. Κύριε Ψηλάντη, διευκολύνετε με, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Λοιπόν,
Λοιπόν, κυρία Τσιαπαρίκου, παρακαλώ, συνεχίστε λοιπόν, και παρακαλώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η νομοθεσία έχει συστήσει μια εθνική αρχή ασφάλειας, η ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει μεταφερθεί στο εθνικό μας δίκαιο. Είχα σκοπό να σας κάνω μια ανάλυση, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν είναι της παρούσης, οπότε θα το πάω λίγο γρήγορα. Έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο, η εθνική αρχή ασφάλειας έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Δεν υποκαθιστά την επιχειρησιακή λειτουργία και την ευθύνη κάθε εταιρείας που επιβλέπει. Λοιπόν, εμείς επιβλέπουμε τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και το διαχειριστή υποδομής. Οι ίδιοι όμως έχουν την ευθύνη της λειτουργίας για όλα τα θέματα που αφορούν την επιχειρησιακή λειτουργία. Εμείς πρέπει να ελέγχουμε δευτερογενώς και μάλιστα, αν λάβεις υπόψη και τον εσωτερικό έλεγχο, τριτογενώς σε συγκεκριμένα πράγματα και διαδικασίες. Το ότι εμείς έχουμε στο αρχείο μας τους ιατρικούς φακέλους είναι ένας βαθμός παραπάνω ασφάλειας. Δεν σημαίνει ότι αν δεν έχουμε εμείς τον πλήρη ιατρικό φάκελο δεν μπορούμε να δεχτούμε το πιστοποιητικό αυτό. Είναι ευθύνη της σιδηροδρομικής επιχείρησης να στείλει τους υποψήφιους μηχανοδηγούς και μηχανοδηγούς στους γιατρούς που έχουμε τους αναγνωρισμένους πιστοποιημένους γιατρούς από το Μητρό Ιατρών και οι γιατροί είναι υπεύθυνοι να συμπληρώσουν το συγκεκριμένο έγγραφο. Αυτά έρχονται με διαβιβαστικό έγγραφο, με λίστα των μηχανοδηγών που παρέστησαν εκεί με τα ονόματά τους, πιθανόν γι' αυτό το λόγο θεωρήσαν ότι είναι περιττό το ΑΜΚΑ, γιατί δεν υπήρχε ποτέ καμία αμφισβήτηση ότι πρόκειται για άλλο πρόσωπο, εφόσον υπάρχει λίστα των μηχανοδηγών. Και έχουν την ευθύνη φυσικά της υπογραφής τους, σύμφωνα με τις ιατρικές τους γνώσεις και τις πιστοποιήσεις που διαθέτουν. Εμείς δεν είχαμε ποτέ λόγο να αμφισβητήσουμε ότι δεν έχει γίνει σωστά η δουλειά των γιατρών. Αυτά έχουν πάει στον εφέτη ανακριτή μαζί με όλα τα άλλα έγγραφα, επειδή και αυτό υπόθηκε. Ό,τι έχουμε στη διάθεσή μας μπορούμε να τα προσκομίσουμε. Ξέρω ότι υπάρχουν και γνωματεύσεις των υπολείπων γιατρών. Σε περίπτωση που οι γιατροί θεωρήσουν ικανό τον μηχανοδηγό, παρόλο που μπορεί να έχουν παρατηρήσεις από κάτω, συνίσταται κάποια εξέταση ή κάτι άλλο που δεν το έχω πρόχειρο αυτή τη στιγμή. Κυρία Μάντερ, όμως, τις αφαιρέσεις αδειών όταν λύγει και δεν μας έχουν προσκομιστεί. Των μηχανοδηγών είναι αρμοδιότητα της ΡΑΣ, αυτό δεν είναι αρμοδιότητα. Ναι. Δεν κάνω λάθος. Οπότε όταν λύγει το πιστοποιητικό. Για ιατρικούς, ζητώ συγγνώμη απλά για να. Ναι. Επειδή θίγεται αυτό το ζήτημα. Για ιατρικό λόγο πρέπει να σας προσκομίσουν αρνητικό, δηλαδή το μη ικανό για να την αφαιρέσετε. Το μη ικανό ή καθόλου. Αν δεν μας έχει προσκομιστεί στο χρονικό διάστημα. Είναι όμως αρμοδιότητά σας η αφαίρεση αδειών για λόγους υγείας. Ναι, βέβαια, δεν μπορεί να έχει άδεια κάποιος όταν δεν βασίζεστε αποκλειστικά και μόνο στην γνωμάτευση του γιατρού. Αρκεί να το ξέρουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι ευθύνη της σιδηροδρομικής επιχείρησης μόλις τελειώσει το έτος να μας στείλει την ιατρική γνωμάτευση. Εμείς προσπαθούμε με το που τελειώσει η ημερομηνία η συγκεκριμένη να ανακαλέσουμε αμέσως την άδεια σε περίπτωση που δεν έχει φτάσει στα χέρια μας. Δηλαδή δεν περιμένουμε, δεν ρωτάμε την Ελένη Κτρίν, τον έστειλε στον μηχανοδικό για ιατρική εξέταση, να περιμένουμε λίγες μέρες, δεν πήγε ακόμη, πήγαινε. Απευθείας ορίζουμε διαδικασία για να ανακαλέσουμε την άδεια μέχρι ότου έρθει η ιατρική γνωμάτευση. Αυτή είναι η διαδικασία. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ. Είναι πανομοιότυπη. Βλέπετε ότι και οι ιδιώτες και έτυχε τώρα να είναι δύο διαφορετικά πιστοποιητικά από δύο διαφορετικά κέντρα. Έναν ιδιώτη γιατρό και από το ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ. Υπάρχουν και από δημόσια νοσοκομεία. Όλοι ακολουθούν την ίδια διαδικασία. Να ρωτήσω κάτι. Εδώ γράφει για παράδειγμα, συνίσταται έκο καρδιάς. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουμε τις εξετάσεις που συνιστούν οι γιατροί. Αυτό τώρα γυρίζει στην Hellenic Train κατόπιν για να το κατοπτεύσει. Αυτό το έχει στη διάθεσή της η Hellenic Train. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι ικανός. Αν είχαν κάποια υπόνοια ότι λόγω του ότι δεν έχει στα χέρια του το έκο καρδίας δεν κρίνεται ικανός, θα το έγραφε. Θα έλεγε μη ικανός μέχρι την προσκόμιση, μέχρι ότου να προσκομίσει έκο καρδίας. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό συνίσταται για δική του χρήση, του μηχανοδηγού. Την τελική ευθύνη ποιος την έχει για την ικανότητα? Η σιδηροδρομική επιχείρηση και ο διαχειριστής υποδομής είναι και οι δύο υπεύθυνοι για την κατάρτιση και για την κατάσταση των εργαζομένων. Εσείς δηλαδή δεν έχετε το τελικό καλός ή κακός έχει από αυτό που είναι θέμα εταιρείας και διαχειριστή. Μισό λεπτό. Το έχουμε σε ό,τι αφορά.
Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτό. Σας παρακαλώ. Θα πάμε. Παρακαλώ, κύριε Καραθανασόπουλε. Θα ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Η διαδικασία είναι ότι θέλω να διευκρινίσω, επειδή η κυρία Τσαπαρίκου προθυμοποιήθηκε να μας εξηγήσει λίγο τη διαδικασία. Κάνω δύο. Μισό λεπτό, κύριε Καραθανασόπουλε. Σας παρακαλώ. Δεν διευκολύνετε το φωτισμό αυτή τη. Σας παρακαλώ, κύριε Καραθανασόπουλε, θα πάρετε όλο τον χρόνο. Συνεχίστε, κυρία Τσαπαρίκου, παρακαλώ. Σας είπα ότι εμείς, εφόσον έχουμε το πιστοποιητικό, το συνολικό που κρίνει ικανό το μηχανοδηγό, το δεχόμαστε. Εκτός αν περιέλθουν στην πορεία άλλα στοιχεία στα χέρια μας κατά τη διάρκεια ισχύως αυτού του πιστοποιητικού, που θα πρέπει να μας τα γνωστοποιήσει η Hellenic Train ή είτε ο ίδιος ο μηχανοδηγός είτε κάποιος άλλος. Ωραία. Θέλουν δύο-τρεις συνάδελφοι εν συντομία για να πάμε και στον εισηγητή για να ξεκολλήσουμε και τη διαδικασία. Ο κύριος Όχι, κυρία Πέρκα. Εσείς δεν θέλετε. Όχι, με συγχωρείτε. Οι εισηγητές, κύριε Καλαματιανέ, έχουν ολοκληρώσει. Τώρα ο κύριος Κόκαλης, κυρία Πέρκα, ο κύριος Καραθανασόπουλος. Εμείς δεν τοποθετηθήκαμε για τα ζητήματα αυτά. Δεν ρωτήσαμε. Μπορώ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Για το διαδικαστικό είπαμε τη γνώμη μας. Ωραία. Τελείωσε ο συγκητής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Τσαβδαρίδη. Άμα δεν έχει τελειώσει ο συγκητής της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίσει. Κύριε Τσαβδαρίδη. Άμα έχει διαδικαστικό, να έχει διαδικαστικό. Εντάξει, κύριε Καραθανασόπουλε. Οι υπόλοιποι να προχωρήσουν. Εντάξει, κύριε Καραθανασόπουλε. Ο κύριος Τσαβδαρίδης. Παρακαλώ, κύριε Βλαχάκο, όχι, παρακαλώ. Κύριε Βλαχάκο, μη μου ανοίγετε καινούριο κύκλο, σας παρακαλώ. Έχουμε ξεφύγει, σας παρακαλώ. Θα μιλήσετε στη σειρά σας. Ο κύριος Τσαβδαρίδης, παρακαλώ. Ο κύριος Τσαβδαρίδης, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, επειδή κανείς δεν είπε ούτε υπονόησε ότι είναι πλαστά εικονικά τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά. Είναι ελλιπή και πρόχειρα. Και θεωρώ ότι είναι λάθος της ρυθμιστικής αρχής των σιδηροδρόμων, τεράστιο, καθώς και της Hellenic Train, εφόσον έχει τον ίδιο φάκελο όπως μας είπατε εσείς, θα μας το επιβεβαιώσουν όταν θα έρθουν οι άνθρωποι, να δέχονται ιατρικά πιστοποιητικά ικανότητας με αυτό εδώ πέρα, με αυτήν εδώ πέρα τη σελίδα. Είναι αστείο. Διότι η ρυθμιστική αρχή ενέργειας, κύριε Πρόεδρε, σιδηροδρόμων, έτσι, που είναι αρμόδια επιτροπή για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, όταν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, έτσι, είναι αστείο να δέχεται ανθρώπους να ανεβαίνουν χωρίς να υπάρχει ένα πλήρες πιστοποιητικό. Και επειδή εδώ πέρα φαίνεται ότι γίνανε προβλεπόμενες εξετάσεις ή απαιτεί προβλεπόμενες εξετάσεις στο πιστοποιητικό για να δοθεί, οι οποίες δεν αναφέρονται καθόλου στο συγκεκριμένο πιστοποιητικό, και όπως μας κατέθεσε η κυρία Τσαπαρίκου, θα έπρεπε να υπάρχουν εξετάσεις από 4 γιατρούς, που εδώ καθόλου δεν γίνεται αναφορά σε αυτές. Εγώ θέλω τώρα να συνεννοηθεί η κυρία Τσαπαρίκου με την υπηρεσία της, να μας σταλεί τώρα από την υπηρεσία της αυτές οι 4 και άλλες 4-8 ιατρικές γνωματεύσεις που συνοδεύουν τη μία και την άλλη, το ένα και το άλλο πιστοποιητικό υγείας, για να δούμε αν πραγματικά συνόδευαν αυτό το πιστοποιητικό και αν ήταν σωστό αυτός ο άνθρωπος να έχει ένα τέτοιο πιστοποιητικό. Άρα λοιπόν, να κάνει μια συνεννόηση με την υπηρεσία της τώρα, να ζητήσει αυτό το φάκελο, να έρθει ο φάκελος άμεσα στην Επιτροπή και με αυτά τα στοιχεία και να συνεχίσουμε και την εξέταση του μάρτυρα. Όμως θα παραμείνει στη διάθεσή μας η κυρία Τσαπαρίκου, έτσι ώστε όταν θα έρθει ο φάκελος από την υπηρεσία της, αν μπορεί να έρθει και σήμερα και σε πόση ώρα, για να μπορέσουμε να της κάνουμε ερωτήσεις σε σχέση με αυτά που θα προσκομιστούν από την υπηρεσία. Πρότασή σας, για να καταλάβω, είναι η κυρία Τσαπαρίκου να παραμείνει, να συνεχιστεί η εξέταση και να προσκομιστεί ο φάκελος εντός της διαδικασίας. Δηλαδή να ζητηθεί να μας προσκομίσουν το φάκελο του. Ναι, να ζητήσει τώρα από την υπηρεσία της να έρθει ο φάκελος. Ναι. Θέλω το λόγο για αυτά τα δύο έγγραφα. Πριν μπούμε στην ουσία, είχε δίκιο κύριε Φωτήλα. Καταρχάς, κύριε Φωτήλα, είμαστε σίγουροι ότι γίνανε αυτές οι εξετάσεις. Κυρία Πέρκα, περίμενε λίγο. Θέλω το λόγο. Είναι σίγουρο, κυρία Πέρκα, εσείς είστε σίγουροι ότι αυτά τα πιστοποιητικά συνοδεύονται από τις 4 γνωματεύσεις. Υπάρχουν, είστε σίγουροι. Παρακαλώ, μην παίρνετε. Να τα δούμε. Παρακαλώ. Πρώτα να τα δούμε και μετά θα δούμε αν μπορούμε να τα κρίνουμε. Μπορεί να μην υπάρχουνε.
Ωραία. Επειδή έχουν ζητήσει, επειδή έχουν τοποθετηθεί οι εισηγητές, έχουν ζητήσει κάποιοι συνάδελφοι μονόλεπτες τοποθετήσεις για να ξαναπεράσουμε στους εισηγητές. Λοιπόν, ποιοι θέλουν να μιλήσουν για ένα λεπτό? Ο κύριος Βλαχάκος, ο κύριος Φωτήλας, ο κύριος... Όχι, θα δώσω το λόγο στον κύριο Σαρακιώτη, ο κύριος Κέλλας, κάποιος άλλος συνάδελφος. Ωραία. Και κατόπιν οι εισηγητές επί της προτάσεως της πλειοψηφίας. Ο κύριος Βλαχάκος, παρακαλώ. Για ένα λεπτό, καταλαβαίνετε για την οικονομία του χρόνου. Εντάξει, τώρα είμαστε έξι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώμη για την παρέμβαση, αλλά λόγω της φύσεως του επαγγέλματος, γιατί άκουσα και πάρα πολλά για το ελληνικό δημόσιο και το εθνικό σύστημα υγείας. Καταρχάς, να σας πω ότι κανένα χαρτί δεν προέρχεται από το εθνικό σύστημα υγείας. Αυτό εδώ πέρα το πρώτο το χαρτί είναι από το ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ, είναι ιδιωτικού δικαίου νοσοκομείο. Άρα, το δεύτερο χαρτί, το οποίο προς γνώση των συναδέλφων, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν, θέλω να σας πω ότι η σφραγίδα της συναδέλφου είναι λυπίαστατη. Κάντε σύγκριση με την μπροστινή σφραγίδα και δείτε και την πίσω σφραγίδα. Δεν υπάρχει ούτε το άμυκα του γιατρού, ούτε ο αριθμός τσάι. Επίσης, δεν υπάρχει φωτογραφία του εξεταζομένου. Σε όλες τις επιτροπές οι οποίες εξετάζονται μέχρι σήμερα, και είχα την τιμή στα 28 χρόνια που υπηρέτησα στο ελληνικό δημόσιο να έχω πάρει μέρος σε επιτροπές, πάντοτε υπάρχει η θέση του εξεταζομένου φωτογραφία και σφραγισμένη. Όπως επίσης λείπουν, και πολύ σωστά είπατε όλοι μέχρι τώρα, τα συνημμένα έγγραφα των ιατρών, οι οποίοι ήταν ο ψυχίατρος, παύλα νευρολόγος, ο καρδιολόγος, ο ορυλά και ο οφθαλμίατρος. Και στο τέλος, προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να φτάνει σε έναν γιατρό, όπου να πιστοποιεί όλους τους άλλους. Και στο τέλος να φτάνει αυτό το χαρτί στην Ελένη Τρέιλ και μετά στη ΡΑΣ, από ό,τι καταλαβαίνω. Κάντε λοιπόν αυτή τη σύγκριση, όπως επίσης και στα δύο τα χαρτιά λείπει ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της εξέτασης. Μπορεί η ημερομηνία της εξέτασης κάτω-κάτω να είναι πάνω από τη σφραγίδα του γιατρού, όμως στο βιβλίο που αναγράφεται και εξετάζεται κάθε άρρωστος υπάρχει αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία εξέτασης. Ούτε αυτά υπάρχουν. Άρα μιλάμε για δύο ελλειπέστατα έγγραφα. Το δε συγκεκριμένο δεύτερο έγγραφο, όπως προείπα, όπου λείπουν συγκεκριμένα στοιχεία της συναδέλφου. Επάνω, εκεί πέρα που έχει γνωματεύσει η ίδια και λέει «συνιστάται εκοκαρδίας», όταν εμείς γράφουμε κάτι τέτοιο «συνιστάται εκοκαρδίας» που το διαπιστώνουμε, δίπλα παραθέτουμε το εξής: «επανέλεγχος μετά το πέρας της εξέτασης». Αυτά είχα, κύριε Πρόεδρε, να πω και σας πολύ σημαντικά πολύ. Και σας ευχαριστώ. Κύριε Φωτήλα, και εσείς με την αντίστοιχη συντομία, παρακαλώ. Όσο μπορώ. Καταρχάς να πω ότι το ελλιπές των εγγράφων είναι πάντα κακό. Και όπως σωστά είπε η κυρία συνάδελφος της Πλεύσης Ελευθερίας, το συναντάμε συχνά στο δημόσιο, δυστυχώς. Όμως άλλο είναι όταν το τρένο φτάνει στον προορισμό του. Είναι μια γραφειοκρατική παθογένεια. Άλλο είναι όταν έχουμε νεκρούς. Τότε έχουμε πλέον μια σοβαρότατη ποινική δικογραφία. Οπότε δεν μένουμε πλέον στην παθογένεια του κράτους. Έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Τώρα, εγώ όμως θα προσπεράσω την προχειρότητα του πιστοποιητικού και θα επιμείνω στα όσα αναγράφονται σε αυτό. Παρόλη την επιβεβαιωμένη από όλους προχειρότητα. Βλέπω λοιπόν ότι στις 15 Εντεκάτου του 2022 ο ιατρός παθολόγος που υπογράφει το πιστοποιητικό συνιστά στον εξεταζόμενο εκοκαρδιάς. Η πρώτη μου ερώτηση είναι, έγινε αυτή η εξέταση? Αν έγινε, πότε έγινε? Προφανώς οι αναγραφόμενες ενδείξεις δεν μπαίνουν από τους εξεταστές ιατρούς για πλάκα, μπαίνουν γιατί κάτι οι άνθρωποι έχουν διαγνώσει. Αν έγινε, πότε έγινε? Προσκόμισε την εξέταση ο εξεταζόμενος στην υπηρεσία σας? Υπάρχει αυτό το έγγραφο και αυτή η εξέταση μέσα στο φάκελό του μετά τις 15 Εντεκάτου του 2022 και πριν το δυστύχημα των Τεμπών? Όλα τα παραπάνω, σε συνάρτηση με μία σειρά από ιατρικά έγγραφα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, σύμφωνα με τα οποία ο δυστυχής μηχανοδηγός είχε υποστεί τα τελευταία χρόνια πολλαπλά εγκεφαλικά ισχεμικά επεισόδια, νομίζω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο η Επιτροπή να έχει μπροστά της όλο τον ιατρικό φάκελο. Γιατί, και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, αναρωτιέμαι αν υπάρχουν κι άλλοι μηχανοδηγοί στα ελληνικά τρένα με τέτοιο ιστορικό υγείας και τέτοια στο πόδι φτιαγμένα πιστοποιητικά που οδηγούν τα τρένα μας. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Φωτήλα. Ανοίξτε λίγο, ανοίξτε το μικρόφωνο σας, ναι, παρακαλώ.
Μου έχουν σταλεί κάποια συνοδευτικά από τα δύο πιστοποιητικά και τα μπορούμε να έχουμε τον πλήρη φάκελο για να μην λειτουργήσουμε αποσπασματικά, για να διευκολυνθούμε, να μην έχουμε τη σειραφή εγγράφων για να τα δώσει η γραμματεία ενοποιημένα. Μπορούν οι συνεργάτες να στείλουν τον πλήρη φάκελο του συγκεκριμένου μηχανοδηγού. Μπορώ ένα λεπτό να. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ. Κύριε Σαρακιώτη, θέλετε να είναι και η κυρία Τσιαπαρίκου εντός, μήπως την αφορά κάτι που θα πείτε. Όχι, δεν απαραίτητο, κύριε Πρόεδρε. Απλά επειδή βλέπουμε ότι οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας έχουν ρίξει πολύ μεγάλο βάρος στο θέμα της υγείας του αποβιώσαντος μηχανοδηγού και εστιάζουν στα συγκεκριμένα έγγραφα, εμείς ζητούμε να κληθούν, γιατί γιατροί δεν την χάνουμε, δικηγόροι είμαστε οι περισσότεροι, να κληθούν και οι γιατροί που έχουν υπογράψει τα πιστοποιητικά και έχουν πολλές απορίες, όπως φαίνεται, οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας, να κληθούν οι γιατροί για να μας απαντήσουν για τα μείζωνα ζητήματα τα οποία θέτει η πλειοψηφία. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σαρακιώτη. Κύριε Τσαβδαρίδη, και η πλειοψηφία, αυτό σαν έτοιμο κατόπιν θα περιμένω την τοποθέτηση σας. Ο κύριος Κέλλας έχει το λόγο. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να είναι η κυρία Τσαπαρίκου όμως. Ωραία. Θέλει κάποιος άλλος συνάδελφος. Ο κύριος Κόκαλης. Κύριε Κόκαλη, ναι. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι σε γενικές γραμμές συμφωνούμε όλοι για την αναγκαιότητα να ψαχτεί αυτή η υπόθεση. Βέβαια, κάποιοι δεν θέλουν να δουν την αλήθεια κατάματα, γιατί ένα έγγραφο όταν δεν είναι σωστό, τρεις είναι οι περιπτώσεις. Ή είναι ατελές χωρίς να έχει κάποια συνέπεια, ή είναι ψευδές, ή είναι πλαστό. Ναι, κύριε Τσαβδέ, εξαρτάται πώς βλέπει ο καθένας και διαβάζει το έγγραφο. Βέβαια, εμείς ζητάμε, εκτός από το φάκελο, να έρθουν και οι γιατροί οι οποίοι έχουν υπογράψει. Από εκεί και πέρα, κύριε Πρόεδρε, δεν είδα όμως την κυβερνητική πλειοψηφία όταν θέσαμε θέματα για τα έγγραφα να προσκομιστεί το έγγραφο που υπέγραψε ο κύριος Καραμαλής με τον κύριο Τσαλίδη τον Νοέμβριο του 19. Δεν έχει έρθει αυτό το έγγραφο. Εμείς έχουμε πει ναι σε όλα τα έγγραφα. Δεν ήρθε. Κύριε Κόκαλη, όπως σας ενημέρωσα στην τελευταία συγκεκριμένα συνεδρίαση, όπου προσκομίστηκαν έγγραφα από την Εργοσέ, η Επιτροπή έχει ζητήσει πριν από τα Χριστούγεννα και έχουμε κάνει και δεύτερη κρούση για όλα τα έγγραφα. Όλα. Ουδέν κρυπτών. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία διάθεση τέτοια. Και παρακαλώ, επειδή. Να εφαρμόσουμε. Και ενημερώνεστε για όλη τη ροή εγγράφων. Σας υπενθύμησα και την προηγούμενη Πέμπτη στην τελευταία μας συνεδρίαση. Στείλαμε όλα σε όλους τα έγγραφα μέχρι στιγμής που έχουν έρθει κυρίαρχα από την Εργοσέ και έχουμε επαναλάβει κλήσεις στα Υπουργεία για να μας στείλουν και τα υπόλοιπα έγγραφα και στις αρμόδιες υπηρεσίες και εταιρείες. Κύριε Τσαβαρίδη, μισό λεπτό. Όταν, επειδή είπε ο Τρίτη, όταν δεν υπάρχουν εξετάσεις μέσα στο έγγραφο, όπως σωστά υπόθηκε, αυτό το έγγραφο πώς μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος? Η κυρία Τσιαπαρίκου έχει επικοινωνήσει με το φορέα της για να δούμε, για να έρθει, γιατί ο κύριος Κέλλας θέλει να. Παρακαλώ να ενημερωθεί η κυρία Τσιαπαρίκου. Σιγά σιγά να έρθει ξανά στην αίθουσα για να συνεννοηθούμε λίγο, για να δούμε τι. Κύριε, τρία λεπτά με το ρολόι, όμως παρακαλώ άπαντες εδώ, μια διακοπή. Παρακαλώ τους συναδέλφους να εισέλθουν στην αίθουσα. Ο κύριος Κέλλας έχει το λόγο και κατόπιν θα περάσουμε στους εισηγητές, γιατί έχει υπάρξει μια σχετική άποψη να τη συζητήσουμε. Κυρία Τσαπαρίκου, είπατε πριν ότι απαιτούνται χαρτιά για την οδηγική ικανότητα των μηχανοδηγών από 4 ειδικότητες. Σωστά? Πολύ σωστά. Έχετε κάποιους συγκεκριμένους συμβεβλημένους γιατρούς με τον ΟΣΕΟ που περνάνε η ιατρική εξέταση ή μπορούν να πάνε σε οποιοδήποτε γιατρό? Είπα και προηγουμένως ότι υπάρχει μητρό
αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΡΑΣ με πιστοποιημένους ιατρούς που μπορούν από αυτούς τους γιατρούς πρέπει να περάσουν οι μηχανοδηγοί. Εκτός από αυτούς, de facto, και όλοι όσοι εργάζονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πολύ ωραία. Επομένως, εδώ εσείς μας προσκομίσατε ένα πιστοποιητικό μόνο από παθολόγο. Το ένα είναι το 15-11-21 από τον κύριο Σταυρέα, διευθυντή παθολόγο, αλλά πληρωτή διευθυντή του ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΡ, σωστά. Και το άλλο είναι από την κυρία Αρχανιωτάκη, που όπως είπε και ο συνάδελφος ο κύριος Βλαχάκος, αυτή η σφραγίδα είναι λιπέστατη. Είναι στη Θεσσαλονίκη αυτή η γιατρός, είναι στην Αθήνα, είναι στο ιατρείο που τον εξέτασε. Δεν αναφέρεται τίποτα. Επιπλέον, και στα δύο πιστοποιητικά, τα ιατρικά, δεν αναφέρεται το άμκα του ασθενούς. Ένα σχέτο όνομα δεν λέει τίποτα απολύτως. Με αυτό το πιστοποιητικό, ούτε συνταγή για αντιβιωτικό δεν μπορείτε να πάρετε. Γιατί δεν αναφέρεται το άμκα ούτε του ασθενούς ούτε του ιατρού. Τρίτον, βλέπω κάτω στο πιστοποιητικό από την κυρία, από τη γιατρό από τη Θεσσαλονίκη, να μην λέμε και ονόματα, ειδικότητα λέει εξειδίκευση διαβήτης και συνιστά εκοκαρδίας. Τι είναι αυτό? Δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, θέλουμε να προσκομίσετε ως ΡΑΣ τα χαρτιά των 4 ειδικοτήτων που πρέπει να έχει ο κάθε εργαζόμενος. Μεμονωμένα χαρτιά από την εξέταση. Όταν πας να βγάλεις δίπλωμα αυτοκινήτου ή από μηχανάκι, σου ζητάνε γιατροί από παθολόγο, χαρτί από οφθαλμίατρο, χαρτί από καρδιολόγο. Τα προσκομίζεις ένα-ένα. Δεν υπάρχει ένας γιατρός που έχει την ευθύνη για τους υπόλοιπους. Δηλαδή ένας παθολόγος. Να απαντήσω, συγγνώμη, αλλά σας ήρθανε δύο... πήρατε τα δύο έγγραφα που συνοδεύουν αυτά τα πιστοποιητικά. Δεν φαίνεται τίποτα όμως. Από αυτά δεν φαίνεται κάτι. Και εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε βαρύ ιστορικό μητρό, με δύο φορές εγκεφαλική αιμορραγία, με ρήξη ανευρίσματος εγκεφαλικής αρτηρίας, με εμβολισμό. Θέλουμε να μας προσκομίσει τα χαρτιά των 4 ειδικοτήτων. Όσον αυτό που αναφέρεται ότι το ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ είναι μεγάλο το κτίριο. Οι γιατροί είναι που εξετάζουν και υπογράφουν, δεν είναι το κτίριο. Μπορώ να απαντήσω. Στα έγγραφα που προσκομίσαμε, φαίνονται οι ειδικότητες που προανέφερα. Φαίνεται η φωτογραφία του μηχανοδηγού, ο αριθμός μητρώου εργαζομένου και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας. Έχει υπογραφές των συγκεκριμένων ειδικοτήτων όλων των γιατρών, με παρατηρήσεις τους, με τα ευρήματα των ιατρικών εξετάσεων. Αν δεν είναι απόρριτο, το γράφει εδώ. Εσείς το βγάζετε. Ναι, αν θέλετε μπορώ. Όχι, είναι μπροστά σας εν διάκριση. Ναι, ναι, το έχω στο mail μου που φαίνεται. Όχι, στο mail. Εγώ δεν ευθύνομαι για την εκτύπωση. Αν το ήξερα θα τα είχα φέρει εδώ σε καλύτερη. Ωραία, να μας προσκομίσετε τα χαρτιά μεμονωμένα του νευρολόγου, του ορειλά, του οφθαλμίατρου, του καρδιολόγου. Ένα-ένα χαρτί. Αυτό ζητάμε. Δεν ζητάμε κάτι. Είναι σε ένα χαρτί και οι 4 γιατροί αναστείλει με τις εξετάσεις που έχουν κάνει, τι έχουν εξετάσει, τις παρατηρήσεις τους, την ημερομηνία και την υπογραφή τους. Επάνω είναι το αριθμός δελτίου ταυτότητας και ο αριθμός μητρώου εργαζομένου και η φωτογραφία του. Δεν έχει προσκομιστεί κάτι άλλο. Όχι, είναι κάθε χρόνο γίνονται οι εξετάσεις. Για τους άνω των 55, η υπουργική απόφαση προβλέπει... Ναι, έλεγε 15-11 του 22. Ναι. Μετά το 23 συνέβη το δυστύχημα, όπως ξέρετε. Ναι, αλλά στο ενδιάμεσο έπρεπε να έχει κάνει ένα έκο κάτι, το οποίο το ζητάγανε, το έκανε. Όχι, θεωρείται ικανός για εργασία και συνίσταται αυτή η εξέταση. Λοιπόν, επειδή πρέπει να τηρηθεί μια διαδικασία, παρακαλώ, έχουμε την εικόνα των εγγράφων, παρακαλώ τους εισηγητές να τοποθετηθούν αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχίσουμε. Θα πάμε σε διαδικασία ερωτήσεων, θα πάμε σε μια διαδικασία, θέλετε κάποιο χρόνο να δείτε, να μελετήσουμε, να ζητήσουμε άλλα έγγραφα, παρακαλώ να τοποθετηθείτε. Κύριε Τσαβδαρίδη, 2-3 λεπτά ο καθένας. Ο κύριος Κόκαλης, κυρία Αποστολάκη, συνεχίζουμε με όλους τους εισηγητές. Επειδή η ποιότητα της φωτοτυπίας
είναι χάλια. Εγώ θέλω να μας πείτε, αν μπορείτε εσείς να μας πείτε τώρα, έτσι, να ρωτήσω κάτι. Το πρώτο έγγραφο, ποιο από τα πιστοποιητικά τα δύο συνοδεύει, του 21 ή του 22, δηλαδή ποιο είναι του 21, ποιο είναι του 22, ξέρετε να μας πείτε. Το πρώτο, έτσι όπως μου δόθηκε εμένα, είναι του 22. Αυτό εδώ, δεν ξέρω, μιλάμε για το ίδιο. Το γράφει κάτω-κάτω. Ωραία. 11-11 του 22. Του 21. Είναι το επόμενο. Το επόμενο. Εκεί λοιπόν στις τέσσερις στήλες, ενώ το πρώτο έγγραφο φαίνεται ότι έχει από χειρουργό, τώρα δεν ξέρω τι γράφει, το πρώτο, του 22. Το άλλο, κυρία Τσαπαρίκου, δεν έχει, τουλάχιστον έτσι φαίνεται, εντάξει, δεν έχει τον τέταρτο γιατρό που απαιτείται. Δεν βλέπω ούτε σφραγίδα, ούτε παρατηρήσεις, ούτε κάποια πράγματα. Σωστά. Δέστε στο κάτω τμήμα, έχει μία σφραγίδα, δύο. Τέταρτη, την τρίτη, η τρίτη στήλη δεν έχει κάτι. Εκτός αν δεν φαίνεται, έτσι. Εγώ θέλω να είμαι. Ναι, είναι βιομηχανία. Έτσι δεν είναι. Μισό λεπτό. Θα σας πω τι γράφουν πάνω οι στήλες που δεν. Τι γράφουν πάνω οι στήλες. Λοιπόν, το πρώτο είναι κυκλοφοριακό σύστημα. Η δεύτερη στήλη είναι νευρικό σύστημα. Βιοχημικός έλεγχος εξέταση αίματος, η τρίτη στήλη. Βιοχημικός έλεγχος εξέταση ούρων, η τέταρτη στήλη. Και ακτινολογικός έλεγχος. Ναι. Ναι. Πάμε στο κάτω. Έχει και από κάτω μεριά. Τι γράφουν εκεί. Μισό λεπτό. Τώρα κοιτάτε το κινητό σας. Το κινητό μου, γιατί από εδώ και ναι. Δεν μπορώ. Τώρα δεν είναι διαδικασία τώρα αυτή. Συγγνώμη, είναι διαδικασία. Ο φάκελος. Όραση. Μια στιγμή θέλω. Θα καταλήξω εκεί, κύριε Κόκαλη. Γιατί βιάζεστε. Όχι, αλλά έχει σημασία για την τοποθέτησή μου, κυρία Τσαπαρίκου. Έχουμε. Λίγο το μικρόφωνο. Έχει σημασία για τη διαδικασία. Κατανοώ ότι σας έχουμε ζητήσει μια σειρά εγγράφων. Απλά κατανοείτε κι εσείς ότι δεν είναι δόκιμο να γίνεται χρήση κινητού κατά τη διάρκεια μιας μαρτυρίας. Επομένως, επειδή υπάρχει μια συζήτηση για τα έγγραφα, να ακούσουμε λίγο τους εισηγητές για το πώς θα τοποθετηθούμε γύρω από αυτή τη διαδικασία. Ζητώ συγγνώμη, κύριε Τσαρταρίδη, συνεχίζετε. Σε αυτό το δεύτερο του 21 το έγγραφο, κυρία Τσαπαρίκου, έχει οι κάτω στήλες. Δεν τα βγάζω εγώ τι είναι. Δείχνουν ότι έχουν ένα ερήκος δυνάν. Η κάτω στήλη, λέω έτσι, έχει μία, δύο, τρεις, τέσσερις στήλες. Mm-hmm. Το κάτω τμήμα του εγγράφου, σωστά, με παρακολουθείτε τώρα ή κοιτάτε το τηλέφωνο. Σας παρακολουθώ. Ναι, γιατί δεν γίνεται. Στο τηλέφωνο βλέπω, γι' αυτό το κοιτάω. Ναι, στο τηλέφωνο, να συνεννοηθούμε. Ναι. Δηλαδή, το κάτω τμήμα, τι γράφει, έχει κάποια γράμματα και μια σφραγίδα. Το ίδιο και στη δεύτερη. Στην τρίτη στήλη που υποτίθεται, αυτό καταλαβαίνω εγώ γιατί και από το 22 αυτό συμβαίνει, έχει το 22 στο κάτω τμήμα έχει τέσσερις γιατρούς. Το άλλο έχει τρεις γιατρούς. Λείπει ένας γιατρός. Σωστά. Όχι, απλά έχουν γράψει άλλα πράγματα εδώ. Εδώ γράφει χωρίς παθολογικό στο 21 έβριμα, ενώ στο πρώτο έγγραφο έχει συμπληρωθεί με κάποιες παρατηρήσεις. Όχι, όχι, όχι. Ακούστε ναι. Με λίγο τώρα. Για να συνεννοηθούμε. Στο κάτω τμήμα του εγγράφου. Μάλιστα. Δέστε με λίγο, κοιτάξτε λίγο. Σε αυτό το τμήμα του εγγράφου. Μάλιστα. Έτσι, στο από κάτω. Υπάρχει μία στήλη που φαίνεται ότι κάτι γράφουν και είναι μία σφραγίδα. Στη δεύτερη δίπλα στήλη, ακριβώς πάλι φαίνεται. Στην τρίτη στήλη που προορίζεται για έναν γιατρό, προφανώς ένας από τους τέσσερις, έτσι, γιατί είπατε ότι είναι τέσσερις οι γιατροί, εκεί στην τρίτη στήλη δεν υπάρχει καμιά υπογραφή κανενός γιατρού, ούτε κάποιο. Κάποια παρατήρηση. Και στην τέταρτη πάλι στήλη, πάλι υπάρχει μια σφραγίδα και κάποια γραμμένα πράγματα για τα ευρήματα. Άρα λοιπόν, έτσι όπως το βλέπω εγώ, δεν υπάρχει τέταρτος γιατρός ο οποίος υποχρεωτικό θα συμμετείχε προκειμένου στο τέλος αυτός που πιστοποιεί να βγάλει μια ικανότητα του μηχανοδηγού. Σωστά? Όχι. Ναι, ωραία. Πέστε μας. Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν όλοι οι γιατροί, παθολόγος, χειρούργος, όραση, ακοή, ναι. Νευρικό σύστημα, καρδιολόγος. Όλοι οι γιατροί υπάρχουν και στα δύο. Απλά στην τρίτη στήλη γράφετε κάτι. Στην τρίτη στήλη γράφει χωρίς παθολογικό έβριμα και υπογράφει ένας γιατρός. Πού το λέει αυτό? Έχει τίποτα άδειο. Δεν έχει άδειο είναι. Στην τέταρτη είναι αυτό που λέτε εσείς. Τώρα, το άλλο είναι ο χειρούργος, ο οποίος δεν είναι υποχρεωτικό. Χειρουργική. Ναι.
Σε αυτό που αναφέρεται ο κύριος Σαυδαρίδης είναι η γνωμάτευση την οποία πρέπει να δώσει από όσο μπορώ να διαβάσω τα γράμματα. Εντάξει, έχουμε μάθει λίγο να τα διαβάζουμε. Θα έπρεπε να έχει υπογράψει ο χειρουργός όπως έχει υπογράψει και στην πρώτη σελίδα. Εκείνο που είναι το παράδοξο είναι ότι στην τέταρτη στήλη, αυτή που λέει η κυρία Τσαπαρίκα, αυτός που έχει υπογράψει κάτω-κάτω, αν το δείτε, είναι ο κύριος Νικόλαος Μαυρέας, ο οποίος κάνει γνωμάτευση στις 9 Εντεκάτου και στις 15 Εντεκάτου είναι ο ίδιος που ξαναπερνάει όλους τους γιατρούς συνενώντας περί των ευρημάτων. Δηλαδή ήταν και εξετάζων και τελικός εξεταστής όλων των υπολείπων. Δεν είσαστε σε θέση να το γνωρίζετε αυτό εσείς, γιατί είναι της Ελένη Τρέιν, έτσι. Απλά κάνω την παρατήρηση. Απλά κάνω την παρατήρηση αυτή. Έτσι, τίποτα άλλο. Ο παθολόγος τα συγκεντρώνει όλα. Ο παθολόγος, ο οποίος είναι επιτετραμένος να ελέγχει όλα τα πιστοποιητικά των υπολείπων συναδέλφων. Πάμε λίγο επί της διαδικασίας. Επειδή ή θα συνεχίσουμε εξέταση ή επειδή βλέπουμε ότι τα έγγραφα και η ποιότητά τους δεν είναι αυτή η οποία μας επιτρέπει εξέταση. Δεν ξέρω και οι υπόλοιπες κοινοβουλευτικές ομάδες. Θέλω λοιπόν την άποψή σας, επειδή έχουμε μπει μια άποψη του Προεδρείου, αλλά εσείς θα τοποθετηθείτε. Μια άποψη είναι ότι επειδή έχουμε μπει ήδη στο θέμα της υγείας του μηχανοδηγού, μήπως θα πρέπει να πάρουμε τα πλήρη έγγραφα σε μια καλύτερη μορφή, γιατί αυτή εδώ δεν επιτρέπει εξέταση, και να συνεχίσουμε κατόπιν την εξέταση επ' αυτής της βάσης για να μην περάσουμε σε άλλα αντικείμενα. Δεν ξέρω, παρακαλώ να τοποθετηθούν οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Ο κύριος Τσαυδαρίδης και κατόπιν όλοι οι υπόλοιποι εισηγητές. Κύριε Πρόεδρε, με βάση το έγγραφο, το αρχικό έγγραφο, το πιστοποιητικό υγείας του κυρίου Κουτσούμπα, του Μακαρίτη, του Κουτσούμπα, δείχνει ότι είχαν ληφθεί υπόψη για να εκδοθεί κάποιες προβλεπόμενες εξετάσεις και κάποιες γνωματεύσεις. Και βεβαίως εγώ, όταν διάβασα αυτό το έγγραφο, πριν να έρθουν στη συνέχεια αυτά τα έγγραφα τα συμπληρωματικά, είχα στο μυαλό μου ότι κάθε ένας γιατρός έφτιαχνε, συνέτασε ένα τέτοιο έγγραφο όπου ανέγραφε την κατάσταση υγείας του θανόντος και ό,τι ευρήματα μπορούσε να βρει από αυτή την εξέταση. Εγώ λοιπόν φανταζόμουν και νομίζω ότι έτσι πρέπει να συμβαίνει, να υπάρχει ένα ξεχωριστό έγγραφο από τον κάθε ένα γιατρό. Το αν αυτό το έγγραφο το ξεχωριστό μπορεί να συμπεριλαμβάνει κάποια πράγματα περιληπτικά σε αυτές τις στήλες τις μικρές, αυτό μπορεί να συμβαίνει. Αλλά θεωρώ ότι θα έπρεπε από τη ΡΑΣ να τηρείται ο πλήρης ιατρικός φάκελος του κάθε μηχανοδηγού. Καταγγέλλω μια πρωτοφανή προχειρότητα στο θέμα ελέγχου της υγείας του κάθε μηχανοδηγού που ανέβαινε στο τρένο και κουβαλούσε ψυχές. Και μπορεί να λέει η κυρία Τσαπαρίκου εδώ ότι σε μας έρχονται τα στοιχεία, έχει ο γιατρός την ευθύνη της υπογραφής του. Προφανώς ο γιατρός έχει την ευθύνη της υπογραφής και η κυρία Τσαπαρίκου και η ΡΑΣ έχει την ευθύνη της δικιάς της υπογραφής. Γιατί στο τέλος η καταλληλότητα των μηχανοδηγών και το καλώς έχει για να ανέβουν στα τρένα μετά τους γιατρούς το έδινε η ΡΑΣ και η κυρία Τσαπαρίκου. Και ο κάθε εκάστοτε πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Γιατί είχαμε να αποθέσει, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων φτιάχτηκε στην πορεία και ζητήθηκε από έναν ευρωπαϊκό κανονισμό και μια ευρωπαϊκή νομοθεσία, γιατί κρίθηκε ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτή η επιτροπή ως δικλίδα ασφαλείας για να μπορεί το τρένο να κυκλοφορεί με ασφάλεια. Δεν μπορώ να δεχτώ εγώ δηλαδή ελαφρά την καρδία ότι ο κάθε πρόεδρος της ΡΑΣ παίρνει αυτό το έγγραφο που θα μου επιτρέψετε να μην το χαρακτηρίσω τώρα, γιατί είναι έτσι, που δεν γράφει τίποτα, που δεν έχει φωτογραφίες, που δεν ξέρω. Έτσι είναι ο τόνος της φωνής μου, τι να κάνω. Κυρία Μπέργκα, σταματήστε σας παρακαλώ. Αφήστε το, σας παρακαλώ. Που δεν έχει κανένα απολύτως στοιχείο
που δεν ξέρουμε αν πρόκειται για τον Κουτσούμπα Γεώργιο, τον μηχανοδηγό ή τον Κουτσούμπα Γεώργιο, δεν ξέρω ποιον άλλον στην Ελλάδα, γιατί μπορεί να είναι πολλοί άνθρωποι με αυτό το όνομα, που παίρνει ένα χαρτί στα χέρια της η πρόεδρος της ΡΑΣ, που υποτίθεται ότι συνοδεύεται από κάποιες προβλεπόμενες εξετάσεις, και να έχουμε αυτά που μας προσκομίζει, που δεν φαίνεται, δεν προκύπτει κάτι εδώ, ούτε μπορούμε να το διαβάσουμε, θα μας τα φέρει να δούμε αν μπορούμε. Και το πιο βασικό, θα έπρεπε να δει η πρόεδρος της ΡΑΣ και όλος ο ελεκτικός μηχανισμός, οι υπηρεσιακοί παράγοντες ή δεν ξέρω ποιος ήταν επιφορτισμένος με αυτή την ευθύνη, να δει αυτό που προκύπτει τουλάχιστον από τις φωτοτυπίες. Κρατάω και μια επιφύλαξη γιατί θέλω να είμαι δίκαιος, ότι ενώ στο ένα έγγραφο υπάρχουν και στις τέσσερις στήλες γιατροί που υπογράφουν, εδώ στην τρίτη στήλη δεν υπάρχει γιατρός. Δηλαδή δώσαμε επιστοποιητικό ικανότητας σε έναν άνθρωπο που φαίνεται ότι δεν εξετάστηκε τουλάχιστον από έναν γιατρό. Δεν ξέρουμε από αυτά που βλέπουμε εάν το θέμα, το πρόβλημα υγείας με τους εμβολισμούς, με τα εγκεφαλικά, με τα ανεβρίσματα, έχει επισημανθεί από τους γιατρούς. Έχει αναγραφεί στο φάκελο, πώς έχει προχωρήσει η διαδικασία, ποια είναι η φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούσε ο συγκεκριμένος για το πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Θεωρώ λοιπόν, έτσι, και καταγγέλλω ότι η ΡΑΣ θα έπρεπε να μην μείνει εφησυχασμένη με όλο αυτό, με αυτήν εδώ πέρα τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά. Δεν θέλω να πιστέψω ότι κάτι αντίστοιχο μπορεί να συνέβαινε με τους εξεταστές των μηχανοδηγών, γιατί και εκεί τηρείται ένας φάκελος. Δηλαδή αυτοί που εξέταζαν αυτούς τους μηχανοδηγούς, εάν είναι επαρκείς μηχανολογικά για να ανέβουν στο τρένο, γιατί πέρα από την υγεία ήταν και οι ικανότητές τους. Έτσι, δεν ξέρουμε και εκεί τι γινόταν και τι φάκελος. Μπορεί να προκύψει και άλλο πράγμα στην πορεία και για τους εξεταστές μηχανοδηγούς. Εγώ λοιπόν φρονώ ότι θα πρέπει και ζητάμε τον πλήρη ιατρικό φάκελο που τηρείται υποχρεωτικά στη ΡΑΣ. Επίσης τον πλήρη ιατρικό φάκελο, γιατί φαντάζομαι ότι και στην Τρενοσέ μπορεί να συνέβαιναν τα ίδια. Μακριά από μένα, εγώ θέλω να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν. Hellenic Train. Hellenic Train. Να δούμε και εκεί τι υπάρχει και τι τηρείται, για να καταλήξουμε τελικά εάν αυτός ο άνθρωπος μπορούσε να ανέβει στο τρένο ή δεν μπορούσε και ήταν επικίνδυνος, και αυτό, όπως είπα, ήταν ευθύνη της ΡΑΣ και της Τρένοσε. Επί της διαδικασίας, λοιπόν, ζητάτε φάκελο από ΡΑΣ και Hellenic Train. Αυτό να καταγράψω. Θα συνεχίσουμε την εξέταση της μαρτύρας. Νομίζω ότι δεν μπορούμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Απλά για την οικονομία των πραγμάτων, θα τοποθετηθείτε προφανώς όλες οι ομάδες. Για την οικονομία των πραγμάτων, αυτά θα πρέπει να γίνουν άμεσα. Θα τα χρειαστούμε αύριο. Δεν μπορούμε να χάσουμε άλλο χρόνο. Ήδη η Επιτροπή έχει χάσει πάρα πολύ χρόνο. Επομένως, θα πρέπει να ζητηθούν να τα έχουμε αύριο. Κύριε Κόκαλη, έχετε το λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε, όλη αυτή σήμερα η εισαγωγή και γενικά η προσπάθεια, στην οποία βέβαια εμείς συνεννούμε και συμφωνούμε να ψάξουμε οτιδήποτε μεμπτό, να το ξεκαθαρίσω. Όλη βέβαια αυτή η επιχειρηματολογία που κατατείνει στο ότι φταίει η κυρία Τσαπαρίκου εάν το πιστοποιητικό υγείας δεν ήταν ορθό ή όχι. Γι' αυτό και βλέπετε αυτόν τον καταγγελτικό ύφος, αυτόν τον καταγγελτικό τρόπο του εισηγητή. Δηλαδή δεν φταίει ότι ο Καραμαλής τον Απρίλιο του 2022 ζήτησε την αλλαγή του ορίου ηλικίας του σταθμάρχη και ο συγκεκριμένος μοιραίος σταθμάρχης ήταν εκεί. Δεν φταίει το γεγονός ότι δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν υπήρχε φωτοσήμανση, δεν υπήρχε ενδοεπικοινωνία την ημέρα του δυστυχήματος. Τρία πραγματικά περιστατικά, τα οποία όλες οι πραγματογνωμοσύνες λένε ότι αν υπήρχε τουλάχιστον το ένα, θα είχε αποφευθεί το δυστύχημα. Δεν φταίει το γεγονός ότι άλλαξε το φυσικό αντικείμενο της 7-17. Δεν φταίει ότι ουδέποτε είχε εγκατασταθεί το ETCS, παρά μόνο φταίει ο μοιραίος σταθμάρχης και ενδεχομένως και άλλοι. Ναι, είπαμε. Οι λόγοι ήταν πολλοί που οδήγησαν σε αυτό το δυστύχημα. Συνέτρεξαν σορευτικώς. Πολλοί λόγοι. Ναι, υπήρχαν κυβερνητικές ευθύνες, όπως υπήρχαν ευθύνες και στο σταθμάρχη, και πιθανότατα να υπήρχαν και ευθύνες αυτών πιθανότατα που εξέδιναν τα πιστοποιητικά υγείας. Γι' αυτό
εμείς είμαστε σύμφωνοι να ψάξουμε και αυτό, αλλά θα περιμέναμε από την κυβερνητική πλειοψηφία να είναι το ίδιο γαλαντόμα όσον αφορά τη σπατάληση του χρόνου και σε άλλα θέματα και σε άλλους μάρτυρες, όπως ο κύριος Γενιδούνιας, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά, πάρα πολύ καλά γνωρίζει ως εκπρόσωπος των μηχανοδηγών πώς γίνονται εξετάσεις. Γνωρίζει πολύ καλά γιατί προειδοποιούσε για το θάνατο και όμως μέχρι σήμερα δεν τον καλεί η Επιτροπή. Ελπίζουμε να φανείτε το ίδιο γαλαντόμι, το οποίο δεν το πιστεύουμε, και σε άλλα θέματα και σε άλλα έγγραφα. Ναι, συνεννούμε να έρθει αύριο κιόλας ο ιατρικός φάκελος και να εξεταστούν και ως μάρτυρες οι γιατροί που υπέγραψαν τα συγκεκριμένα έγγραφα και γνωμάτευσαν αυτό που γνωμάτευσαν. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, μόνο από κάτι. Αν μπορεί να έρθει ο φάκελος σήμερα, δηλαδή αν μπορείτε κυρία Τσαπαρίκου να το ζητήσει και να έρθει άμεσα ο φάκελος, να μην χάσουμε τη μέρα μας. Γιατί έχουμε με διαδικαστικά θέματα χάσει. Δηλαδή, εγώ να διακόψουμε, αν θέλετε, σε πόση ώρα πιστεύετε ότι μπορεί να έρθει ο φάκελος, αν μπορεί να έρθει να το κάνουμε σήμερα. Υπάρχει δυνατότητα, κυρία Μάρτση, υπάρχει. Για να μην χάσουμε τη μέρα. Επειδή ο φάκελος περιέχει αυτά τα δύο έγγραφα που ήδη σας προσκόμισα, απλά δεν είναι η ποιότητα της φωτοτυπίας καλή ώστε να είναι ευκρινή. Μήπως υπάρχει δυνατότητα εδώ να εκτυπωθούν σε έγχρωμη μορφή η καλύτερη εκτύπωση? Όχι. Συγγνώμη, αύριο το πρωί. Τα πρωτότυπα. Ωραία, θα ειδοποιήσω την υπηρεσία να τα φέρει. Κύριε Τσαμπαρίκου, είναι προβληματική η αποτύπωση επειδή είναι φωτογραφία και επειδή τώρα να τηρήσουμε και μία διαδικασία. Θεωρώ ότι καλύτερα να φέρει τα πρωτότυπα. Να το ζητήσουμε επίσημα ως Επιτροπή. Επιτροπή. Ναι. Ακριβώς. Επίσημα να έρθει όλος ο φάκελος. Να τοποθετηθούν. Ναι, ναι. Λοιπόν. Γύρω από το τεχνικό ζήτημα λίγο. Μπορεί να το φέρει άμεσα. Κύριε Τσαβδαρίδη, να το φέρουν άμεσα. Θα πάμε. Να ακούσουμε και μισό λεπτάκι. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως. Θα πάρουμε άποψη. Παρακαλώ, κυρία Αποστολάκη. Κύριε Πρόεδρε, εγώ, έχοντας μια ανηλυμένη άλλου είδους υποχρέωση, ενημερώθηκα από τον συνάδελφό μου, τον κύριο Πάνα, για ό,τι διεμήφθη για το διάστημα εκείνο στο οποίο απουσίαζα. Στη συνέχεια, ούσα παρούσα, δυστυχώς θα αναγκαστώ κι εγώ να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου καταγγέλλοντας όπως ακριβώς ο εισηγητής της πλειοψηφίας. Με χαμηλότερο τόνο φωνής, αλλά φοβάμαι με πολύ πιο ουσιαστικό περιεχόμενο σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες μου. Καταγγέλνουμε μία πρωτοφανή, συστηματική και επίμονη μεθόδευση συγκάλυψης. Το ανθρώπινο λάθος ως κυβερνητικό αφήγημα βλέπω ότι σήμερα επανέρχεται. Συστηματικά και με αξιομνημόνευτη προεπτιμασία. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να σύρθηκε και να αναγκάστηκε λίγες ώρες μετά την τραγωδία να ανακαλέσει την ετιμιγορία του, τη βιαστική ετιμιγορία του, αλλά ένα σχεδόν χρόνο μετά η κυβερνητική πλειοψηφία επανέρχεται μετά από έρευνα για ελλιπή πιστοποιητικά επί της ουσίας να πει το ίδιο σε σχέση με την αιτιώδη συνάφεια ανάμεσα στο ανθρώπινο λάθος, είτε του σταθμάρχη, είτε του ημιθανούς, όπως ενδεχομένως μας παρουσιάζεται, μακαρίτη σήμερα μηχανοδηγού. Καταγγέλλω επίσης ότι η εξεταζόμενη σήμερα μάρτυρας, η κυρία Τσιαπαρίκου, επικεφαλής της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, στον κατάλογο που η ίδια η κυβερνητική πλειοψηφία μας μοίρασε, κατάλογο τον οποίο συγκρότησε με χρονολογική σειρά, είναι η μάρτυρας νούμερο 22. Εάν δεν με απατούν οι σημειώσεις μου, και δεν με απατούν ούτε η μνήμη μου, και σε σχέση πάντα με τη δική σας χρονολογική σειρά,
έχουμε σταματήσει στο μάρτυρα νούμερο 10. Ο μάρτυρας νούμερο 12 και νούμερο 13 ήταν ο κύριος Πίρτζης και ο κύριος Καραμαλής. Μεσολαβεί λοιπόν ο κύριος Καραμαλής και είναι προφανές ότι ο σχεδιασμός της κυβερνητικής πλειοψηφίας επιτάσσει να μην έρθει ακόμα στη Βουλή ο κύριος Καραμαλής. Θα έρθει στη Βουλή όταν σας αρέσει, όταν το αποφασίσετε. Κατά το δοκούν αυθαιρέτως, αλλά κυρίως εντασσόμενο στις μεθοδεύσεις σας. Για μας ήταν πολύ σημαντικό ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Πίρτζης να καταθέσουν, προτού ακούσουν τι θα πούν μια σειρά από μάρτυρες, και η κυρία Τσιαπαρίκου είναι μία από αυτές, μία μάρτυρας με ιδιαίτερη βαρύτητα και κρισιμότητα, και μεθοδεύεται να προηγηθεί η εξέτασή της από την εξέταση του Υπουργού. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ σοβαρά, όπως πολύ σοβαρό είναι το ότι μεθοδεύετε. Έχετε επί της ουσίας αποφασίσει, εκτός αν μας διαψεύσετε ευχάριστα, και αναμένουμε αυτή την ευχάριστη διάψευση, να συμπεριλάβετε στον κατάλογό σας τους μάρτυρες για τους οποίους το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν οι εργασίες της Επιτροπής, και δεν είναι δυνατόν να γράφετε ήδη το πόρισμά σας χωρίς να τους ακούσετε. Μπορεί να είναι οδυνηρό, μπορεί να μην σας είναι ευχάριστο, αλλά δεν είναι δυνατόν η Επιτροπή να ολοκληρώσει τις εργασίες της χωρίς τους μάρτυρες στους οποίους έχουμε αναφερθεί και στους οποίους, επειδή από την αρχή είχαμε υπογραμμίσει ότι η διαδικασία είναι ευέλικτη, έρχομαι σήμερα να προσθέσω τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών από το 2019 μέχρι το 2021, ο οποίος παραιτήθηκε το 2021, τον κύριο Νίκο Σταθόπουλο, και τον οποίο θεωρούμε επίσης, αθρίζοντάς τον στους υπόλοιπους 7, τους οποίους μέχρι στιγμής έχετε αποκλείσει, ως σημαντικό και εκ των όνου κάνευ παράγοντα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Τώρα, ως προς τα διαδικαστικά, τα ασήμαντα διαδικαστικά, γιατί υπάρχουν σημαντικά διαδικαστικά και ασήμαντα. Το σημερινό, εάν θα συνεχίσουμε το απόγευμα ή αύριο το πρωί, εάν έχουμε υλικό έντυπο τέτοιο του οποίου μπορεί η χρήση να γίνει ακόλυτα, δεν έχω καμία αντίρρηση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αύριο το ΠΑΣΟΚ έχει συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής του ομάδας στις 2. Και μέχρι τις 2, μετά τις 2, δεν θα μπορούμε να είμαστε παρόντες, και συνυπολογίστε το στον προγραμματισμό της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ εγώ την κυρία Αποστολάκη και ο κύριος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ. Τώρα γίνεται κατανοητό, μετά την τοποθέτηση του εισηγητή της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, ο οποίος έχει βγάλει ήδη συμπεράσματα, έχει κάνει καταγγελίες, χωρίς να εξεταστεί οι μάρτυρες. Όχι ότι παίζω ρόλο υπεράσπισης, ίσα που έχω όλη την κακή πρόθεση, αλλά δεν βγάζω εύκολα συμπεράσματα. Και γιατί ήρθε σήμερα η κυρία Τσαπαρίκου και δεν ήρθε, για παράδειγμα, ο κύριος Τσαμαντής, ο προηγούμενος. Λέω, πρόεδρε, άκουσε εμάς, εμένα ολοκληρώσω, μπορείτε να απαντήσετε οτιδήποτε θέλετε. Δηλαδή, με βάση το σχεδιασμό που κάναμε την Πέμπτη, ήταν να έρθουν κατά σειρά Τσαμαντής, Βούρδας, Διονέλης, Θεοχάρης, και μετά την τελευταία μέρα, αυτό κλείσαμε, την Πέμπτη δηλαδή, να έρθει ο Καποπόρτο και Τσαπαρίκου. Και ξαφνικά εμφανίζεται σήμερα η κυρία Τσαπαρίκου, χωρίς να είμαστε ενημερωμένοι, χωρίς να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί ο κάθε μάρτυρας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και τη δικιά του προετοιμασία. Μπαίνει, όχι, κάνετε λάθος, όχι κύριε πρόεδρε, ξέρω πολύ καλά ποιο είχαμε πει να έρθουν. Με τη σειρά τη χρονική είπατε. Σας ενημερώσαμε και έγινε, και παρακαλώ να ανατρέξετε ναι, πείτε μου. Ότι ο κύριος Τσιαμαντής, λόγω ενός προσωπικού του προβλήματος, δεν είχε τη δυνατότητα, και ανακοινώσαμε την κυρία Τσιαπαρίκου, το ξέρετε. Ότι θα ερχόταν τη Δευτέρα. Μην λέτε, ότι την Τρίτη, όχι. Δεν έγινε τέτοιο. Παρακαλώ να τρέξετε και στα πρακτικά. Τέλος πάντων. Η κυρία Τσιαπαρίκου. Λέω, αυτό δεν αλλάζει. Αυτό δεν ακυρώνει μια σειρά που είχαμε εδώ πέρα.
Και ξαφνικά εμφανίζονται στην πορεία το Σαββατοκύριακο αυτά τα δημοσιεύματα. Ανοίγει μια ολόκληρη συζήτηση. Λέω, εγώ δεν κάνω θεωρίες συνωμοσίας. Ούτε λέω ότι ήταν συνωμότης όλο το περιβάλλον. Αλλά αυτή η βιασύνη και αυτή η εξαγωγή συμπερασμάτων και καταγγελιών εμάς τουλάχιστον μας προβληματίζει. Χωρίς να έχουμε προχωρήσει, εγώ λέω να βγουν καταγγελίες, να βγάλουμε συμπερασμάτα, να εξεταστούν όλες οι πτυχές και οι πλευρές. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Γιατί προσπαθούμε τώρα να διαμορφώσουμε ένα νέο αφήγημα από τη μεριά της κυβερνητικής πλειοψηφίας που αξιοποιείται από αυτή τη διαδικασία. Η γνώμη μας είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε εδώ, να φέρει η κυρία Τσαπαρίκου όλα τα απαραίτητα έγγραφα και αυτά που αφορούν το μηχανοδηγό, αλλά και άλλα ενδεχόμενα στα οποία θα εξεταστεί στην πορεία και αύριο το πρωί. Δεν χάθηκε ο κόσμος για μισή μέρα, έχουμε χάσει άλλες και άλλες μέρες. Για να μπορούσε να κάνουμε μια ουσιαστική εξέταση, να προχωρήσει η εξέταση της κυρίας Τσαπαρίκου. Βέβαια, άμα έχετε διαφορετική διάθεση. Μπορεί να ξεκινήσουμε και στη συνέχεια εφόσον έρθουν. Αλλά όλο αυτό το σταμάτα ξεκίνα, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι δεν βοηθάει την όλη διαδικασία και τη συνέχεια μια συζήτηση η οποία πρέπει να αναπτυχθεί. Ευχαριστώ τον κύριο Καραθανασόπουλο. Κύριο Σαράκης από την Ελληνική Λύση. Ναι, έχουν προσκομιστεί κάποια έγγραφα τα οποία βεβαιώνουν για την ιατρική κατάσταση του συγχωρημένου του μηχανοδηγού. Σίγουρα εδώ έχουμε επισημάνει όλοι ότι αυτά τα ιατρικά πιστοποιητικά δεν γνωρίζουμε εάν έχουν συνοδευτεί από τις αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις που πράγματι να πιστοποιούν την ιατρική κατάσταση του συγκεκριμένου προσώπου. Αλλά αυτό το οποίο εμάς μας ενδιαφέρει και θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε, γιατί δεν ήμουνα στην προηγούμενη συνεδρίαση που συζητούσατε για τους μάρτυρες, ότι είναι αναγκαίο να έρθει στην Επιτροπή μας ο κύριος Γεώργιος Καραγιάννης, ο οποίος ήταν πρώην υφυπουργός υποδομών και μεταφορών και μάλιστα τα τελευταία χρόνια ήταν και αρμόδιος για τις υποδομές. Και επειδή ακριβώς μας έχουν έρθει, αν θέλετε, σε μορφή καταγγελιών ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη θητεία επί του Κώστα Καραμαλή, αλλά οπωσδήποτε, επειδή γίνεται αναφορά πάρα πολλές φορές στην ποινική δικογραφία που έχει και στις ποινικές διώξεις που έχει ασκήσει η Ευρωπαία Εισαγγελέας και στους μάρτυρες, στους βασικούς μάρτυρες στους οποίους στηρίχθηκαν αυτές οι διώξεις, θα πρέπει να κληθούν αναγκαία, θεωρώ, στην Επιτροπή μας για την διακρύβωση της αλήθειας και ο Εμμανουήλ Παναγιώτου, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, και ο κύριος Κατσούλης. Θα πρέπει, όταν αναφερόμαστε σε αυτούς, είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να ακούσουμε και αυτούς για να καταλήξουμε σε ορθά συμπεράσματα μέσα στην Επιτροπή. Η Ελληνική Λύση θέλει να προχωρήσει η διαδικασία για να εξετάσουμε και την μάρτυρα, και γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα πέρα από την ιατρική κατάσταση που ήταν ο συγχωρημένος ο μηχανοδηγός. Σας ευχαριστώ, κύριε Σαράκη. Ο λόγος στον κύριο Δημητριάδη από τους Σπαρτιάτες. Εγώ, κύριε Βουλέ, θα πω ότι να μην εστιάζω μόνο στην ιατρική κατάσταση του μηχανοδηγού, ο οποίος έχει πεθάνει και δεν μπορεί να μας απαντήσει. Δεν εισήγει να απαντήσει στα αυτά τα οποία του λέμε, βασικά, πρώτον. Δεύτερον, υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Είχα πει ότι η κυρία Τσιαπαρίκου είναι αρμόδια και άλλα ζητήματα. Όχι μόνο του μηχανοδηγού. Θα εστιάσουμε και εκεί πέρα. Έχουν προσκομιστεί πράγματι κάποια έγγραφα. Ωραία, ας προσκομιστεί λοιπόν ο φάκελος να δούμε τι συμβαίνει και τι περαιτέρω υπάρχει, βασικά για να το εξετάσουμε. Όμως θα ήθελα να πω ότι να μην θεωρούμε ότι είναι το μοναδικό αίτιο μηχανοδηγός και τέτοια κατάσταση. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα βασικά, το οποίο πρέπει να τεθούν. Κύριε Πατή, κυρία Τσαπαρίκου, ότι έχει μια πληθώρα αρμοδιοτήτων και στα οποία θα πρέπει να ερωτηθεί. Δεν θα εστιάσουμε μόνο εκεί. Παρ' όλα αυτά, για λόγους επίσης διαδικασίας και επιτάξεις και να μην υπάρχουν ασάφειες και σχέσεις, ας προσκομιστεί λοιπόν και ο φάκελος, ας διακοπήσει την ερευνίαση, ας προσκομιστεί ο φάκελος να δούμε τι περαιτέρω υπάρχει σαν το φάκελο της ΡΑΣ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, η κυρία Πέρκα από τη Νέα Αριστερά. Λοιπόν, εγώ θα σας καταπλήξω, θα σας πω μπράβο για τον ζήλο που δείχνετε σήμερα, δεν μας είχατε συνηθίσει. Περιμένω λοιπόν τον ίδιο ζήλο όταν πάμε να εξετάσουμε τη ρουσφετολογική μετακίνηση του σταθμάρχη και την ικανότητά του. Θα πεδώ και θα περιμένω τον ίδιο ζήλο με τόση λεπτομέρεια, πραγματικά όμως, πραγματικά με τόση λεπτομέρεια, να διακόπτεται, να παίρνουμε έγγραφα, να το ξαναψάχνουμε. Όταν πάμε να δούμε τι έγινε με τη τηλεντίκη στη Λάρισα και γιατί δεν έχει αποκατασταθεί. Όταν πάμε να εξετάσουμε γιατί η Hellenic Train δεν χρησιμοποιεί στο GSMR. Όταν πάμε να εξετάσουμε και τη σύμβαση αλλά και γιατί στην Καρόλου
σταμάτησε να λειτουργεί το δευτεροβάθμιο. Αναφέρομαι σε δικλείδες ασφαλείας που βέβαια θα είχαν αποτρέψει το τραγικό δυστύχημα. Περιμένω. Μέχρι τώρα δεν το κάνατε. Ίσως ξαφνικά αποφασίσατε ότι πρέπει να κάνετε αυτή την εξέταση με αυτόν τον τρόπο. Και να είσαι και τόσο ευαίσθητη. Πραγματικά δηλαδή. Συγχαρητήρια. Βεβαίως, εγώ θα συμφωνήσω με την κυρία Αποστολάκη ότι θα έπρεπε να προηγηθούν οι υπουργοί, ο κύριος Σπύριτζης και ο κύριος Καραμαλής, πριν την εντελεχή εξέταση μαρτύρων στη συνέχεια, για να φωτιστούν οι πηγές. Θεωρώ ότι σε αυτή την επιτροπή μέχρι στιγμή σας δίνω ένα περιθώριο να διορθωθείτε. Αποκλείσατε μέλη της επιτροπής. Αποκλείσατε μάρτυρες και εξακολουθείτε να κοφεύετε συνεχώς, θα προστίθενται μάρτυρες όσο δεν γίνεται μια σοβαρή σειρά, με μια σοβαρή σειρά εξέταση μαρτύρων. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν θα τα ξαναπώ. Τώρα είναι σαφές σήμερα σε όλους ότι μετά το σταθμάρχη το ανθρώπινο λάθος βολεύει πάρα πολύ. Εγώ βεβαίως επιμένω ότι εάν υπάρχει παραμικρή, το παραμικρό δεν μπορώ να βασιστώ σε ένα δημοσίευμα όπως καταλαβαίνετε, ωστόσο υπάρχει περίπτωση να υπάρχει θέμα με την υγεία του μηχανοδηγού, η οποία κακώς δεν έχει γραφτεί. Αναφέρθηκα πριν και θα το επαναλάβω. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει αυτήν της υπογραφής. Το ξέρουμε όλοι όσοι έχουμε ασκήσει κάποιο επάγγελμα με κάποια επιστημονική ιδιότητα. Όταν βάζω την υπογραφή μου λοιπόν εγώ, παίρνω μία ευθύνη. Συνηθίζαμε να λέμε γι' αυτό πληρωνόμαστε. Αυτή είναι η ευθύνη της υπογραφής του γιατρού. Θα ήθελα βεβαίως να εξεταστούν. Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό. Γιατί πραγματικά εάν υπάρχει κακό ιστορικό που δεν έχει αποτυπωθεί ή αποδειχθεί ότι ο μηχανοδικός δεν ήταν ικανός να κάνει τη δουλειά του, κατευθείαν εγώ θα έλεγα υπάρχει μία ευθύνη της Hellenic Train που μέχρι στιγμής δεν έχει εμπλακεί σε όλη αυτή την ιστορία, άρα πρέπει να εξεταστεί. Στην κυρία Τσαπαρίκου βεβαίως, εγώ θα έβαζα την ερώτηση εάν προκύπτει από οι αρμοδιότητες, από την Ευρωπαϊκή Οδηγία, γιατί είναι μία συμμόρφωση, αν προκύπτει από την Ευρωπαϊκή Οδηγία, αν προβλέπετε ότι θα έπρεπε να κρατάτε πλήρη ιατρικό φάκελο με όλα αυτά που ζητήθηκαν ή όχι, είναι για το συγκεκριμένο θέμα. Ή αρκεί, ας πούμε, το πιστοποιητικό ικανότητας, εφόσον κάποιοι γιατροί έχουν πάρει μια ευθύνη. Ήταν μια ερώτηση, ίσως να είναι και ρητορική. Παρακαλώ, λοιπόν, ας σταματήσουμε, ας το δούμε ενδελεχώς, αλλά πραγματικά, από εδώ και πέρα, θα απαιτούμε να έχετε τον ίδιο ζήλο για όλα αυτά που προανέφερε και τα άλλα που θα έρθουν στο φως. Και παρακαλώ να τηρείτε η σειρά εξέτασης των μαρτύρων, να προηγηθούν οι δύο υπουργοί. Είδαμε όλους τους υπουργούς από το 97 μέχρι το 14, μέχρι το 15, είδαμε όλους τους υπουργούς. Άλλος θυμόταν, άλλος είχε ξεχάσει, άλλος κάτι μας είπε και δεν είδαμε τους επίμαχους υπουργούς. Ευχαριστώ, κυρία Πέρκα. Να πω κάτι σε ό,τι αφορά πάντως τη σειρά. Εμείς αποφασίσαμε αρχικά τα πρόσωπα με ανοιχτό κατάλογο. Εκκρεμεί η συζήτηση εντός των ημερών για κάποιες προσθήκες μαρτύρων που έχουν τεθεί από όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες ως προς τη σειρά. Είναι κάτι το οποίο το συναποφασίζουμε ad hoc. Θα μου επιτρέψετε, σειρά δεν σημαίνει ότι επειδή πρότεινε η πλειοψηφία και συνένεση και η αντιπολίτευση σε κάποια πρόσωπα ότι είπαμε και τη σειρά. Να την πούμε τώρα και εξετάσαμε όλους τους υπουργούς, κύριε Πρόεδρε. Τώρα νομίζω εντάξει. Λοιπόν, το λόγο έχει ο κύριος Οικονομόπουλος από την Νίκη. Συγχωρείτε. Μια χαρά την αποφασίσατε τη σειρά, γιατί μέχρι το νούμερο 10 την τηρήσατε με ευλάβεια. Λοιπόν, δεν τηρείτε τη σειρά. Είναι δική μου και πολλών άλλων. Ανάγνωση και τοποθέτηση. Δική μου και του κύριου. Δεν υπήρξε συζήτηση γύρω από τη σειρά. Δηλαδή τυχαία. Παρακαλώ να ανατρέξετε στα πρακτικά και νομίζω ότι θα δείτε ότι δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι τυχαία ξεκινήσατε. Ο λόγος είναι στον κύριο Οικονομόπουλο και να το κάνουμε και συζήτηση ούτως ή άλλως στην υπόθεση στο τέλος της εβδομάδας που θα πάμε για τους μάρτυρες. Ο κύριος Οικονομόπουλος από την Νίκη. Και εμείς μετά την τροπή που πήρε η σημερινή συζήτηση δεν έχουμε αντίρρηση φυσικά να έρθει ο φάκελος, αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω να έρθουν και τα εξής κρίσιμα έγγραφα για να μην ξαναταλαιπωρούμε τη μάρτυρα. Πρώτα απ' όλα, με βάση την κοινοτική οδηγία που ισχύει για την εκπαίδευση και την επάρκεια των μηχανοδηγών, πρέπει να επανεξετάζονται κάθε 3 χρόνια.
Θα θέλαμε λοιπόν να ξέρουμε αν εντός της τελευταίας τριετίας αυτός ο άνθρωπος είχε εκπαιδευτεί ή όχι. Εάν είχε, κάθε τρία χρόνια λέει η οδηγία. Θα σας φέρω την οδηγία. Και δεύτερον, θα ήθελα να παρακαλέσω να μας έρθουν τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας για να μην έχουμε και άλλες καθυστερήσεις και πάλι με βάση την κοινοτική οδηγία. Διότι καήκαν τόσοι άνθρωποι. Μην καθυστερούμε πάλι μετά αύριο να ψάχνουμε για τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας των βαγονιών και να βρούμε αν αυτά τα βαγόνια είναι μόνο για να κυκλοφορούν εν Ελλάδη ή αν μπορούν να ταξιδεύουν και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Λίγο για να το κάνω ξεκάθαρο. Η Μάρτης μας είπε ότι ο συγκεκριμένος και από τα 55 έτη, αν δεν κάνω λάθος και πάνω, η έλεγχη είναι ετήσι. Ζητάτε να μας φέρει τις τελευταίες τριετίας τους τρεις ελέγχους. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, τόσο σημαντική η εκπαίδευση αλλά και η υγεία αυτού του ανθρώπου, καλό θα ήταν στο βαθμό που συμφωνείτε και οι υπόλοιποι να έχουμε πρόσβαση στον πλήρη φάκελό. Τα γράφουμε. Ωραία. Η κυρία Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, εμείς από την τελευταία συνεδρίαση θίξαμε το θέμα της παράκαμψης μαρτύρων και το είπα πολύ στοχευμένα και ρητά ότι έχει παραλυφθεί ο κύριος Πίρτζες και ο κύριος Καραμαλής και πάτε σε μάρτυρες οι οποίοι έχουν αρρύθμιση. Αρκετά ονόματα παρακάτω και δεν καταλάβαμε το λόγο και είπαμε ότι έπρεπε να τηρηθεί η σειρά και το ζητήσαμε πολύ επιτακτικά στην τελευταία συνεδρίαση. Πέρα και έξω από αυτό, σαφώς και συμφωνώ με τους προλαλήσαντες ότι θα πρέπει τελικά εδώ που έχει φτάσει η Επιτροπή και έχει φανεί με έναν πρόδειλο τρόπο από την πλευρά της πλειοψηφίας ότι προσπαθούν να καθοδηγήσουν τη συζήτηση σε απονομή ευθυνών σε πρόσωπα σταθμάρχης σε προηγούμενες συνεδριάσεις, τώρα μηχανοδηγός νεκρός, ευθύνες που αφορούν στο κατά πόσο η ΡΑΣ έπρεπε ή όχι να έχει αποδεχθεί έγγραφα τα οποία αφορούν σε μια παθογένεια του ελληνικού συστήματος και του κράτους διαχρονικά στο πώς συντάσσονται αυτά τα έγγραφα και παραδίδονται στις υπηρεσίες. Φυσικά και δεν συμφωνούμε με τον τρόπο, αλλά δεν μπορεί ξαφνικά να ανακαλύπτει η Νέα Δημοκρατία ότι αυτά τα έγγραφα τα οποία μάλιστα συντάσσονται σε έντυπα της ελληνικής κυβέρνησης, είναι τα παραρτήματα νόμων ως προς τα πιστοποιητικά υγείας που δίδονται στις διάφορες αρχές προκειμένου να επιτελούν το καθήκον τους σε ελέγχους προσόντων των εργαζομένων στις υπηρεσίες αυτές. Λοιπόν, το κρίσιμο δεν ήταν κατά την άποψή μας εάν ο συγκεκριμένος μηχανοδηγός είχε τα απαραίτητα προσόντα που έπρεπε να τα έχει εξετάσει η ΡΑΣ, γιατί εξετάστηκε από γιατρούς και αν για κάποιο λόγο δεν τα είχε, υπεύθυνοι είναι οι γιατροί και κακώς το έκριναν. Σίγουρα δεν θα χαριστούμε στην πρόεδρο της ΡΑΣ για όσες ευθύνες θεωρούμε ότι έχει και έχει ευθύνες κατά την άποψή μας, οι οποίες θα αναδειχθούν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε να λέτε ως πλειοψηφία ότι είναι υπεύθυνη και μόνο εκείνη υπεύθυνη για το γεγονός ότι ο μηχανοδηγός είχε αυτά τα προβλήματα υγείας και ήταν στη θέση αυτή. Δεν είναι όλο το πολιτικό σύστημα που βοά από κάτω για τον τρόπο που οι μηχανοδηγοί επιτρέπεται να οδηγούν σε αυτή την κατάσταση υγείας και που οι γιατροί που επιλέγονται για να κρίνουν τους μηχανοδηγούς και τους άλλους επαγγελματίες που, από τους οποίους κρίνεται η ζωή μας και η ζωή των παιδιών μας για το ότι βρίσκονται σε αυτή τη θέση με τέτοιου είδους πιστοποιητικά που τα δίνουν όπως τυπώνουν τα χαρτιά μέσα στην υπηρεσία τους εντελώς τυπικά και χωρίς έλεγχο ουσίας. Αυτή δεν είναι η παθογένεια όλου του πολιτικού συστήματος διαχρονικά. Τώρα το ανακαλύψατε. Ευχαριστώ. Ο λόγος τώρα στον κύριο Φλόρο ως ανεξάρτητος βουλευτής. Θα επανέλθω σε αυτό που είπα στην τελευταία μου τοποθέτηση, ότι πρέπει να κληθούν οι γιατροί αρχικά, να δούμε για ποιο λόγο υπάρχουν αυτές οι παραλήψεις στα έγγραφα των γνωματεύσεών τους, να προσκομιστεί ο φάκελος γιατί του εργαζομένου, καθώς οι φωτοτυπίες δυστυχώς που έχουμε στα χέρια μας δεν είναι σε κατάσταση που μπορούν να αναγνωστούν τα στοιχεία που ζητάμε. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς σήμερα όσοι μας παρακολουθούν θεωρώ ότι βλέπουν κάτι από την παλιά Trust TV και κοντράρουμε άνετα το ερωτοδικείο. Νομίζω ότι εδώ είμαστε το Εθνικό Κοινοβούλιο και πρέπει να συμπεριφερόμαστε όπως αρμόζει το Εθνικό Κοινοβούλιο και πάντα με γνώμονα την
εικόνα που πρέπει να έχουμε και έξω στον ελληνικό λαό, αλλά και με σεβασμό απέναντι στον Έλληνα πολίτη και στις οικογένειες που έχουν χάσει τα θύματα τους, και όχι να έχουμε αυτό το πράγμα που είχαμε σήμερα. Από εκεί και πέρα βγαίνει και ένα συμπέρασμα, δυστυχώς, ότι φαίνεται σαν να υπάρχει ένας αποπροσανατολισμός τεχνιέντος της διαδικασίας και είναι εύλογο στο τέλος να γεννώνται ζητήματα αξιοπιστίας της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Κύριε Φλόρε, σας άφησα να ολοκληρώσετε. Δεν θα επιτρέψω ξανά τέτοιου είδους μομφές και χαρακτηρισμούς σε ό,τι αφορά την Εξεταστική Επιτροπή. Οι εποχές που η Βουλή γινόταν ροντέο από συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτοί. Σας παρακαλώ λοιπόν αυτά τα περί ερωτοδικίου να τα ανακαλέσετε. Εδώ δεν έχουμε έρθει για πλακίτσα, δεν έχουμε έρθει για κανέναν άλλο λόγο παρά να κάνουμε τη δουλειά μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ για λόγους τάξης να το ανακαλέσετε. Δεν κάνω κάποια πλάκα, ίσως να ήταν υπερβολή το ερωτοδικείο, αλλά αυτά είδαμε σήμερα. Παρακαλώ να το διαγράψουμε από τα πρακτικά. Σας παρακαλώ, ας το διαγράψουμε από τα πρακτικά για να είμαστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να ανακαλέσω το χαρακτηρισμό ερωτοδικείο. Ναι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, βάσει των τοποθετήσεων των κοινοβουλευτικών ομάδων και των εισηγητών, κατανοώ ότι ζητάμε με επίσημο τρόπο τον ιατρικό φάκελο από τη ΡΑΣ του μηχανοδηγού του κυρίου Κουτσούμπα, και ταυτόχρονα το ίδιο ζητάμε και από την Hellenic Train, επομένως να γίνουν οι σχετικές κλήσεις. Θέλουμε να τα έχουμε μέχρι αύριο το πρωί. Προτείνω, για να επισπεύσουμε λίγο τη διαδικασία και αν είσαστε σύμφωνοι, να καλέσουμε την κυρία Τσιαπαρίκου για να συνεχίσουμε από εκεί που αφήνουμε τη σημερινή μας εξέταση. Αύριο 9 η ώρα το πρωί, αν δεν είναι πρόβλημα για εσάς. Και κατόπιν να καλέσουμε τον κύριο Τσιαμαντή, τον οποίο ούτως ή άλλως τον έχουμε καλέσει, να του πούμε να έρθει περίπου στη μία το μεσημέρι. Νομίζω ότι με την κυρία Τσιαπαρίκου θα έχουμε αρκετά πιο μεγάλη εξέταση. Έχει αύριο το ΠΑΣΟΚ την κοινοβουλευτική εβδομάδα. Κυρία Αποστολάκη, περίπου πόση είναι ώρα? Στις 2. Έχετε δεοντολογία στις 9. Ωραία, να πάμε στις 10. Ωραία, να πάμε τότε στις 10 την κυρία Τσιαπαρίκου. 10 με 2 θα κάνουμε μια διακοπή να διευκολύνουμε τους συναδέλφους από το ΠΑΣΟΚ και να ξεκινήσουμε μετά τον κύριο Τσιαμαντή περίπου στις 4 η ώρα το απόγευμα. Κατόπιν, δεν μπορώ, το κατανοώ, δεν μπορώ να κάνω το πρόγραμμα. Με πλήρη σεβασμό, κυρία Πέρκα, καταλαβαίνετε ότι ο καθένας από εμάς έχει κάποια δουλειά. Κύριε Πρόεδρε. Προτείνω να πάμε τους κυρίους Βούρδα και Διονέλη την Πέμπτη με κλήσεις 10 και 12 το πρωί. Κύριε Τσαβδαρίδη, συμφωνείτε? Κάνουμε 9.30. Δεν θα έχει τελειώσει. Δεν θα έχει τελειώσει. 10 και 2. Εντάξει, 10 και 2. Να το κάνουμε μόνο 9.30, γιατί εγώ είμαι στην κοινοβουλευτική διοντολογία που έχει φυσική παρουσία μόνο, δηλαδή 10 λεπτά θα κάνουμε, να το βάλουμε 9.30, κύριε Πρόεδρε. Το... 10. Ωραία. Λύεται η συνεδρίαση. Ναι.